Καλή επιτυχία σε όλους μας. Λοιπόν, να καλωσορίσω καταρχήν όλους εσάς που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή το πάνελ των ομιλητών και να καλωσορίσω και τους ακροατές μας οι οποίοι είναι τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου και του δικού μας βέβαια και του Συλλόγου υπό την αιγίδα του οποίου γίνεται αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη εκδήλωση. Και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα του Συλλόγου μας να κάνουμε μία εκδήλωση η οποία θα αφορά στα εμβόλια για τη λίμωξη του COVID-19. Ήταν άμεση ανταπόκριση και με πολύ χαρά δέχτηκαν να συμβάλλουν στις ανάγκες που έχουμε εμείς σαν ειδικοί ασθενείς και τις αγωνίες που έχουμε για να λυθούν όλα τα θέματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν στον καθένα από εμάς για το νέο αυτό εμβόλιο το οποίο έχει βγει. Φυσικά είναι η πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση που κάνουμε μέσα στο 2021 και έρχεται σε συνέχεια μιας προηγούμενης διαδικτυακής που έγινε το Νοέμβριο, όπου εκεί ο τίτλος ήταν η πνευμονική ίνωση, η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση και στον καιρό του κορονοϊού. Και τώρα είμαστε σε μία άλλη φάση. Εκεί είχαμε τελειώσει την εκδήλωση με την ελπίδα ότι έρχεται το εμβόλιο και αυτό θα είναι που θα δώσει την ελπίδα και την αισιοδοξία και θα μας βάλει σε μία κανονικότητα στη ζωή μας, να επανέλθουμε σε αυτό που είχαμε πιο μπροστά. Και τώρα με χαρά είμαστε στη φάση όπου ήδη έχει το εμβόλιο, έχουν ξεκινήσει ήδη οι εμβολιασμοί. Φυσικά με όλα τα προβλήματα που τα παρακολουθούμε και μας προβληματίζουν όλους σε σχέση με το τι γίνεται με τις εταιρείες παραγωγής, με τις ποσότητες που θα διατεθούν ή δεν θα διατεθούν στις χώρες και στην αντίστοιχη αλληλεγγύη που μπορεί να υπάρξει μεταξύ των χωρών, είναι αυτά θέματα τα οποία θα επηρεάσουν την όλη εξέλιξη των εμβολιασμών μας. Αλλά εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσδιορίσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η όχι χαραμάδα πλέον, έχει ανοίξει ένα ξέφωτο, στο οποίο πλέον μπορούμε να προχωρήσουμε για να βγούμε από αυτόν τον κίνδυνο, από αυτή την αίσθηση της απειλής και της αρρώστιας φυσικά, η οποία μας διακατέχει όλους. Εκείνο το οποίο φιλοδοξούμε να κάνουμε με αυτή την εκδήλωση είναι να απαντήσουμε στα ερωτήματα τα οποία απασχολούν κυρίως ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από αυτή τη συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από ασθένειες οι οποίες είναι τους κατατάσσουν στις ευάλωτες ομάδες. Εκείνο που, είναι, που συμβαίνει σε αυτές τις ομάδες είναι καταρχήν ότι έχουν ήδη μία ασθένεια η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και στη δική μας περίπτωση είναι μία ασθένεια η οποία είναι ανίατη, με απρόβλεπτη εξέλιξη, η οποία, ας μην πούμε τίποτε παραπάνω από αυτό, είναι δύσκολη ασθένεια και η οποία είναι μία πνευμονική ασθένεια η οποία σε κατατάσσει σε πάρα πολύ ψηλό κίνδυνο σε σχέση με τον COVID. Από εκεί πέρα, βέβαια, γεννιούνται διάφορα ερωτήματα στα οποία κανείς πρέπει να απαντήσει. Τι θα γίνει με τα... Ακούμε διάφορα για τα εμβόλια, ακούμε για τα εμβόλια νέου τύπου, νέας τεχνολογίας. Δεν καταλαβαίνουμε, φυσικά και πολλοί από εμάς, και δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να γίνουμε γιατροί για να καταλάβουμε, απλώς πρέπει να μας τα εξηγήσουν κάποιοι τι είναι όλα αυτά τα καινούργια τα οποία ακούμε, νέα τεχνολογία, mRNA, όχι παλιού τύπου εμβόλιο και ποια είναι η διαφορά τους. Μπαίνουν ερωτήματα του τύπου που εκφράζουν και την αγωνία των ασθενών οι οποίοι είναι ήδη επιβαρημένοι σαν υγεία για το αν είναι ασφαλές το εμβόλιο το οποίο θα κάνουν. Αν υπάρχει περίπτωση το εμβόλιο να ενεργοποιήσει την υπαρκτή ήδη ασθένεια, διάφορα δηλαδή θέματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια και φυσικά υπάρχει και το θέμα του ξεπερνώντας το επίπεδο της ασφαλείας του πώς θα γίνουν οι εμβολιασμοί και πώς θα γίνει η προτεραιοποίηση των ασθενών και πώς αυτές οι ευάλωτες ομάδες θα μπουν σε μια διαδικασία εμβολιασμού τέτοια που να του διασφαλίσει μια αποφυγή κινδύνου. Βέβαια, επειδή τις πιο πολλές φορές ο πιο σοβαρός εχθρός σε κάποιους φόβους
είναι η ελλιπής πληροφόρηση ή θα έλεγα πολλές φορές και παραπληροφόρηση. Εκεί γι' αυτό ακριβώς απευθυνθήκαμε και στην Ελληνική Εταιρεία Νοσολογίας, γιατί ακριβώς θέλουμε ειδικοί άνθρωποι να ενημερώσουν έχοντας όλη την τεχνογνωσία και μάλιστα διακεκριμένοι επιστήμονες, ώστε να απαλληφθεί κάθε άγχος και κάθε φόβος για αυτό το οποίο, στο οποίο θα προβεί ο καθένας μας να εμβολιαστεί, για να έχει μια ζωή, να ξανακερδίσει τη ζωή του πίσω τέλος πάντων, και να ζήσει φυσιολογικά βλέποντας τα παιδιά του, βλέποντας τα εγγόνια του, βλέποντας την οικογένειά του, τους φίλους του και τους αγαπημένους του. Αυτά έχω να πω εγώ σαν εισαγωγή. Δεν θέλω να πάρω το χρόνο για να μπορέσουν να μιλήσουν οι ειδικοί. Εκείνο που πρέπει να πω προτού δώσω το λόγο στον πρόεδρο του συλλόγου μας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, είναι ότι να ενημερώσω ότι καταγράφεται η συγκεκριμένη εκδήλωση και στη συνέχεια θα μπορεί να είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook για να τη δει κάποιος και να μελετήσει περισσότερο κάποια κομμάτια, γιατί πολλοί ασθενείς δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να είναι εδώ λόγω ειδικών συνθήκων, αλλά μπορούν να την έχουν, την έχει και η Ελληνική Εταιρεία Νοσολογίας για να την έχει και να, σαν αρχιακό υλικό. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Παναγιωτόπουλο που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου, για να κάνει και αυτός ένα καλωσόρισμα με τη σειρά του και να μιλήσει λίγο για το σύλλογό μας, μια και είμαστε σε μια πολύ ευχάριστη θέση να έχουμε μεγάλη αύξηση νέων μελών. Εγγράφονται πολλά καινούργια μέλη και αυτό μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενος. Και βέβαια μετά στη συνέχεια θα περάσουμε σε όλους τους ομιλητές για να καταθέσει ο καθένας αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρο, ξεκινάς. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην απόψινή διαδικτυακή ιστορίδα ενημέρωσης και θα σας πω δύο λόγια για τον σύλλογό μας. Βέβαια, τα λόγια αυτά τα έχουν ακούσει παλαιότερα μέλη μας, αλλά θα πρέπει να ενημερωθούν και τα νέα μέλη τα οποία έχουν έρθει στο σύλλογό μας και οι ακροατές μας, όπως είπε και η κυρία Σταμούλη. Θα σας αναφέρω λίγα λόγια για το σύλλογό μας, ο οποίος ιδρύθηκε το 2016 από μια ομάδα ασθενών για να καλύψει την ανάγκη της έλλειψης αντιπροσώπευσής τους από συλλογικούς φορείς, ενώσεις, ομοσπονδίες, εντός και εκτός Ελλάδας και σε κρατικούς, ασφαλιστικούς, νοσοκομιακούς, επαγγελματικούς φορείς υγείας, ώστε να σταματήσει η απομόνωση των πασχόντων. Να υπάρχει ένας φορέας που να μπορεί να δίνει πληροφορίες για αυτή την πάθηση σε απλά ελληνικά, χωρίς δυσνόητους ιατρικούς όρους, όχι μόνο των ασθενών, αλλά και όλης της κοινωνίας. Να ενημερώσει μαζί με τους επιστημονικούς συλλόγους για τα χαρακτηριστικά και τα συμπτώματα της νόσου. Γιατί η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση σώζει ζωές. Η άγνοια δίνει μόνο προβλήματα, ταλαιπωρία και δυσμενή αποτελέσματα. Η άμεση διάγνωση της νόσου στα δύο πρώτα στάδια είναι πάρα πολύ σημαντική για μας, γιατί καθορίζει την περαιτέρω εξέλιξη της νόσου. Έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου έχουν επισκεφθεί πολλούς γιατρούς δίχως να τους έχει γίνει ακριβή διάγνωση, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος. Πέρα από την ταλαιπωρία που υφίσταται, όσο του βρουν τον εξειδικευμένο γιατρό της πάθησής μας. Σε εμάς, ένας από τους στόχους του συλλόγου μας είναι και αυτός, η ενημέρωση των ασθενών για αυτή την πάθηση και η καθοδήγηση στον εξειδικευμένο γιατρό, ο οποίος θα κάνει την ακριβή διάγνωση και θα του δώσει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Μας παίρνουν κάποιοι ασθενείς τηλέφωνο να τους δώσουμε πληροφορίες, αφού προηγουμένως έχουν επισκεφθεί τον Dr. Google και έχουν εισπράξει την μαυρίλα και την απελπισία για την νόσο αυτή και μας ρωτάνε αναστατωμένοι και τρομοκρατημένοι, θα έλεγα, τι να κάνουν. Εδώ σας ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να το αναφέρω, γιατί συμβαίνει το εξής παράδοξο. Αφού τους δώσουμε την σχετική ενημέρωση και την καθοδήγηση, πού θα βρουν σίγουρη διάγνωση, μετά ξαναπαίρνουν τηλέφωνο να ρωτήσουν κάποιες λεπτομέρειες για τις εξετάσεις που τους παρέπεψε ο γιατρός να κάνουν, και τους εξηγούμε. Τους λέμε ότι τις έχουμε κάνει και εμείς, τους μεταφέρουμε την εμπειρία μας, ώστε να καθησυχάσουν.
Την τρίτη φορά, και αφού έχει κοπάσει η καταιγίδα, έχοντας ηρεμήσει κατανοώντας πλήρως την ασθένεια και την διαδικασία αντιμετώπισης της, αν κάποιοι φιλοτιμηθούν, παίρνουν τηλέφωνο να μας ευχαριστήσουν για την βοήθεια που τους προσφέραμε. Οπότε, τους αναφέρουμε μια ενημέρωση για τον Σύλλογο. Ότι κάποιοι δουλεύουν από πίσω και ότι κάποιοι αφανείς ήρωες ξενυχτούν. Κάποιοι προσφέρουν τις γνώσεις τους στην ιατρική από το επιστημονικό μας συμβούλιο, στην πληροφορική, στη γραμματιακή υποστήριξη, στην οργάνωση των ημερώσεων αυτών. Όλοι προσφέρουμε εθελοντισμό. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Ότι διαθέτουμε πάρα πολύ προσωπικό μας χρόνο για να υπάρχει αυτή η δυνατότητα της επικοινωνίας τους με έναν φορέα ο οποίος νοιάζεται για αυτούς. Και ότι θα πρέπει να εγγραφούν στο σύλλογό μας ώστε να αυξάνονται τα τακτικά μέλη αλλά και τα υποστηρικτικά. Έτσι να υπάρχει μια δυνατή φωνή προς την πολιτεία και όχι μόνο, αλλά και στους υπόλοιπους φορείς στον χώρο της υγείας. Λίγοι το αντιλαμβάνονται και ανταποκρίνονται ευχάριστα. Οι περισσότεροι συμφωνούν σε όσα τους λες και άντε για χαρά, χάνονται. Κάποιοι μπορεί να μας θυμηθούν έπειτα από αρκετό χρόνο, όταν πλέον έχει επιβαρυνθεί η υγεία του ασθενή τους σε πολύ μεγάλο βαθμό και ζητάνε βοήθεια. Αλλά τότε δυστυχώς είναι αργά. Εδώ λοιπόν είναι το κέριο σημείο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξετε όλοι σας. Εδώ γιατί αρχίζει ο Γολγοθάς όχι μόνο στον ασθενή, αλλά για όλη την οικογένειά του και κυρίως για τον άνθρωπό του. Σύζυγος, σύντροφος, παιδί του, όποιος και αν είναι αυτός που θα επομίζεται όλο το φορτίο της φροντίδας επάνω του, δίχως να έχει τις απαραίτητες γνώσεις φροντίδας για αυτή την ασθένεια. Ο Σύλλογός μας προσπαθεί να αναδείξει το σημαντικό ρόλο του φροντιστή, ο οποίος είναι ξεχασμένος από την πολιτεία. Στόχος του είναι να δημιουργήσει ένα ξενώνα φιλοξενίας, ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας, που να προσφέρει ποιότητα ζωής στον ασθενή, αλλά και υποστήριξη στον φροντιστή. Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζονται χρήματα, τα οποία πρέπει να αναζητηθούν από εθνικά και κυρίως ευρωπαϊκά προγράμματα, μαζί με την υποστήριξη των δωρεών από τον κόσμο, την ευαισθητοποίησή του, στην αλληλεγγύη. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υπάρχουν αυτές οι δομές. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, μας έλεγε εκπρόσωπος του συλλόγου του σε μια συνάντηση που είχαμε, η δομή τους έχει 21 άτομα προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Εκτός των ειδικευμένων για τις διάμεσες πνευμονοπάθειες νοσηλευτριών, πνευμονολόγο, καρδιολόγο, ρευματολόγο, διατροφολόγο, φυσιοθεραπευτές, ψυχιάτρους, μέχρι πισίνα για τις ασκήσεις τους διέθετα. Καλούμε όποιος έχει τις γνώσεις εξεύρεσης πόρων για αυτό το σκοπό να συνδράμει το σύλλογό μας στην υλοποίηση αυτού του σκοπού. Και τους υπόσχομαι ότι θα φτιάξουμε απ' έξω μεγάλη πινακίδα με τα ονόματα των ευεργετών για τον σκοπό αυτό. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά ο χρόνος που έχω είναι περιορισμένος. Πριν αποχωρήσω, θέλω να ευχαριστήσω τη Διευθύντρια του ΕΣΥ, πνευμονολόγο κυρία Κατερίνα Μαρκοπούλου, για την αμέριστη βοήθειά της στο Σύλλογο και τους ασθενείς μας στη Βόρεια Ελλάδα. Την Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας, τις ομιλήτριές μας και όλους όσοι αναφέρθηκαν από την Αντιπρόεδρό μας κυρία Λένη Σταμούλη, η οποία μαζί με τη Γενική Γραμματέα μας κυρία Έλενα Μαγκαθά οργάνωσαν την απόψινή μας εσπερίδα ενημέρωσης. Φυσικά, δεν ξεχνάμε τους χορηγούς μας και τους εκπροσώπους τους, οι οποίοι συνδράμουν οικονομικά σε αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί δίχως την υποστήριξή τους δεν θα υπήρχε δυνατότητα αυτών. Ως επίσης, τον χορηγό επικοινωνίας μας Health Daily και την προσφορά αιγίδας από την Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Επόμενη ομιλήτρια η οποία θα αναλάβει τη σκητάλη θα είναι η Πρόεδρος της, η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας, τον μπέρδεψα. Τέλος πάντων, να πω λίγα λόγια για την κυρία Παυλίτου, η οποία είναι μια εξαιρετική επιστήμονας. Η κυρία Παυλίτου είναι βιοπαθολόγος. Ίδρυσε και είχε μέχρι πρώτην ως τη Διεύθυνση του Τμήματος Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Ασχολήθηκε επί σειρά ετών με την κλινική διαγνωστική ανοσολογικών νοσημάτων με πολύ σημαντικό έργο στον τομέα αυτό. Σήμερα είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας, μιας επιστημονικής εταιρείας που από πολλά χρόνια η προσφορά της
στην εκπαίδευση, στο πεδίο της ανοσολογίας, αλλά και ενημέρωση του ευρέως κοινού για θέματα που το απασχολούν και σχετίζονται με την ανοσολογία, στην υγεία και στην νόσο, είναι αξιέπαινη και πολύ σημαντική. Το λόγο έχει η κυρία Παυλίτου. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σταμούλη. Θα ήθελα και εγώ να απευθυνθώ καταρχάς στους όλους τους συμμετέχοντες του πάνελ, αλλά και στους προσκεκλημένους που μας παρακολουθούν. Αγαπητά μέλη του Συλλόγου Ασθενών με Πνευμονική Ίνωση, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη συνάντηση αυτή. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας, θα ήθελα να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Ασθενών με Πνευμονική Ίνωση και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο κύριο Παναγιωτόπουλο και την Αντιπρόεδρο κυρία Σταμούλη για την πρωτοβουλία που είχαν να διοργανώσουν αυτή την διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα διάμοσες πνευμονοπάθειες και εμβόλια για τη λίμωξη COVID-19, τόσο για την ενημέρωση των μελών του Συλλόγου, όσο και για κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με το θέμα αυτό. Ένα θέμα που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλους τους πολίτες, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, που ζουν υπό το καθεστώς της πανδημίας και έχουν στηρίξει τις ελπίδες τους για την καταπολέμησή της σε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο. Η παγκόσμια άμεση διάχυση της επιστημονικής γνώσης για τον καινούριο κορονοϊό SARS-CoV-2 και η εξαιρετική κινητοποίηση και συστράτευση των επιστημόνων όλου του κόσμου, των οργανισμών και των εταιριών, είχε σαν αποτέλεσμα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους να αναπτυχθούν εμβόλια που υπόσχονται να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την πρωτόγνωρη αυτή απειλή. Επομένως, τώρα που το εμβόλιο αυτό είναι γεγονός, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την ενημέρωση της κοινότητας στα εύλογα ερωτήματα που την απασχολούν. Η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας από την αρχή της πανδημίας συμβάλλει έμπρακτα σε κάθε προσπάθεια που αφορά την ενημέρωση των πολιτών για την προστασία της δημόσιας υγείας από αυτόν τον τόσο μεταδοτικό και θανατηφόρο ιό που έχει στοιχήσει μέχρι σήμερα τη ζωή σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη και έχει προκαλέσει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο. Κύριε Πρόεδρε και κυρία Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκλησή σας να συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτήν τη διαδικτυακή εκδήλωση για την ενημέρωση των μελών του Συλλόγου σας για τα εμβόλια και την ανοσοποίηση που παρέχουν για την πρόληψη σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων, αλλά και ιδιαίτερα για τα είδη των εμβολίων και τον εμβολιασμό έναντι της λίμωξης COVID-19. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παυλίτου. Τώρα το λόγο θα τον δώσω στην κυρία Κατερίνα Μαρκοπούλου, η οποία είναι πνευμονολόγος, διευθύντρια ΕΣΥ της Πνευμονολογικής Κλινικής Διάμεσων Πνευμονοπαθειών του Εξωτερικού Ατρίου Διάμεσων Πνευμονοπαθειών και Σαρκοείδωσης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπα-Νικολάου. Προτού τελειώσω όμως, γιατί αυτά είναι αυτά που διαβάζουμε, και επειδή η κυρία Μαρκοπούλου ανήκει στην ομάδα των γιατρών που μας υποστηρίζουν και είναι χρόνια συνοδοιπόροι μας, η κυρία Μαρκοπούλου, ο κύριος Μπούρος, ο κύριος Τζίλας και ο κύριος Τζουβελέκης, τους οποίους τους ευχαριστούμε γιατί είναι πάντα στέκονται δίπλα μας. Θέλω όμως ιδιαίτερα σαν ασθενής για την κυρία Μαρκοπούλου να πω ότι πέρα από τα όποια πτυχία και τα ό,τι έχει ένας γιατρός, είναι πάνω απ' όλα να είναι γιατρός και να στέκεται δίπλα στον ασθενή. Αυτό το έχουμε εμείς από την κυρία Μαρκοπούλου, μιλάω ως ασθενής αυτή τη στιγμή και θέλω να εξάρω το ιδιαίτερο έργο το οποίο έχει υλοποιηθεί και το οποίο είναι πρωτοποριακό στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, γιατί από την αρχή του κορονοϊού υπήρξε μία διαφοροποίηση στον τρόπο προσέγγισης των ασθενών, υπήρξαν ηλεκτρονικοί φάκελοι όπου μπορούσαν και μας παρακολουθούσαν ανελιπώς, χωρίς να αισθανόμαστε ότι κάπου υπολοιπόμαστε ή ότι δεν παρακολουθούμαστε. Υπήρχαν ειδικά email και ειδικά κινητά στα οποία μπορούσαμε να απευθυνόμαστε όποια ώρα της ημέρας για να αισθανόμαστε ασφάλεια. Υπήρχαν συναντήσεις οι οποίες γινόταν μέσω Viber για να μπορεί να μας παρακολουθεί και να μας βλέπει και να μπορούμε να ανταλλάσσουμε τις πληροφορίες για τις εξετάσεις τις οποίες είχαμε και επίσης
Παρά το γεγονός ότι υπήρχε ο κορονοϊός, έτρεχε ένα πρόγραμμα το οποίο πανελλαδικά ήταν και πρωτοποριακό, ένα πρόγραμμα εργοφυσιολογίας, στο οποίο συμμετείχαν οι ασθενείς της κυρίας Μαρκοπούλου και το οποίο δεν σταμάτησε ούτε μία μέρα, γιατί έγινε διαδικτυακά και συνεχίζει να γίνεται διαδικτυακά με δική της προσπάθεια και με δικές της δυνάμεις σε σχέση με τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Και βέβαια, να μην ξεχάσω να φέρω εδώ και την κυρία Ντίνα δίπλα, που σε αυτό εδώ το φετινό κομμάτι είχε την συμβολή της, που είναι η εργοφυσιολόγο μας. Γι' αυτά όλα θέλουμε να ξέρει η κυρία Μαρκοπούλου ότι όλα τα έχουμε υπόψη μας και γι' αυτό ακριβώς έχει όχι την αμέριστη εκτίμησή μας, αλλά την αμέριστη αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρκοπούλου. Λόγος εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Η εκτίμηση και η αγάπη είναι αμοιβαία, γιατί πραγματικά αυτό που προσφέρεται στον ασθενή με διάμεση πνευμονοπάθεια, αλλά και στους γιατρούς που ασχολούνται και προσπαθούν να τον υποστηρίξουν, είναι ανεκτίμητο, τόσο ο κύριος Παναγιωτόπουλος όσο και εσείς. Και θερμά συγχαρητήρια και σας εύχομαι πάντα να είστε έτσι δυνατοί και ορεξάτε να δουλεύετε. Το θέμα μου σήμερα, αφού ευχαριστήσω για την τιμή της πρόσκλησης, είναι οι διάμεσες πνευμονοπάθειες και οι νόσος COVID. Να σας βάλω και την προβολή παρουσίασης. Είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο ως προς την φοβερή πανδημία, στην οποία όλος ο κόσμος καλείται να δώσει μία απάντηση και να έχει μία θέση και μία ανταπόκριση. Και αυτό είναι ένα κομβικό σημείο, γιατί μπορούμε να αρχίσουμε να δουλεύουμε με τα εμβόλια και να περάσουμε σε μία άλλη φάση της αντιμετώπισης και της στάσης μας απέναντι σε αυτή την πανδημία. Εδώ βλέπετε συνοπτικά την επίπτωση των κρουσμάτων στην Ελλάδα, που δείχνει την πολύ μεγάλη αύξηση που είχε παρατηρηθεί τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο και κυρίως αφορούσε τη Βόρειο Ελλάδα. Και τώρα έχουμε ένα καινούργιο κύμα που αρχίζει και ελπίζουμε να επιπεδωθεί γρήγορα. Η πλειονότητα των λοιμόξεων από το COVID-19 είναι ήπιες. Δηλαδή, στο 80% των περιπτώσεων πρόκειται για μια ήπια νόσο, σε ένα ποσοστό 14% σοβαρή νόσο που θέλει, χρειάζεται νοσηλεία, και σε ένα ποσοστό ως 5% πολύ σοβαρή νόσο που χρειάζεται και εντατική θεραπεία. Τα πιο κοινά συμπτώματα της ασθένειας είναι ο πυρετός και ο βήχας. Τα αρκετά συχνά είναι ο πονόλεμος, η πόνη στους μυς, η δύσπνοια και ο πονοκέφαλος, ενώ στο τέλος σχετικά πιο σπάνια είναι η ρινίτιδα και η διάρρεια. Δεν μπορούμε όμως να ξεχνάμε ότι η πάθηση αυτή δεν αφορά μονάχα τα πνευμόνια. Τα πνευμόνια είναι το κύριο και είναι ένα όργανο που προσβάλλεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων με COVID-19, αλλά και τα υπόλοιπα όργανα όπως η καρδιά, η νεφρή, το ύπαρ, το γαστρεντερικό, η ενδοκρινής, το νευρολογικό, το δέρμα προσβάλλονται, όπως επίσης μπορεί ο ασθενής να πάσχει από πνευμονική εμβολή ή άλλα θρομβοεμβολικά επεισόδια στην περιφέρεια. Αν και οι περισσότεροι ασθενείς νοσούν ήπια, αυτοί οι οποίοι είναι μιας μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή πάνω από 70 ετών, φαίνεται ότι νοσούν πιο σοβαρά και είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο από μία κακή έκβαση της νόσου, αν μολυνθούν. Ειδικά αν έχουν συνοσηρότητες, δηλαδή άλλες παθήσεις συνηθισμένες που μπορεί να συμβούν σε έναν άνθρωπο πάνω από 70 ετών, όπως η καρδιακιακή ασθένεια, ο διαβήτης, μια χρόνια αναπνευστική πάθηση, η αρτηριακή υπέρταση ή καρκίνος, όλα αυτά αυξάνουν την πιθανότητα να έχει μία κακή έκβαση η νόση από COVID. Με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, όσο πιο πολλές ασθένειες έχει ο ασθενής πέρα από τη διάμεση πνευμονοπάθεια, τόσο πιο σοβαρή είναι η περίπτωση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αν έχει καμία ή μία συνοσηρότητα και εδώ όταν έχει τρεις τουλάχιστον συνοσηρότητες. Πόσο μεταδοτική και πόσο θανατηφόρα είναι αυτή η λίμωξη? Ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο κορονοϊός κατέχει μια θέση κάπου εδώ, στο
στην περίπτωση της μεταδοτικότητας, πολύ πιο κάτω δηλαδή από την Ηλαρά ή την Ανεμοβλογιά. Επίσης, κατέχει μια θέση εδώ έναντι που είναι ως προς την θνησιμότητα σε σχέση με παθήσεις όπως το SARS, η φυματίωση, η πολιομιελίτιδα, ο έμπολα ή η γρήπη των πτηνών. Είναι δηλαδή μια σχετικά καλοήθης πάθηση, ας το πούμε έτσι, αλλά όχι στο 100%. Σε αυτό το σχετικά πυκνό διάγραμμα φαίνονται οι δραστηριότητες που είναι χαμηλού κινδύνου, όπως ας πούμε το να δεχτείς φαγητό που έχεις παραγγείλει στο σπίτι ή να πας για ψώνια, σε σχέση με το να βρεθεί σε ένα πάρτι, σε μια συγκέντρωση σε εσωτερικό χώρο ή να πάει κανείς στην εκκλησία. Προσπαθούμε λοιπόν να ασχοληθούμε με δραστηριότητες χαμηλού ρίσκου και να αποφύγουμε όσο μπορούμε τις δραστηριότητες ψηλού ρίσκου. Τι γίνεται όμως, γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η λίμωξη από το κορονοϊό και τι σχέση έχει με τις διάμεσες πνευμονοπάθειες. 2-3 slides σε παθογένεια θα σας αναφέρω. Ο ιός εισπνέεται με τον αέρα που εισπνέουμε, περνάει από το βλενογόνο της μύτης, προχωράει προς την τραχεία και φτάνει στους βρόγχους και στις κυψελίδες. Σε κάποιο σημείο αυτής της διαδρομής, ο ιός ακουμπάει πάνω σε ένα κύτταρο του οργανισμού. Αυτό είναι ένα κύτταρο του οργανισμού, σε κάποιο σημείο της αναπνευστικής οδού, την οποία διέρχεται ο αέρας που εισπνέουμε. Το σωματίδιο του ιού έχει στην επιφάνειά του την περίφημη πρωτεΐνη ακίδας. Αυτή η πρωτεΐνη ακίδας αγκυρώνει πάνω σε έναν υποδοχεία που λέγεται ACE2 στην επιφάνεια του κυττάρου και στη συνέχεια, αφού αγκυρώσει, εγκολπώνεται από το κύτταρο, απελευθερώνει το mRNA του, το οποίο στη συνέχεια με τους μηχανισμούς του κυττάρου του ανθρώπου υφίσταται πολλαπλασιασμό, δημιουργούνται λοιπόν καινούργια σωματίδια του ιού, τα οποία απελευθερώνονται στον οργανισμό. Αυτή η απελευθέρωση των μικρών αυτών σωματιδίων του ιού στον οργανισμό, δηλαδή στο τείχομα της κυψελίδας, εδώ είναι μια διατομή μιας κυψελίδας, δηλαδή μιας μικρής σπηλιάς στρογγυλής, με λεπτά τειχώματα, που στη μια μεριά της έχει επαφή με ένα αιμοφόρο αγγείο, ένα τριχοειδές, μέσα από το οποίο ο αέρας με το οξυγόνο του αέρα που εισπνέουμε από την ατμόσφαιρα περνάει στα ερυθρά και μεταφέρεται σε όλο τον οργανισμό, ή το διοξείδιο που φέρνει το φλεβικό άκρο του τριχοειδούς απελευθερώνεται μέσα στην κυψελίδα και εκπνέεται. Λοιπόν, αυτή εδώ η περιοχή είναι αυτή που έχουμε δώσει μεγαλύτερη ανάπτυξη και βλέπουμε ότι λόγω της παρουσίας του ιού κινητοποιούνται κύτταρα φλεγμονής, κύτταρα της ανοσίας του οργανισμού για να μπορέσουν να αναπτύξουν μία αντίδραση στον παράγοντα που έχει εισαχθεί. Περισσότερα για αυτά θα μας πούνε οι ανοσολόγοι που ακολουθούν. Απλά θα σας λέω 2-3 διαφάνειες μόνο. Στη συνέχεια, η παρουσία πολλών κυττάρων φλεγμονής και η έκρηση ουσιών όπως οι κυταροκίνες οδηγεί σε μία φλεγμονώδη αντίδραση. Αυτή η φλεγμονώδης αντίδραση μπορεί να καταλήξει στα εξής. Σε ένα πνευμονικό είδημα μη καρδιογενούς αιτιολογίας, δηλαδή δεν φταίει η καρδιά για να γίνει αυτό το πνευμονικό είδημα, και αυτό λέγεται ARDS, μπορεί να παχυνθούν στοιχεία στις κυψελίδες, όπως αυτή η μεμβράνη που συνήθως είναι πολύ λεπτή και χωρίζει το περιεχόμενο της κυψελίδας, τον αέρα δηλαδή, από το αιμοφόρο αγγείο. Όσο πιο πολύ παχύνεται αυτή η μεμβράνη, τόσο πιο δύσκολο είναι να μεταφερθεί το οξυγόνο και το διοξίδιο. Γίνεται πάχυνση λοιπόν σε τέτοια στοιχεία και επίσης μπορεί να σχηματιστούν θρόμβοι μέσα στα αγγεία, να γίνουν δηλαδή μικρές ή μεγάλες εμβολές. Κάτι αντίστοιχο, όχι το ίδιο, είναι αυτό που συμβαίνει στους ασθενείς που έχουν διάμεση πνευμονοπάθεια. Δηλαδή, το στοιχείο του πνεύμονα που προσβάλλεται είναι το ίδιο. Δηλαδή, είναι αυτά τα τσαμπάκια, είναι δηλαδή οι περιοχές με τις κυψελίδες στην άκρη των βρόχων και των βροχιολίων. Δηλαδή, η κυψελίδα που περιβάλλεται από τη λεπτή μεμβράνη που είπαμε στην προηγούμενη διαφάνεια και γύρω-γύρω με κόκκινο χρώμα με το αγγείο, το τριχοειδές, αυτή εδώ η λεπτή μεμβράνη που επαλήθη την κυψελίδα παχύνεται
δημιουργείται αυτός ο εινώδης συνδετικός ιστός, αυτή η ουλή, και κάνει πιο δύσκολη την διέλευση του οξυγόνου από την ατμόσφαιρα προς το αιμοφόρο αγγείου. Οι παθήσεις που λέγονται διάμεσα στην πνευμονοπάθεια μπορεί να είναι παραπάνω από 200. Μεταξύ αυτών πολύ σοβαροί είναι η ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, που αφορά έναν αρκετό αριθμό ασθενών, περίπου η μισή, ας πούμε, ασθενής από αυτούς που παρακολουθούμε. Είναι μια σοβαρή πάθηση που αφορά το 14 με 43%, 14 με 43 ανά 100.000 πληθυσμού. Είναι πιο συχνή σε άντρες, με κύρια συμπτώματα δύσπνοια, κόπωσης, βήχα και πληκτροδακτυλία. Είναι δύσκολο να διακριθεί από άλλες απλούστερες παθήσεις που οφείλονται στο τσιγάρο, όπως ας πούμε το εμφύσμα και η χρόνια βροχίτιδα, και γι' αυτό μπορεί να έχουμε καθυστέρηση ως και 2 χρόνια από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι τη διάγνωση. Η αιτία είναι άγνωστη. Υπάρχουν όμως παράγοντες κινδύνου που περιλαμβάνουν το κάπνισμα, την έκθεση σε βλαβερές ουσίες του περιβάλλοντος, τις υιογενείς λοιμώξεις, τη γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση ή γενετικούς λόγους. Έτσι, στο τέλος, το πνευμόνι στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, από εκεί που έχει, ας πούμε, αυτές τις διαστάσεις, μικραίνει κάπως σε όγκο, γίνεται λίγο πιο σκληρό, ας το πούμε έτσι. Στην περιφέρειά του δημιουργούνται μικρές κυστούλες που λέγονται μελισσοκυρίθρα και δυσκολεύεται κάπως στην διαχείριση του οξυγόνου. Μοιάζει η πνευμονία COVID με την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση? Η πρώτη απάντηση είναι όχι. Και αυτό γιατί η πνευμονία COVID εμφανίζεται με εικόνα θολής σε άλλους στην αρχή και στη συνέχεια με κυψελιδικές διευθύνσεις, ενώ η εικόνα της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης είναι μια εικόνα που δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, αν έχεις πολύ θολή ίαλο, θεωρείται ότι είναι ασύμβατο με εικόνα πνευμονικής ίνωσης. Έχει εικόνα μελισσοκυρίθρας, όπως φαίνεται αυτή εδώ, προχεκτασίες από έλξη, είναι δηλαδή άλλη η παθολογία που βλέπουμε ακτινολογικά στην εικόνα της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης. Στους ασθενείς όμως, οι οποίοι παρουσιάζουν πολύ βαριά λίμωξη από COVID και φτάνουν σε εικόνα ARDS, δηλαδή πνευμονικού ειδήματος μη καρδιογενούς αιτιολογίες, η ακτινολογική εικόνα είναι πολύ διαφορετική, γιατί το πνευμόνι καταπλημμυρίζεται από υγρό και ουσίες πνευμονής. Όταν κανείς περάσει μια τέτοια βαριά εικόνα, τότε στη συνέχεια ίσως μπορεί να καταλείπει μια ίνωση. Αυτή είναι η ίνωση μετά από ARDS, η οποία μπορεί να συμβεί και σε ένα ποσοστό ασθενών που περνούν COVID. Ποιο είναι αυτό το ποσοστό? Δεν το ξέρουμε ακόμα. Και αυτό, αν αναλογιστεί κανείς, ότι τα πρώτα περιστατικά στη Γουχάν περιγράφηκαν κατά το Δεκέμβριο του 2019, δηλαδή πριν από λίγο καιρό κλείσαμε χρόνο. Δηλαδή τώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά να εμφανίζονται οι πρώτες εργασίες που αφορούν έναν χρόνο από τότε που ξεκίνησε αυτή η νόσος. Έχουμε πιο πολλές εργασίες στο τρίμηνο και στο εξάμηνο από την Ευρώπη, γιατί πραγματικά η πανδημία στην Ευρώπη ξεκίνησε κατά τον Μάρτιο-Απρίλιο. Και βλέπουμε ότι 6 μήνες μετά την νόσηση μπορεί να υπάρχουν υπολειμματικά στοιχεία στο 62% των ασθενών ακτινολογικά. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν παρουσιάσει ARDS, δηλαδή είχαν περάσει μια πολύ βαριά λίμωξη. Από αυτές τις υπολειμματικές βλάβες, 35% είναι νοτικές. Θα χρειαστούν αυτοί οι άνθρωποι αγωγή? Υπάρχει κάποια αγωγή που να τους βοηθήσει? Θα έχουν λειτουργική επιβάρηση τέτοια που να πούμε ότι έχουν μια εικόνα πνευμονικής ίνωσης? Αυτά είναι όλα ακόμα ερωτήσεις που δεν έχουν απαντηθεί. Ξεκινούμε και στην Ελλάδα μια μελέτη προοπτική για να μελετήσουμε σε βάθος χρόνου τους ασθενείς που έκαναν πνευμονία από COVID και θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Μία μελέτη υπάρχει αυτή τη στιγμή, 2 για την ακρίβεια, οι οποίες αφορούν το τι συμβαίνει όταν ένας ασθενής με διάμεση πνευμονοπάθεια μπορεί να πάθει COVID. Καταρχάς, είναι γνωστό ότι και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, οι ασθενείς που έχουν διάμεση πνευμονοπάθεια ξέρουν και προσέχουν. Καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα της πάθησής τους και δεν εκτίθενται άδικα και άσκοπα στο κίνδυνο να μολυνθούν. Τέλος πάντων, γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε και πάρα πολλά περιστατικά που να μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτά την εμπειρία της μόλυνσης. Τον Δεκέμβρη μόλις δημοσιεύτηκε ένα άρθρο σε ένα πολύ μεγάλο πνευμονολογικό περιοδικό
το οποίο αφορούσε 161 ασθενείς με διάμεσες πνευμονοπάθειες που νοσηλεύτηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο σε 6 ευρωπαϊκές χώρες με νόσηση από COVID. Αυτοί οι ασθενείς, οι 161, συγκρίθηκαν με 322 ασθενείς που δεν είχαν διάμεση πνευμονοπάθεια, αλλά είχαν ανάλογη ηλικία, ανάλογο φύλο και ανάλογες συνοδές παθήσεις. Από τους 161 ασθενείς που συζητάμε, η ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση είχαν το 42%. Και ανάλογο ήταν το ποσοστό στους 322 ασθενείς. Η θνητότητα στους ασθενείς αυτούς έφτανε το 49%. Σε ασθενείς που δεν είχαν διάμεση πνευμονοπάθεια και ήταν ανάλογης κατάστασης, η θνητότητα ήταν στο 35%. Και πάλι δηλαδή πολύ ψηλή, αλλά στους ασθενείς με διάμεση πνευμονοπάθεια η θνητότητα έφτανε σε αυτά τα ποσοστά του 49%. Υπήρχε αυξημένος κίνδυνος θανάτου, όπως το υπολόγιζαν, που ήταν 1,6 φορές μεγαλύτερη από ό,τι σε άνθρωπο που δεν θα είχε διάμεση πνευμονοπάθεια και θα νοσούσε. Και η πρόγνωση ήταν πιο σοβαρή σε άντρες μεγαλύτερης ηλικίας, παχής, με FVC κάτω από 80%. Ενώ καλύτερη πορεία φάνηκε να έχουν οι ασθενείς με σαρκοείδωση, με θνητότητα στο 33%, ή νοσήματα συνδετικού ιστού εκτός από τη ρευματοειδή αθρίτιδα, με θνητότητα στο 23%. Τι συζήτηση μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα στοιχεία? Το πρώτο και κύριο είναι ότι μπορεί να αφορούν τόσο μικρό αριθμό, 161 από 6 χώρες της Ευρώπης, γιατί μπορεί πολλοί να νόσησαν ήπια και να νόσησαν στο σπίτι και δεν ξέρουμε τι έγινε σε αυτούς. Επίσης, μπορεί τα περιστατικά να αφορούσαν μόνο τις πολύ βαριές περιπτώσεις. Πολύ λίγοι ασθενείς επίσης λάμβαναν αντιεινωτικά, δηλαδή μόνο 20 από τις 68 με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Γιατί συνέβη αυτό? Αν έπαιρναν περισσότεροι, θα είχαν διαφορά. Η λήψη κορτιζόνης ή η χρήση μηχανικού αερισμού δεν βοήθησε στην έκβαση. Οπότε έχουμε κάποια στοιχεία που να μας βοηθήσουν στο μέλλον στην αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού. Και ανάλογα ευρήματα έχουν βρεθεί και σε μια μικρότερη μελέτη που δημοσιεύεται στο ίδιο περιοδικό, που αφορούσε 35 άτομα. Συμπεράσματα. Εξακολουθούμε να προσέχουμε πολύ. Και επίσης κάνουμε το εμβόλιο, όπως θα μας πούν σε λίγο οι εκλεκτές συναδέλφες. Πώς να προφυλαχτούμε? Δεν σας ξαναλέω αυτά που τα ξέρουμε όλοι. Τονίζω την ανάγκη της χρήσης της μάσκας και μάλιστα μιας μάσκας που να είναι λίγο πιο αποτελεσματική, ας το πούμε έτσι, από τις απλές υφασμάτινες. Δηλαδή, είτε μια απλή χειρουργική μιας χρήσης, είτε την K95. Αξίζει, νομίζω, η επένδυση σε κάποια τέτοιου είδους μάσκα ως προς την προφύλαξη που μπορούμε να έχουμε. Το άλλο που θέλω να θυμόμαστε είναι ότι το να λέμε ότι κάνω παρέα με 3 και 4 άτομα και άρα είμαι προφυλαγμένος, δεν ισχύει και τόσο πολύ. Αυτός ο άνθρωπος κάνει παρέα με 4 άτομα. 1, 2, 3, 4. Ο καθένας όμως από αυτά τα 4 άτομα κάνει παρέα με άλλα 4 άτομα. Και φτάνει ένας να είναι μολυσμένος και να μεταδοθεί κάτι. Οπότε πρέπει να έχουμε πάντα το νου μας και να προσέχουμε πολύ με ποιους κάνουμε παρέα. Τέλος, χρειάζεται να προσέξουμε πολύ όχι μόνο τη σωματική μας υγεία, αλλά και τη πνευματική και τη ψυχική. Και σας δίνω κάποια παραδείγματα από αυτά που αναφέρονται στο διαδίκτυο, όπως τη διατήρηση καθημερινού προγράμματος, την σωματική άσκηση, επιτραπέζια παιχνίδια και παζλ, κυπουρική, παραμονή στο ύπαιθρο, περπάτημα, παρακολούθηση ταινιών ή σειρών και διαχείριση άγχους. Τι γίνεται με τα εμβόλια, τι γίνεται με την προτεραιοποίηση των εμβολίων, πότε θα αρχίσουν τα εμβόλια στους ανθρώπους με διάμεση πνευμονοπάθεια. Κοιτάξτε, όπως όλοι ξέρετε, γιατί παρακολουθείτε με μεγάλη προσοχή τα δελτία τύπου κλπ, λέγεται ότι οι ευπαθείς ομάδες θα προηγηθούν, αλλά δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Αυτές είναι οι καλύτερες που βρήκα στο διαδίκτυο. Ούτε εμάς, δηλαδή τα κέντρα που ασχολούνται με τους ασθενείς αυτούς ή τα νοσοκομεία, δεν μας έχουν κάνει πιο λεπτομερή ενημέρωση για το πώς θα γίνει η προτεραιοποίηση ή πώς θα μπορέσουν οι ασθενείς που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες να αρχίσουν τον εμβολιασμό. Αυτά που ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν τρεις φάσεις των εμβολιασμού. Αυτά που σας λέω είναι από την Εφημερίδα των Συντακτών και αφορούν αυτά που ανακοινώθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Σε τρεις φάσεις θα γίνει ο εμβολιασμός. Ξεκινάει η φάση 1 με τους υγειονομικούς πρώτης γραμμής
τα άτομα που μένουν σε μονάδες φροντίδες ηλικιωμένων και χρονίων πασχώνων και τους υπέργυρους. Αφού αρχίσουν οι υπέργυροι 85 και άνω, στη συνέχεια 75-85, 70-75 και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, δηλαδή οι ευπαθείς κατηγορίας Α. Ποιοι είναι οι ευπαθείς της κατηγορίας Α? Είναι αυτοί που έχουν παθήσεις στις οποίες ο σχετικός κίνδυνος, το hazard ratio που σας ανέφερα σε 1,6 για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και την νόσηση COVID, εδώ μιλάμε για 5 και για 6 hazard ratio. Δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος αν αυτοί οι ασθενείς νοσήσουν. Λοιπόν, οπότε είναι ασθενείς που έχουν μεταμοσχευτεί με συμπαγές όργανο ή από μυαλό των οστών, όσοι έχουν νεφρική ανεπάρκεια και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, όσοι έχουν καρκίνο και υποβάλλονται σε αγωγή, ανοσοκαταστολή σοβαρή ή άλλα νοσήματα όπως κυστική ίνωση, άσθμα σοβαρού βαθμού με επανειλημμένες νοσηλίες κατά το τελευταίο έτος, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με χρήση οξυγόνου κατοίκων και άλλες σπάνιες και πολύ σοβαρές καταστάσεις. Στη συνέχεια είναι η ομάδα 2, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ασθενείς που είναι τα ευάλωτα άτομα. Τα ευάλωτα άτομα, η πρώτη ομάδα για την φάση 2 του εμβολιασμού είναι τα χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού, μεταξύ των οποίων και η διάμεση νόση του πνευμονικού παρεχήματος. Πώς θα γίνει ο εμβολιασμός? Με το ΆΜΚΑ είναι πολύ εύκολο να βρει κανείς την ηλικιακή ομάδα που χρειάζεται να εμβολιαστεί στον επόμενο. Για τα θέματα των ευπαθών ομάδων όμως, αυτό που προτείνεται πάλι από κάποια εφημερίδα είναι για την επιλογή των ασθενών το επίγον θα βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση σε συνδυασμό με τα στοιχεία του υποψήφιου εμβολιαζόμενου, όπως αυτά εμφανίζονται στο προσωπικό του ιατρικό φάκελο από την άλλη συνταγογράφηση που τηρείται στην ΕΔΙΚΑ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι του χρόνου, τέτοια εποχή, θα είμαστε χωρίς μάσκες, θα μπορούμε να κυκλοφορούμε και να είμαστε άνετα και ωραία και να τα φανταζόμαστε όλα αυτά σαν κάτι του παρελθόντος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαρκοπούλου για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας έδωσε. Μια ερώτηση να κάνω. Εμείς τα φάρμακα που παίρνουμε είναι ανοσοκατασταλτικά ή όχι, κυρία Μαρκοπούλου? Όχι, δεν είναι ανοσοκατασταλτικά. Δεν είναι στην κατηγορία των ανοσοκατασταλμένων. Παρ' όλα αυτά, λόγω των εργασιών που αναφέραμε και της κατάστασης των πνευμόνων, είστε στις ευπαθείς ομάδες. Αυτό είναι βέβαιο. Μάλιστα. Ωραία. Δίνω το λόγο στην κυρία Παυλίτου για να συντονίσει την ομάδα την ανοσολογική. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας παρουσιάσω την επόμενη ομιλήτρια, η οποία είναι η κυρία Κατερίνα Ταράση. Η κυρία Ταράση είναι βιοπαθολόγος, είναι διευθύντρια στο Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητος του Νοσοκομείου Ο Ευαγγελισμός. Η κυρία Ταράση ασχολείται με την ανοσολογία και τις κλινικές εφαρμογές της εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επίσης έχει μια πολυετή παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας, στην οποία σήμερα είναι αντιπρόεδρος. Το θέμα για το οποίο θα μας μιλήσει είναι η ανοσιακή απάντηση και τα εμβόλια. Δηλαδή θα αναφερθεί στα είδη των εμβολίων και το ρόλο τους στην άμυνα του οργανισμού και επίσης θα αναφερθεί και στους τρόπους με τους οποίους δρούν. Κυρία Ταράση, ο λόγος εσάς. Το μικρόφωνο σας ανοίξτε. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την εισαγωγή. Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Σύλλογο για την ευγενική πρόσκληση. Και προχωρώ στο θέμα μου που είναι η ανοσιακή απάντηση και τα εμβόλια, τα οποία είναι πραγματικά δύο έννοιες οι οποίες είναι αλληλένδετες. Να ξεκινήσουμε με ορισμένους ορισμούς.
Τι είναι καταρχάς η ανουσία? Είναι η ικανότητα του οργανισμού να προσπαθεί με μια σειρά αμυντικών μηχανισμών να παραμείνει άνοσος. Πολύ ωραία λέξη, ελληνικότατη, από το αλφα, το στερητική και νόσος, η οποία η λέξη αυτή, όσο και σας φανεί παράδοξο, εμφανίζεται για πρώτη φορά στον Όμηρο, ενώ αργότερα την αναφέρει και ο Σοφοκλής. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ανοσία, να δώσουμε έναν ορισμό, είναι η αντίδραση ή αλλιώς η άμυνα του οργανισμού έναντι σε κάθε ξένο ή καλύτερα σε κάθε επικίνδυνο. Αυτό μπορεί να είναι ένα μικρόβιο, αλλά μπορεί να είναι και ένα φάρμακο ή ακόμα και σε μεταλλαγμένα δικά του στοιχεία, όπως είναι τα καρκινικά κύτταρα, με σκοπό να διατηρηθεί η ισορροπία και κατ' επέκταση η υγεία του οργανισμού. Ο κλάδος των βιοιατρικών επιστημών που μελετά την ανοσία ονομάζεται ανοσολογία. Εδώ πρέπει να πω μια βασική αρχή της ανοσολογίας, ότι το ανοσιακό σύστημα αναγνωρίζει και ανέχεται το δικό του, ενώ από την άλλη πλευρά αντιδρά στο ξένο ή καλύτερα στο επικίνδυνο, όπως είπα και προηγουμένως. Έχει δηλαδή ένα είδος αυτοανοχή, ανοσολογική ανοχή. Πολλές φορές όμως αυτή η ανοχή μπορεί να σπάσει και τότε έχουμε αυτοανοσία και εκδήλωση αυτοανόσων νοσημάτων, τα οποία όλοι έχετε ακούσει. Το ανοσιακό μας σύστημα λοιπόν είναι ένα δίκτυο από κύτταρα, ιστούς και όργανα, τα οποία είναι διασκορπισμένα σε ολόκληρο το σώμα και προσπαθούν να εξουδετερώσουν τους ξένους υπολείς, οι οποίοι το απειλούν κάθε μέρα τον οργανισμό. Τα κύτταρα λοιπόν, αλλά και οι διαλυτές ουσίες, όπως είναι τα αντισώματα ή οι κυταροκίνες, και τα οποία εμπλέκονται στους αμυντικούς μηχανισμούς και αποτελούν το ανοσιακό μας σύστημα, απαντούν με μια συνδυασμένη αντίδραση, όπως είπαμε, σε κάθε ξένο, και αυτό όλο μαζί συνιστά τη λεγόμενη ανοσιακή απάντηση. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η ανοσιακή απάντηση ξεκινά όταν το ανοσιακό σύστημα έρθει σε επαφή με το αντιγόνο. Τι είναι αυτό το αντιγόνο? Μπορεί να είναι ένα κομματάκι από ένα μικρόβιο, από έναν ιό, αλλά μπορεί να είναι και ένα φάρμακο, ένα του οποίου μπορεί να αντιδράσει ο οργανισμός. Έτσι λοιπόν, καθημερινά τα διάφορα παθογόνα προσπαθούν να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό, και όταν λέμε παθογόνα, για εμάς τους μικροβιολόγους, άλλα είναι τα μικρόβια, οι ιοί, τα παράσιτα, οι μύκητες, οι τοξίνες των μικροβίων. Όλα αυτά λοιπόν προσπαθούν να μπουν στον οργανισμό, να πολλαπλασιαστούν και να εξαπλωθούν και τελικά να προκαλέσουν νόσο, λίμωξη όπως τη λέμε, και βλάβη. Όμως η παρουσία τους γίνεται αντιληπτή από το ανοσιακό σύστημα, το οποίο κινητοποιεί αυτούς τους δραστικούς μηχανισμούς για να μπορέσει να εξουδετερώσει τους ξένους εισβολείς. Πραγματικά αυτή όλη η άμυνα και η ανοσιακή απάντηση γίνεται σε διάφορα επίπεδα, ξεκινώντας με την λεγόμενη φυσική ή μη ειδική ανοσία, που είναι η πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού και μάλιστα έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, ότι δεν διεγείρει ποτέ αντιδράσεις αυτοανοσίας. Αυτό δε έχει διάφορα και εδώ επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η λεγόμενη ανατομική φραγμή. Είναι πράγματα τα οποία θα σας περιγράψω και όλα αυτά αποτελούν μηχανισμούς άμυνας. Για παράδειγμα, όταν πάει να μπει κάτι από τον οφθαλμό, τα δάκρυα και οι κινήσεις των βλεφάρων προσπαθούν να απομακρύνουν τον ξένο εισβολέα. Από την άλλη πλευρά, από το αναπνευστικό, ο βήχας και ο πταρμός είναι και αυτά μηχανισμοί οι οποίοι βοηθούν στην απομάκρυση του εισβολέα. Επίσης υπάρχει βλένα, όπου παγιδεύει τα μικρόβια, και μετά υπάρχει και το λεγόμενο κροσωτό επιθήλιο, το οποίο σαν μια βούρτσα προσπαθεί όλα να τα διώξει προς τα έξω. Το έντερο κάνει περισταλτικές κινήσεις, όπου και αυτές βοηθούν στην απομάκρυνση του ξένου, των μικροβίων δηλαδή. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι έμετοι και οι διάρειες είναι και αυτοί μηχανισμοί απομάκρυνση των παθογόνων, γι' αυτό δεν θα πρέπει να προσπαθούμε να μην τα καταστέλουμε, εάν δεν είναι πάρα πολύ ενοχλητικά. Και βέβαια έχουμε και την φυσιολογική χλωρίδα. Εδώ επίσης να πω ότι και ο πυρετός είναι και αυτός ένας μηχανισμός άμυνας, διότι αναστέλει την ανάπτυξη ορισμένων παθογόνων. Και όπως προείπα, και η φυσιολογική χλωρίδα είναι και αυτός ένας πολύ σημαντικός μηχανισμός που ανήκει στους μηχανισμούς της φυσικής ανοσίας.
τι είναι η φυσιολογική χλωρίδα. Είναι διάφορα μικρόβια τα οποία συμβιούν μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό χωρίς να του δημιουργούν πρόβλημα και είναι στις διάφορες πύλες εισόδου, δηλαδή στο αναπνευστικό, στο γαστρεντερικό, στο ουροπιογεννητικό, και αυτό ανταγωνίζονται τα παθογόνα μικρόβια. Όταν λοιπόν καταστραφεί η χλωρίδα, παραδείγματος χάρη μετά από τη χρήση αντιβιωτικών, τότε βρίσκουν έδαφος, πρόσφορο και αναπτύσσονται τα διάφορα παθογόνα. Γι' αυτό λέμε ότι όταν παίρνουμε αντιβιωτικά, καλό είναι να παίρνουμε και προβιωτικά για να αποκαταστήσουμε τη χλωρίδα, είτε παίρνοντας, τρώγοντας γιαούρτι, είτε υπό τη μορφή διαφόρων φαρμακευτικών σκευασμάτων που κυκλοφορούν και περιέχουν προβιωτικά, δηλαδή καλλιεργημένους γαλακτοβάκυλους. Αφού ξεπεράσουν λοιπόν τα διάφορα παθογόνα την πρώτη γραμμή άμυνας, έρχεται μια δεύτερη γραμμή άμυνας, όπου εδώ λαμβάνουν μέρος διάφορα κύτταρα, τα οποία είναι μη ειδικά, όπως είναι τα φυσικά, λέμε κυταροκτώνα, κύτταρα. Αν δεν μπορέσει και αυτό το επίπεδο να δράσει, έρχεται η τρίτη γραμμή άμυνας, όπου αυτή τη λέμε ειδική ή επίκτητη ανοσία. Βέβαια, πρέπει να πω στο σημείο αυτό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ξένων εισβολέων κατορθώνει και το αντιμετωπίζει η φυσική ανοσία, δηλαδή η πρώτη γραμμή άμυνας. Εδώ πολύ έτσι με περιληπτικά να σας πω ότι η ειδική ανοσία έχει δύο κλάδους. Έχει αυτό που λέμε κυταρική ανοσία, και εδώ οι κύριοι εκπρόσωποι είναι τα ταφ λεμφοκύτταρα, τα οποία από αυτά τα ταφ άλλα τα λέμε κυταροτοξικά, γιατί πάνε και καταστρέφουν τα κύτταρα που είναι μολυσμένα για ιούς, είτε ένα καρκινικό κύτταρο. Άλλα τα λέμε βοηθητικά, γιατί βοηθούν άλλες ομάδες κυτάρων, και άλλα τα λέμε ρυθμιστικά, γιατί ρυθμίζουν και καταστέλουν την ανοσιακή απάντηση, η οποία πρέπει στο τέλος να κατασταλεί, γιατί αν διαρκέσει επάπειρο θα προκαλέσει και αυτή βλάβη. Έχει όμως και ένα άλλο σκέλος η ειδική ανοσιακή απάντηση, που το λέμε χημική ανοσία, το χ με ύψιλον, από τους χυμούς. Εδώ ο κύριος εκπρόσωπος είναι τα β' λεμφοκύτταρα, τα οποία θα παράγουν τα γνωστά μας αντισώματα, τα οποία θα εξουδετερώσουν τα αντιγόνα. Αυτό γιατί λέγεται ειδική, γιατί και τα αντισώματα, αλλά και τα κύτταρα που παράγονται σε αυτή τη φάση, είναι ειδικά για το αντιγόνο που προκάλεσε την παραγωγή τους. Τώρα να δούμε έτσι ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανοσιακή απάντηση. Είναι καταρχάς γενετικοί παράγοντες. Ξέρουμε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο στα διάφορα παθογόνα. Είναι οπωσδήποτε οι ορμόνες του ενδοκρινικού συστήματος, η ηλικία. Τα δύο άκρα, δηλαδή τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι, έχουν κάποια λατωμένη ανοσιακή απάντηση. Το στρες έχει συσχετιστεί με μία έκπτωση των ανοσιακών λειτουργιών, ενώ από την άλλη πλευρά ο ύπνος και η ξεκούραση έχουν ευεργετικές επιδράσεις στο ανοσιακό μας σύστημα. Τώρα, αν το ανοσιακό σύστημα αποτύχει στο ρόλο του, ο οργανισμός οδηγείται σε διάφορες ανοσοπαθολογικές καταστάσεις, είτε υπό την μορφή της υπερδραστηριότητας του ανοσιακού συστήματος, είτε της υπολειτουργίας. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα αυτοάνοσα, όπου ο οργανισμός στρέφεται έναντι των δικών του συστατικών, το προανάφερα αυτό, ή έχουμε τις αντιδράσεις υπερευαισθησίας, τις γνωστές μας αλλεργίες, όπου ο οργανισμός αντιδρά σε αυλαβείς ουσίες, όπως είναι τροφές ή φάρμακα. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις διάφορες άνοσο ανεπάρκειες, το λέει η λέξη, υπάρχει μία ανεπάρκεια του ανοσιακού μας συστήματος, που αυτό μπορεί να είναι σε ένα σκέλος, μπορεί να είναι μόνο στην κυταρική, μόνο στη χημική ανοσία. Και έχουμε και τις κακοήθειες, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο οργανισμός υπό φυσιολογικές συνθήκες κάνει άνοσο επιτήρηση και όταν βλέπει τα κακοήθη κύτταρα τα καταστρέφει. Όταν λοιπόν υπάρχει μία ανεπαρκής ανοσοεπιτήρηση, έχουμε την εμφάνιση των κακοηθειών. Έτσι λοιπόν, τελειώσαμε έτσι με λίγα λόγια να δούμε πώς λειτουργεί το ανοσιακό μας σύστημα και πάμε να δούμε κάποιες άλλες έννοιες. Είπαμε ανοσία. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε τον όρο ανοσοποίηση,
Το λέει η λέξη, να τον κάνω κάποιον, τον ποιώ άνοσο. Είναι δηλαδή η διαδικασία επαγωγής ανοσίας, η οποία είναι, μπορεί να είναι ενεργητική ή παθητική. Ενεργητική σημαίνει ότι ο οργανισμός εκτίθεται σε κάποιο ξένο αντιγόνο και προσπαθεί να αντιδράσει μόνος του. Αυτό το ξένο αντιγόνο μπορεί να είναι ένα παθογόνο, δηλαδή να είναι μία λίμωξη, οπότε μιλάμε για φυσική ενεργητική ανοσοποίηση, ή μπορεί να είναι ένα αντιγόνο που το βάζουμε εμείς μέσα με το εμβόλιο, άρα μιλάμε για μία τεχνητή πάλι ενεργητική ανοσοποίηση. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και την παθητική ανοσοποίηση, όπου δηλαδή έτοιμα προσχηματισμένα αντισώματα μεταφέρονται μέσα στον οργανισμό. Αυτή μπορεί να είναι πάλι φυσική, και μία είναι αυτή η περίπτωση, είναι η μεταφορά μητρικών αντισωμάτων στο παιδί, είτε μέσω του πλακούντα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είτε μέσω του μητρικού γάλακτος κατά το θυλασμό, αλλά μπορεί να είναι και τεχνητή, με την παρεντερική χορήγηση αντισωμάτων. Είναι οι γνωστοί μας ορεί, οι οποίοι είτε παράγονται στα ζώα, αλλά επειδή αυτό γινόταν παλιότερα, προκαλούσαν αλλεργικές αντιδράσεις, γι' αυτό σήμερα αποκλειστικά χρησιμοποιούμε ορούς που παράγονται σε ανθρώπινα κύτταρα. Είναι γνωστός ο αντιτετανικός ορός, ο αντιλυσικός ορός, ή μπορεί να χορηγήσουμε πλάσμα από ασθενείς που έχουν αναρρώσει από κάποια νόσο και έχουν έτοιμα αντισώματα. Ποια είναι η διαφορά του πλάσματος από τον ορό? Είναι ότι το πλάσμα έχει και τους παράγοντες της πήξεως. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση πάλι, έτοιμα αντισώματα μεταφέρονται σε κάποιον που θέλουμε να τον προστατεύσουμε από κάποια νόσο. Εδώ να πω ότι και στην περίπτωση του COVID-19 έχει χρησιμοποιηθεί η χορήγηση πλάσματος και χρησιμοποιείται από ασθενείς που ασθένησαν και στη συνέχεια έγιναν καλά. Αυτό το είδος της ανοσοποίησης, μάλλον, όπως καταλαβαίνετε καλά, δρά άμεσα, αλλά δεν έχει μεγάλη διάρκεια, γιατί τα έτοιμα αντισώματα γρήγορα καταστρέφονται και δεν αντικαθίστανται. Άρα, λοιπόν, εμείς θέλουμε να δούμε κυρίως για την ενεργητική τεχνητή ανοσοποίηση, δηλαδή τα εμβόλια. Πριν προχωρήσουμε να δούμε τι είναι τα εμβόλια, ήθελα να κάνω μία μικρή ιστορική αναδρομή σε αυτό το μεγάλο επίτευγμα της ιατρικής και ιδιαίτερα της ανοσολογίας, θα έλεγα. Πρωτοπόροι λοιπόν στην επιστημονική εφαρμογή των εμβολιασμών ήταν δύο Έλληνες γιατροί, ο Εμμανουήλ Τιμόνης και ο Ιάκωβος Πιλαρινός, οι οποίοι έζησαν και δούλεψαν στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και αυτοί εκεί γύρω περίπου στις αρχές του 18ου αιώνα εφάρμοσαν με ιατρικό τρόπο τον ευλογιασμό για την πρόληψη της ευλογιάς. Δηλαδή τι έκαναν αυτοί? Έπαιρναν υγρό από τις φλίκτενες από ασθενείς που είχαν νοσήσει από ευλογιά και το έβαζαν στους υγιείς με σκοπό να τους ανοσοποιήσουν και έτσι να μην περάσουν καθόλου ή να περάσουν πιο ελαφρά την ευλογιά, που την εποχή εκείνη θέριζε πραγματικά την ανθρωπότητα και είχε προκαλέσει πάρα πολλούς θανάτους παγκοσμίως. Μάλιστα, αυτά τα αποτελέσματά τους τα δημοσίευσαν και σε ένα έγκριτο ιατρικό περιοδικό. Όμως αυτή η ανακάλυψη των Τιμόνη και Πιλαρινού ίσως δεν θα είχε μείνει εκεί στενά στην Κωνσταντινούπολη, εάν δεν υπήρχε μία πολύ φωτισμένη, θα λέγαμε, γυναίκα της εποχής, η Lady Mary Montagu, η οποία ήταν η σύζυγος του Βρετανού πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη, η οποία ενημερώθηκε για τον εμβολιασμό από τον Τιμόνη και εμβολίασε το γιο της. Όπως αναφέρεται, η ίδια είχε νοσήσει από την ευλογιά, αλλά φυσικά ευτυχώς είχε επιζήσει. Αλλά δεν σταμάτησε μόνο εκεί, με επιστολές της βοήθησε να δημοσιοποιηθεί αυτός ο τρόπος εμβολιασμού, όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά έκανε και μία πανευρωπαϊκή εκστρατεία, με αποτέλεσμα τα αμέσως επόμενα χρόνια η μέθοδος αυτή των Τιμόνη και Πιλαρινού να εφαρμόζεται από διάσημους γιατρούς σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά ακόμα και της Αμερικής, όπου εδώ βλέπουμε και αυτή τη δημοσίευση του Αμερικανού γιατρού, που πολύ εμφανώς αναφέρει τα ονόματα αυτών των δύο Ελλήνων γιατρών. Άρα λοιπόν, ο ευλογιασμός, το variolation όπως λέγεται, αποτελεί την πρώτη εφαρμογή του εμβολιασμού ως ιατρική πράξη. Ο ευλογιασμός τώρα αποτελεί την αφετηρία για να τροποποιήσει τη μέθοδο ο Τζένερ,
ο οποίος αυτός για τους περισσότερους θεωρείται ο πατέρας των εμβολιασμών, ο οποίος αντί να πάρει υγρό από τις φλίκτενες ανθρώπων που πάσχανε από ευλογιά, έπαιρνε υγρό από τις φλίκτενες αγελάδων, οι οποίες πάσχουν από μια παρόμοια νόσο που λέγεται δαμαλίτιδα, και γι' αυτό τη μέθοδό του την ονόμασε δαμαλισμό, vaccination στα αγγλικά, από το βάκα που ξέρουμε ότι στα λατινικά είναι η αγελάδα. Αυτό το κάνει αρκετά χρόνια αργότερα, το 1796. Και φτάνουμε σε έναν άλλο μεγάλο επιστήμονα, τον Λουί Παστέρ, όλοι τον γνωρίζουμε, ο οποίος αναπτύσσει εμβόλια αρχικά για ζωονόσους, αλλά το 1885 αναπτύσσει το πρώτο εμβόλιο, έτσι όπως το ξέρουμε σήμερα, για τον άνθρωπο, που ήταν εμβόλιο για τη λύσα, που το χορηγεί σε ένα αγόρι 9 ετών, το οποίο και σώζεται. Και προς τιμή του Τζένερ, ο οποίος είχε αναπτύξει το vaccination, το δαμαλιό δηλαδή, ονομάζει τα εμβόλια vaccine, έτσι τα φαίνονται στην αγγλική. Και σήμερα βέβαια ο Παστέρ θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης ανοσολογίας. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα να δούμε τι είναι τα εμβόλια. Είναι λοιπόν βιολογικά σκευάσματα, τα οποία χορηγούνται σε υγιή άτομα, με σκοπό να διεγείρουν και να εκπαιδεύσουν το ανοσιακό σύστημα για να αναπτυχθεί ανοσία, δηλαδή προστασία, με σκοπό ο οργανισμός να αποφευχθεί λίμωξη από ένα συγκεκριμένο μικροοργανισμό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η λογική του εμβολιασμού σαν μέτρο προφύλαξης βασίζεται στους μηχανισμούς της ανοσιακής απάντησης που σας ανέφερα και συγκεκριμένα της ειδικής ανοσιακής απάντησης. Πώς δρουν έτσι, με απλό τρόπο, να σας πω, τα εμβόλια? Εισάγονται λοιπόν στον οργανισμό αντιγόνα, τα οποία είναι όμοια με αυτά που φέρουν οι μικροοργανισμοί, δηλαδή ο ιός ή το μικρόβιο, μπορεί να είναι ένα κομματάκι του ιού όπως θα δούμε παρακάτω ή ολόκληρος ο μικροοργανισμός. Αυτά τα αντιγόνα δεν προκαλούν νόσο ή προκαλούν πολύ ήπια συμπτώματα, αλλά διεγείρουν το ανοσιακό μας σύστημα να παράγονται αντισώματα, να παράγονται αυτά που είπαμε τα κυταροτοξικά, τα αυκύταρα, αλλά να παράγονται, αυτά έχουν σημασία, τα λεγόμενα μνημονικά ΤΑΦ και Β κύτταρα. Και βέβαια αυτά όλα, είτε είναι αντισώματα είτε είναι κύτταρα, είναι ειδικά για το αντιγόνο που προκάλεσε την παραγωγή τους. Γι' αυτό είπαμε ότι βασίζονται στην ειδική ανοσιακή απάντηση. Τι γίνεται τώρα? Όταν ο οργανισμός έρθει σε επαφή με το ίδιο αντιγόνο, δηλαδή τώρα πλέον σαν λίμωξη, αυτά τα κύτταρα, τα μνημονικά, τα οποία πολλές φορές επιβιώνουν και για πολλές δεκαετίες, είναι έτοιμα και αμέσως αντιδρούν και το εξουδετερώνουν γρήγορα και αποτελεσματικά. Βασιζόμαστε δηλαδή σε αυτό το οποίο ονομάζουμε ανοσιακή μνήμη. Εδώ πολύ ωραία βλέπουμε ότι όταν μπήκε πρώτα ένα παθογόνο, ο οργανισμός για να αντιδράσει και να κάνει αυτά τα ειδικά αντισώματα χρειάζεται τουλάχιστον 5 μέρες και η αντίδρασή του είναι μικρή. Όταν όμως το δει για δεύτερη φορά, η αντίδραση είναι άμεση, σχεδόν τη μέρα 0, και είναι και πάρα πολύ μεγαλύτερη. Έτσι λοιπόν, ποια είναι τα συστατικά των εμβολίων, τι περιέχεται μέσα στο μπουκαλάκι? Έχουμε καταρχάς το αντιγόνο, αυτό είναι το ενεργό συστατικό, που είπαμε έχει τροποποιηθεί ώστε να προκαλεί νόσο, να μην προκαλεί νόσο, αλλά να επάγει ανοσιακή απάντηση. Έχει ανοσοενισχυτικά, έχει σταθεροποιητικές ουσίες, συντηρητικά, υπολειμματικές ουσίες και όλα αυτά είναι διαλυμένα σε ένα υγρό, το διαλύτη. Ξεκινάμε από το ενεργό συστατικό, το αντιγόνο. Αυτό μπορεί να είναι ολόκληρος ο μικροοργανισμός, είτε ζωντανός, εξασθενημένος, είτε αδρανοποιημένος. Μπορεί να είναι ένα τμήμα του οργανισμού, μπορεί να είναι ένα συστατικό, γιατί οι μικροοργανισμοί αποτελούνται είτε κυρίως από πρωτεΐνες ή πολυζαχαρίδες, όπως και ο ανθρώπινος οργανισμός. Άρα εμείς μπορούμε να πάρουμε μόνο ορισμένες πρωτεΐνες ή πολυζαχαρίδες και αυτό να χορηγήσουμε σαν εμβόλιο. Μπορεί να είναι αδρανοποιημένες τοξίνες ή τέλος να είναι κάτι συνθετικό. Θα το δούμε αυτό παρακάτω, θα περιγράψω τα διάφορα είδη των εμβολίων. Πολύ βασικό είναι τα άνοσο ενισχυτικά, γιατί με τον τρόπο αυτό μερικά εμβόλια από την κατασκευή τους δεν είναι τόσο επαρκή να επάγουν την ανοσιακή απάντηση και πρέπει να προσθέσουμε ένα άνοσο ενισχυτικό.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μειώνει την απαιτούμενη ποσότητα του ενεργού συστατικού, δηλαδή του αντιγόνου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μειωμένο κόστος, αλλά και περισσότερο διαθέσιμο αντιγόνο σε περίπτωση πανδημίας. Απαιτούνται συνήθως λιγότερες δόσεις, πολλές φορές μόνο μία, και είναι κατάλληλο για όλες τις ομάδες ατόμων, όπως είναι οι ανοσοκατασταλμένοι, τα ηλικιωμένα άτομα και τα παιδιά. Επίσης, ένα άλλο βασικό είναι τα συντηρητικά, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να παρεμποδίσουν τη μόλυνση των εμβολίων. Και εδώ πρέπει να σταθώ και να πω λίγο για ένα συντηρητικό που χρησιμοποιήθηκε, το θημεροζάλ, το οποίο περιέχει υδράργυρο, ξέρουμε ο υδράργυρος ότι σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να είναι νευροτοξικός και νεφροτοξικός. Έγιναν πάρα πολύ μεγάλες μελέτες και απεδείχθηκε ότι ο υδράργυρος που περιέχεται στο θημεροζάλ είναι ελάχιστος, άπειρο ελάχιστος, αλλά δεν προκαλεί καμία βλάβη στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά παρόλα αυτά το θημεροζάλ έπαυσε να χρησιμοποιείται από το 2001 στα παιδικά εμβόλια. Επίσης, πρέπει να πω για ένα άλλο μύθο που πραγματικά επικρατεί, είναι ότι τα εμβόλια, και μερικοί αυτό το αποδίδουν στο θημεροζάλ, ότι συμβάλλουν στην εκδήλωση αυτισμού. Είναι ένας μύθος ο οποίος ξεκίνησε περίπου το 1998 από ένα Βρετανό γιατρό, ο οποίος πραγματικά έκανε μία δημοσίευση σε ένα πολύ σημαντικό ιατρικό περιοδικό, όπου μεταξύ των άλλων έλεγε ότι το τριπλό εμβόλιο της ηλαράς, παροτίτιδος και ερυθράς προκαλεί αυτισμό. Έγιναν πάρα πολλές έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα, διεθνείς, πολυκεντρικές, και σήμερα γνωρίζουμε χωρίς αμφιβολία πως η δημοσίευση εκείνη δεν ήταν παρά μια μεγάλη απάτη, και πρέπει να πω ότι ο γιατρός αυτός, καθώς και οι συνεργάτες του, καταδικάστηκαν από το Ιατρικό Συμβούλιο της Αγγλίας και μάλιστα διεγράφησαν από τον Βρετανικό Ιατρικό Σύλλογο. Φυσικά, βέβαια, το περιοδικό απέσυρε και την επίμαχη δημοσίευση. Όμως το κακό είχε γίνει και πραγματικά πάρα πολλά παιδιά την εποχή εκείνη, ίσως και μέχρι σήμερα, που μερικοί το πιστεύουν, να μην εμβολιάστηκαν και έτσι να έχουμε θανάτους από νοσήματα για τα οποία μπορούσαν να έχουν προληφθεί. Σήμερα, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, το Υπουργείο Υγείας του Καναδά και άλλοι εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμία αιτιολογική συσχέτιση ανάμεσα στα εμβόλια και στον αυτισμό. Επίσης, τα εμβόλια είπαμε ότι υπάρχουν πολυματικές ουσίες, αυτά δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία. Και πάμε τώρα να δούμε την ταξινόμηση των εμβολίων. Έχουμε λοιπόν τα συμβατικά εμβόλια πρώτης γενιάς, όπου δηλαδή βάζαμε μέσα ολόκληρο το παθογόνο, είπαμε είτε είναι ζωντανοί εξασθενημένοι μικροοργανισμοί, είτε αδρανοποιημένοι. Έχουμε τα εμβόλια δεύτερης γενιάς, όπου εδώ βάζαμε και καθαρμένα αντιγόνα, δηλαδή, όπως σας είπα, πρωτεΐνες ή πολυζαχαρίδες που απομονώνονται από τους μικροοργανισμούς, ή ένα συνδυασμός πρωτεϊνών και πολυζαχαριτών, ή αδρανοποιημένες τοξίνες μικροβίων. Θα σας πω παρακάτω. Και φτάνουμε στα εμβόλια τρίτης γενιάς, νέας τεχνολογίας, όπου εδώ ανήκουν τα ανασυνδυασμένα εμβόλια, που βασίζονται στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA και τα RNA εμβόλια. Πρέπει να πούμε ότι και τα δύο αυτά, και τα ανασυνδυασμένα και τα RNA, είναι οι δύο κατηγορίες στις οποίες ανήκουν και τα εμβόλια έναντι του κορονοϊού, για την πρόληψη της νόσου COVID-19. Άρα δεν πρόκειται για παλιά τεχνολογία. Στο RNA είναι το εμβόλιο, θα μας τα πει και η επόμενη, το Pfizer και η Moderna, ενώ εδώ έχουμε σε AstraZeneca που είναι ανασυνδυασμένο. Και έχουμε επίσης και άλλα είδη εμβολίων που είναι ακόμα πειραματικά. Πάμε να δούμε τι έχουν τα υπέρ και τα κατά στην κάθε ομάδα και στο κάθε είδος εμβολίων. Έχουμε αυτά που είπαμε, εμβόλια με ζωντανούς εξασθενημένους ιούς. Ο μικροοργανισμός χάνει τη λιμογόνο του δύναμη, δηλαδή δεν προκαλεί νόσο, αλλά μπορεί να διατηρεί την ανοσογονική του ικανότητα, δηλαδή προκαλεί ανοσιακή απάντηση. Βέβαια, υπάρχει πάντα η πιθανότητα ο εξασθενημένος αυτός μικροοργανισμός να μετατραπεί σε λιμογόνο και να προκαλέσει νόσο. Πλεονεκτήματα είναι πολύ ισχυρά, επάγουν ισχυρά την ανοσιακή απάντηση και συνήθως παρέχουν διαβίου ανοσία. Ένα μειονέκτημα ότι απαιτούν διατήρηση σε ψυγείο και δεν ενδείκνυται για χορήγηση σε ανοσοκατασταλμένα άτομα. Από την άλλη πλευρά έχουμε εμβόλια με αδρανοποιημένους, δηλαδή με νεκρούς μικροοργανισμούς.
σε αυτή την περίπτωση οι μικροοργανισμοί αυτοί δεν μπορούν ποτέ να μεταστραφούν σε παθογόνους και να προκαλέσουν νόσο. Ασφαλή εμβόλια μπορούν να χορηγηθούν και σε άνοσοκατασταλμένους. Σταθερά δεν απαιτούν διατήρηση στο ψυγείο, άρα πολύ καλά για να χρησιμοποιηθούν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, είναι λίγο πιο ασθενέστερα όσον αφορά την επαγωγή της ανοσιακής απάντησης και μπορεί να χρειαστούμε περισσότερες δόσεις ή και επαναληπτικές δόσεις. Πάμε τώρα στα εμβόλια με τοξοειδή. Είπαμε ότι μερικές φορές κάποια ασθένεια δεν οφείλεται στο ίδιο το παθογόνο, αλλά σε τοξίνη την οποία παράγει. Έτσι λοιπόν εμείς παίρνουμε την τοξίνη στην οποία προκαλεί την νόσο και με κάποιο τρόπο την αδρανοποιούμε και τη λέμε τότε τοξοειδές ή ανατοξίνη. Έτσι λοιπόν αναπτύσσονται, εμείς χορηγούμε αυτή το τοξοειδές, αναπτύσσονται αντισώματα, αλλά αυτά τα αντισώματα δεν καταστρέφουν μόνο το τοξοειδές, αλλά και την ίδια τη τοξίνη, όταν σε μετέπειτα φάση της ζωής μπορεί ο οργανισμός να έρθει σε επαφή. Έτσι εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε το τοξοειδές, αναπτύσσεται το αντίσωμα, τα αντισώματα αυτά είναι πολλά, μπαίνει μέσα η τοξίνη σε μια δεύτερη φάση, έτοιμα τα αντισώματα να καταστρέψουν την τοξίνη και να αποτρέψουν τη βλαπτική της δράση. Τέτοια εμβόλια είναι δύο, είναι τα εμβόλια για τον τέτανο και τη διφθερίτιδα, που οφείλονται στις αντίστοιχες τοξίνες. Και πάμε τώρα να δούμε τα ανασυνδυασμένα εμβόλια. Αυτά θέλουν ένα φορέα, ο οποίος συνήθως είναι ένας ιός, ο οποίος βέβαια είναι αδρανοποιημένος ο ιός. Και τι κάνουμε? Αυτό το αντιγόνο που λέγαμε και το οποίο θέλουμε να βάλουμε μέσα για να το αναγνωρίσει ο οργανισμός, το βάζουμε μέσα σε αυτόν τον φορέα, το αναγνωρίζει ο οργανισμός και κάνει αντισώματα. Με αυτόν τον τρόπο έχουν φτιαχτεί εμβόλια για την υπατήτητα Β, για τη φυματίωση και πρόσφατα είπαμε και για τον ιό SARS-CoV-2, δηλαδή για την COVID-19 λίμωξη. Και ερχόμαστε σε αυτά τα περίφημα γονιδιακά εμβόλια, όπως είναι το DNA, τα εμβόλια που βασίζονται στο DNA και στο messenger RNA. Εδώ με απλό τρόπο θα προσπαθήσω να σας πω κάτι το οποίο ισχύει και γίνεται μέσα στον οργανισμό και είναι ένας γενικός κανόνας. Ο ανθρώπινος οργανισμός, όπως και τα μικρόβια, όλα αποτελούνται από πρωτεΐνες. Αυτές λοιπόν, για να γίνουν αυτές οι πρωτεΐνες, μάλλον έχουμε αμινοξέα που πολλές φορές σαν αλυσίδα κάνουμε την πρωτεΐνη. Έρχεται λοιπόν το DNA μέσα στον πυρήνα του κυττάρου και δίνει μία οδηγία να γίνει το messenger RNA, το αγγελιοφόρο RNA, το οποίο στη συνέχεια θα βγει εδώ στο κυταρόπλασμα, έξω από τον πυρήνα, και θα δώσει την οδηγία για να φτιαχτεί αυτή η πολυπεπτιδική αλυσίδα, δηλαδή να φτιαχτεί μία πρωτεΐνη. Έτσι λοιπόν, έχουμε εδώ να πούμε λίγο πρώτον για τα DNA εμβόλια. Τι κάνουμε λοιπόν με αυτά τα εμβόλια? Παίρνουμε λίγο από το DNA του μικροβίου ή του ιού που θέλουμε να φτιάξουμε το εμβόλιο και το βάζουμε σε ένα πλασμίδιο, έτσι λέγονται αυτό, είναι ένα κυκλικό DNA, το ενσωματώνουμε, το χορηγούμε στον οργανισμό, το βλέπει αυτό το κομματάκι εδώ ο οργανισμός, το αναγνωρίζει σαν ξένο με τα γνωστά, κάνει αντισώματα. Αυτά τα DNA εμβόλια είναι ασφαλή, γιατί δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να προκαλέσουν νόσο, γιατί δεν περιέχουν ολόκληρο το μικροοργανισμό. Παράγονται και αποθηκεύονται εύκολα, έχουν σχετικά μικρό κόστος, όμως παραμένουν πειραματικά. Και πάμε τώρα στα RNA εμβόλια. Εδώ δεν χρειάζεται να δώσουμε το DNA που θα δώσει την οδηγία στο messenger RNA και μετά στην πρωτεΐνη, αλλά δίνουμε απευθείας το messenger RNA, το οποίο εδώ μέσα στο κυταρόπλασμα του κυττάρου, χωρίς να μπει δηλαδή μέσα στον πυρήνα, θα δώσει την οδηγία να φτιαχτεί αυτή η πρωτεΐνη, το αντιγόνο δηλαδή που θέλουμε, θα βγει στην επιφάνεια, θα το αναγνωρίσει το ανοσιακό μας σύστημα, θα κάνει αντισώματα, θα κάνει και την ανοσιακή μνήμη και έτσι θα είμαστε ασφαλείς να αντιμετωπίσουμε τον ξένον εισβολέα. Αυτά δε το messenger RNA είναι προστατευμένα μέσα σε μια λιπιδική μεμβράνη που είναι φτιαγμένη από λιπιδικά νανοσωματίδια για να μην διασπαστεί το messenger RNA μέχρι να δώσει την οδηγία. Μετά βέβαια καταστρέφεται γιατί δεν το χρειάζεται πλέον ο οργανισμός. Έτσι λοιπόν τα RNA εμβόλια μπορούμε να πούμε ότι είναι ασφαλή
γιατί δεν χρησιμοποιούν λοιμώδεις παράγοντες για την παρασκευή τους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, το τονίζω, το RNA εμβόλιο να μεταβάλει τη φυσιολογικό DNA του κυττάρου, γιατί δεν μπαίνει μέσα στο κύτταρο. Και η τεχνολογία αυτή, σε αντίθεση με αυτό που πιστεύετε, είναι μια παλιά τεχνολογία, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 30 περίπου χρόνια. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι τα RNA εμβόλια έχουν πλεονεκτήματα, ότι η διαδικασία παραγωγής τους μπορεί να τυποποιηθεί και να γίνει σε μεγάλη κλίμακα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση μεγάλων επιδημιών. Η παραγωγή τους είναι ταχεία και ευθυνή, σχετικά ευθυνή. Και βέβαια, εκτός από την αντιμετώπιση των λοιμώξεων, RNA εμβόλια και, έχουν φτιαχτεί και για την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών καρκίνου. Και αφού τελειώσαμε με αυτά τα εμβόλια, τα οποία αυτά που σας είπα μέχρι τώρα είναι εμβόλια τα οποία είναι εν χρήση, θα δούμε και δύο είδη εμβολίων τα οποία εξακολουθούν να είναι πειραματικά. Είναι τα εμβόλια με τα συνθετικά πεπτίδια. Αντί δηλαδή να βάλουμε μέσα εμείς το μικροοργανισμό ή το αντιγόνο, ένα κομματάκι του, βάζουμε ένα συνθετικό πεπτίδιο. Το πεπτίδιο είναι μια μικρή πρωτεΐνη. Όμως, αυτά τα εμβόλια εξακολουθούν να είναι πειραματικά, παρότι ξεκίνησαν από το 1982, ενώ πρέπει να πω ότι το 1986 προσπάθησαν να φτιάξουν και τα πρώτα εμβόλια, να γίνει εμβόλιο με συνθετικά πεπτίδια για την ελονοσία. Όμως παρόλα αυτό απέτυχε, και εδώ να πω ότι η ελονοσία, η οποία οφείλεται στο πλασμόδιο της ελονοσίας, είναι η νόσος η οποία σήμερα ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό, το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όμως παρόλα αυτά δεν μπορούμε να φτιάξουμε εμβόλιο, γιατί το πλασμόδιο της ελονοσίας είναι ένα παράσιτο, δηλαδή δεν είναι ούτε μικρόβιο ούτε ιός, και είναι πάρα πολύ δύσκολο γι' αυτό το λόγο να φτιαχτεί εμβόλιο για την ελονοσία. Βέβαια, ο άνθρωπος και οι επιστήμονες στην προσπάθεια να φτιάξουν εμβόλια σκέφτηκαν να κάνουν βρόσιμα εμβόλια, δηλαδή να βάζουν το αντιγόνο σε ένα φυτό, αυτό το φυτό να παράγει καρπούς, να τρώμε τον καρπό και να γινόμαστε άνοσοι. Έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το πλεονέκτημα είναι ότι χορηγούνται με την τροφή, άρα είναι πολύ εύκολα να τα χορηγήσουμε. Μπορούμε να τα παράγουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες που τα έχουν και ανάγκη. Δεν προκαλούν επουδενή νόσο, άρα μπορούν να χορηγηθούν και σε άνοσο κατασταλμένους. Έχουν όμως και μειονεκτήματα και γι' αυτό μέχρι σήμερα έχουν παραμείνει πειραματικά. Τώρα να πω κάτι άλλο. Ίσως έχετε ακούσει ότι τα εμβόλια μπορεί να έχουμε μονοδύναμα ή πολυδύναμα. Μονοδύναμο είναι ένα εμβόλιο όταν ανοσοποιεί για ένα αντιγόνο ή για ένα μικροοργανισμό. Ενώ πολυδύναμα είναι όταν ανοσοποιεί για δύο ή περισσότερα στελέχη του ίδιου μικροοργανισμού ή για δύο ή περισσότερους μικροοργανισμούς. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι το εμβόλιο της γρίπης, όλοι το έχετε ακούσει, ότι έχει πολλά στελέχη για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε τη γρίπη, γιατί αυτά τα στελέχη αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο. Ή όταν λέμε περισσότερους μικροοργανισμούς, ξέρετε ότι έχουμε τα διπλά ή τα τριπλά εμβόλια, τα οποία κυρίως χρησιμοποιούμε στα παιδιά, εμβολιάζουμε τα παιδιά. Στις περιπτώσεις όμως που θέλουμε να αναπτύξουμε μία ισχυρή ανοσιακή απάντηση, προτιμάμε ένα μονοδύναμο εμβόλιο. Επομένως, ο σχεδιασμός ενός εμβολίου βασίζεται σε βασικές πληροφορίες σχετικά με το παθογόνο, δηλαδή πώς προσβάλλει τα κύτταρα, μπαίνει από την αναπνευστική οδό, μπαίνει από τη γαστρεντερική, πώς αντιδρά το ανοσιακό μας σύστημα σε αυτό το ξένο, με κύτταρα, με αντισώματα, αλλά και με πρακτικές πληροφορίες, παραδείγματος χάρη σε ποια περιοχή του κόσμου πρόκειται να εφαρμοστεί. Επομένως, η παραγωγή των εμβολίων δεν είναι εμπειρική, αλλά είναι ορθολογική και βασίζεται στις εξελίξεις της ανοσολογίας και της μικροβιολογίας, στα χαρακτηριστικά των λοιμώξεων και των μικροοργανισμών και βέβαια στις δυνατότητες της βιοτεχνολογίας, οι οποίες σήμερα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εδώ να πω πάρα πολύ γρήγορα ποια είναι τα στάδια ανάπτυξης και χορήγησης ενός εμβολίου. Ξεκινάμε με μια προκλινική φάση όπου γίνονται δοκιμές σε ζώα.
και ακολουθούν οι κλινικές δοκιμές που έχουν τρεις φάσεις, φάση 1, φάση 2 και φάση 3. Σε όλες αυτές τις φάσεις προσπαθούμε να ελέγξουμε την ασφάλεια, δηλαδή εάν είναι ασφαλή και δεν προκαλούν παρενέργειες και αν έχουν αποτελεσματικότητα. Η διαφορά ανάμεσα στις τρεις φάσεις είναι μόνο ποσοτική, δηλαδή στην πρώτη φάση ελέγχουμε ένα μικρό αριθμό ατόμων, δεκάδες μόνο εθελοντών, στη δεύτερη φάση πάμε σε εκατοντάδες και στην τρίτη φάση πάμε σε χιλιάδες και πρέπει να πούμε ότι ένα εμβόλιο πριν πάρει έγκριση έχει δοκιμαστεί τουλάχιστον σε 30 με 40.000 εθελοντές. Ακολουθεί έγκριση από τους φορείς, όλοι ακούμε ότι περιμένουμε να εγκρίνουν τα εμβόλια για το COVID οι διάφοροι φορείς, όπως είναι το FDA της Αμερικής και το EMA της Ευρώπης, και μετά αφού δοθεί η άδεια, αρχίζει η βιομηχανία να παράγει τα εμβόλια, η φαρμακοβιομηχανία, πάντα όμως ακολουθεί αυτό το λεγόμενο good manufacturing practice, έτσι ώστε να έχουμε σταθερή ποιότητα και ασφάλεια των εμβολίων. Και βέβαια στη συνέχεια βγαίνουν και χορηγούνται στο πληθυσμό. Αυτό θα απαιτήσει εβδομάδες, πιθανόν να χρειαστούν δύο δόσεις, όπως γίνεται και με το εμβόλιο για τον COVID, και η ανοσία, υπολογίζουμε ότι η πλήρης ανοσία είναι 1 με 2 εβδομάδες μετά και τη δεύτερη δόση, αν και μερικοί άνθρωποι αναπτύσσουν ανοσία και από την πρώτη δόση. Επομένως, ένα εμβόλιο για να είναι κατάλληλο θα πρέπει να είναι ασφαλές, δηλαδή να μην προκαλεί νόσο και να μην έχει παρενέργειες, δηλαδή ανεπιθύμητες δράσεις, αλλά να είναι και αποτελεσματικό, δηλαδή να εξασφαλίζει ανοσία σε ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων που εμβολιάζονται και μάλιστα σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και σε όλες τις ηλικίες. Και μάλιστα η ανοσία που παρέχει να διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή δυνατόν διαβίου. Αυτό δεν είναι εφικτό για όλα τα είδη εμβολίων. Αυτό εξαρτάται κυρίως από το είδος του μικροοργανισμού για το οποίο απευθύνεται το εμβόλιο. Τώρα, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων εξαρτώνται από τη φύση της νόσου, από ποια στελέχη του μικροοργανισμού περιέχει το εμβόλιο. Ξέρουμε ότι στον εμβόλιο της γρίπης κάθε χρόνο αλλάζουμε τα στελέχη ανάλογα με τα ποια στελέχη περιμένουμε να επικρατήσουν εκείνη τη χρονιά. Φυσικά έχει πολύ μεγάλη σημασία αν αυτοί που θα το πάρουν θα συμμορφωθούν με το χρονοδιάγραμμα των εμβολιασμών, θα το κάνουν δηλαδή τη χρονική στιγμή που ορίζεται από το πρωτόκολλο. Βέβαια, οπωσδήποτε, αν έχουν διαταραχές στην ανοσολογική τους κατάσταση, αν έχουν ένα άτομα με AIDS, που έχουν δηλαδή μια πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια, αν παίρνουν φάρμακα όπως είναι η κορτιζόνη ή αν έχουν συγγενείς ανοσοανεπάρκειες και άλλοι παράγοντες, κυρίως η ηλικία αλλά και γενετικοί παράγοντες. Τώρα, τι έχουμε πετύχει με τα εμβόλια, τα οποία, όπως είπα και στην αρχή, είναι μία από τις μεγαλύτερα επιτεύγματα της ιατρικής. Έχουμε επιτύχει καταρχάς εκρίζωση μιας νόσου, όπως συμβαίνει στην ευλογιά. Το 1979 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας πραγματικά ανακοίνωσε το τέλος της ευλογιάς, την εκρίζωση της ευλογιάς από την ανθρωπότητα. Να πω βέβαια ότι κάποιοι ιοί της ευλογιάς για ερευνητικούς σκοπούς φυλάσσονται σε εργαστήρια υψηλής ασφάλειας. Μπορεί να έχουμε εξάλληψη μιας νόσου, όπως αυτό συνέβη με την πολιομιελίτιδα, ή να έχουμε έλεγχο μιας νόσου, όπως συμβαίνει με τη διφθερίτιδα και την ηλαρά. Εδώ για την ηλαρά να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε εστίες ηλαράς, γιατί κάποιες ομάδες πληθυσμού δεν είναι επαρκώς εμβολιασμένα και γι' αυτό έχουμε κάποιες αναζωπηρώσεις. Εδώ πάλι να πω για το μαζικό πρόγραμμα εμβολιασμού που ξεκίνησε μεταξύ του 40 και του 80 για την εκρίζωση της νόσου και ποια είναι η χρησιμότητα των εμβολίων, ότι προστατεύουν από τα λοιμώδη νοσήματα σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο και ελαττώνουν τη χρήση αντιβιωτικών διότι μειώνεται η ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών και αυξάνουν το προσδόκιμο της επιβίωσης. Έτσι λοιπόν με την λεγόμενη συλλογική ανοσία, και ότι όσο μεγαλύτερη είναι η μολυσματικότητα, τόσο είναι μεγαλύτερο και το ποσοστό του εμβολιασμού για την επίτευξη ανοσίας. Τα προγράμματα, έχουμε προγράμματα σε παιδιά και εφήβους, έχουμε όμως και προγράμματα σε ενήλικες.
και ο εμβολιασμός θεωρείται επιβεβλημένος για να προληφθεί εμφάνιση ασθενειών για τις οποίες υπάρχουν εμβόλια και γι' αυτό απαιτείται μία ενημέρωση για τα εμβόλια των ενηλίκων. Και βέβαια για το εθνικό πρόγραμμα τα συνιστόμενα εμβόλια εξαρτώνται από την ισορροπία που υπάρχει ανάμεσα στον κίνδυνο από την ασθένεια και την ωφέλεια που προκύπτει από τον εμβολιασμό. Τελειώνοντας, ήθελα να πω ότι οι εμβολιασμοί στους για τους εμβολιασμούς στους ηλικιωμένους, γιατί οι ηλικιωμένοι έχουν και αυτοί διαταραχές των ανοσολογικών μηχανισμών, ανοσογείρανση, που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών και γι' αυτό ο εμβολιασμός στους ηλικιωμένους είναι επιβεβλημένος. Και τέλος, έχουμε τα εμβόλια για ταξιδιώτες, ανάλογα με τις χώρες στις οποίες θέλει να ταξιδεύσει κάποιος. Έτσι λοιπόν, στο σημείο αυτό, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και στο τέλος θα απαντήσω στις ερωτήσεις στο τέλος της, όταν τελειώσει και η επόμενη ομιλήτρια. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ταράση και η κυρία Παυλίτου θα δώσει το λόγο στην επόμενη ομιλήτρια. Κυρία Ταράση, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εξαιρετική ομιλία σας που με τόσο υποδειγματικό τρόπο αναφερθήκατε στα είδη των εμβολίων, στον τρόπο δράση τους και το ρόλο τους στην άμυνα του οργανισμού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πάμε στην επόμενη ομιλήτρια. Ας ετοιμαστεί όμως πρώτα. Ναι. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Ασημίνα Φυλάκτου, βιοπαθολόγος, διευθύντρια του Εθνικού Περιφερειακού Κέντρου Ιστοσυμβατότητας και του Τμήματος Ανοσολογίας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η κυρία Φυλάκτου υπηρετεί εδώ και πολλά χρόνια το εξειδικευμένο αντικείμενο της ανοσολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στις κλινικές εφαρμογές που αφορούν την μεταμόσχευση και την αυτοανοσία. Η κυρία Φυλάκτου συμμετέχει και αυτή χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας, στο οποίο σήμερα έχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Το θέμα για το οποίο θα μας μιλήσει σήμερα είναι τα εμβόλια έναντι του SARS-CoV-2, του κορονοϊού SARS-CoV-2 και με όλα τα πρόσφατα δεδομένα για αυτά. Είναι ένα θέμα που σήμερα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όλων των πολιτών του κόσμου. Κυρία Φυλάκτου, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι. Ναι. Συγγνώμη. Κάποιο μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Ναι, ναι. Μ' ακούτε τώρα, ακούγομαι. Ναι, ακούγεστε. Ακούγομαι, ωραία. Με ακούτε και με βλέπετε, υποθέτω. Ναι, και το ένα και το άλλο, κυρία Φυλάκτου. Ναι, κυρία Φυλάκτου, πριν ξεκινήσετε να κάνετε full screen την οθόνη για να βλέπουμε τις διαφάνειες. Ναι, ένα λεπτάκι. Καταρχήν θα ήθελα να καλησπερίσω και εγώ και να ευχαριστήσω την κυρία Σταμούλη, τον κύριο Παναγιωτόπουλο για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω και αυτό στην ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Ασθενών με Πνευμονική Ίνωση και ελπίζω με τα νομιλία που θα ακολουθήσει αμέσως μετά για τα εμβόλια να μπορέσω να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα και ή δυνατόν να πείσω τον κόσμο για την αξία του εμβολιασμού. Και ξεκινάω. Το θέμα μου είναι να κάνω share. Ένα λεπτό. Φαίνεται, βλέπετε εσείς την... Βλέπουμε την οθόνη σας, αλλά πρέπει να πατήσετε την προβολή, στην πάνω... Την οθόνη σας την βλέπουμε. Έχετε κάνει share, αλλά πρέπει να κάνετε αναπαραγωγή ουσιαστικά. Το πρώτο κουμπάκι αριστερά, κάτω από τη λέξη κεντρική. Όχι, το πάτησα γιατί πριν έκανα share και τώρα σταμάτησε να κάνει. Να κάνει share. Full screen δεν έχεις πατήσει ακόμα. Όχι, μα δεν βλέπω καν εγώ την ομιλία μου. Αυτό είναι το θέμα. Α! Ναι, ναι. Γιατί εμείς τη βλέπουμε. Ναι, εσείς τη βλέπετε, αλλά δεν τη βλέπω εγώ. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, περιμένετε λίγο να δω τι έγινε.
Ναι, ναι. Συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτή. Αλλά πειράζει, είναι τυχαία, σας κάνετε. Μπορείτε να ακυρώσετε το share και να το ξανακάνετε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Το θέμα μου, της ομιλίας μου λοιπόν σήμερα είναι τα εμβόλια έναντι του κορονοϊού, γιατί άλλο. Θα ξεκινήσουμε μια σύντομη εισαγωγή. Τα περισσότερα από τα πράγματα που θα πω νομίζω ότι είναι ήδη γνωστά, γιατί συζητιώνται όλο το χρόνο και μας βασανίζουν όλο το χρόνο και μας ταλαιπωρούν. Η ανθρωπότητα λοιπόν αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου υγειονομική κρίση, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσει εκατομμύρια κρούσματα και πάνω από 2 εκατομμύρια θανάτους, όπως βλέπετε στο χάρτη με τα χρώματα, με πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση, τόσο κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική, όπως φαίνεται σε αυτό το χάρτη. Η ιστορία δεν ξεκίνησε από την, όλη την ξέρουμε την πόλη αυτή, είναι γνωστή, από την πόλη Γιουχάν, στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, και 2 μήνες ακριβώς μετά, ο ΠΟΗ ανακοίνωσε ότι αφορά οι λοιμώξεις αυτές πια μια πανδημία από τον SARS-CoV-2. Οφείλεται σε αυτόν τον γνωστό κορονοϊό για τον οποίο μιλάμε, ο οποίος ανήκει σε μια ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις, είναι υπεύθυνη για το 1/3 περίπου των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο. Και ο SARS-CoV-2 ειδικά εμφανίζει ομοιότητες με κορονοϊούς που προκάλεσαν παλαιότερες επιδημίες, όπως τον SARS και τον MERS. Αυτό από μια πλευρά είναι καλό, γιατί υπάρχει γνώση από τους επιστήμονες από αυτές τις παλιές λοιμώξεις. Παρουσιάζει βέβαια και μεγάλη ομοιότητα, όπως φαίνεται εδώ, με τον κορονοϊό από νυχτερίδες. Και γι' αυτό εικάζεται ότι προήρθε από τις νυχτερίδες με έναν ενδιάμεσο ξενιστή, δεν είναι σίγουρος ποιος είναι. Στην εικόνα αυτή φαίνεται ποια άλλα ζώα μολύνονται από τον ιό και ποια, όπως φαίνονται κάτω, είναι ανθεκτικά σε αυτόν. Από την εμφάνισή του, ακριβώς από την αρχές Γενάρη, έγινε μια του 20 εννοώ, έγινε μια πρωτοφανής κινητοποίηση υλικών και ανθρώπινων δυνάμεων, η οποία γρήγορα οδήγησε, μέσα σε 2 εβδομάδες το έκαναν οι Κινέζοι, αυτή ήταν η προσφορά τους, η μεγάλη, έστω και αν ήταν κατά κάποιο τρόπο υπεύθυνη για την έναρξη της πανδημίας. Ανακοίνωσαν λοιπόν την πλήρη αλληλούχηση του γονιδιώματος, αυτό για το οποίο μιλάμε, μίλησε και προηγούμενος η κυρία Ταράση, το RNA του ιού, το οποίο όπως βλέπουμε είναι σε σχέση με τους άλλους 2 παλιούς κοροναϊούς, τον MERS και τον SARS-1, που φαίνεται ότι έχει πάρα πολλές ομοιότητες. Ανακοινώθηκε λοιπόν η πλήρη αλληλούχησή του, και αυτό είχε σαν συνέπεια να καταλάβουν και να δούνε αυτό το γονιδίωμα ποιες πρωτεΐνες κωδικοποιεί. Όταν λέμε κωδικοποιεί, το γονιδίωμα του κάθε ιού, το είπα πριν και οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι ουσιαστικά ένα εκπαγείο το οποίο περιέχει την πληροφορία και για να κατασκευαστούν όλες οι πρωτεΐνες που αφορούν τόσο την κατασκευή όσο και τη λειτουργία του ιού. Άρα τα κύρια συστατικά του ιού, όπως το βλέπουμε αυτή την εικόνα εδώ, η οποία θεωρώ ότι είναι η πιο διάσημη εικόνα στον πλανήτη, ο ιός λοιπόν έχει 2 κύρια συστατικά. Το RNA του, που είναι στο κέντρο όπως βλέπουμε, και το εξωτερικό περίβλημά του, το οποίο προστατεύει το RNA του. Και στο περίβλημά του αυτό υπάρχουν αυτές οι ακίδες που μίλησαν και οι προηγούμενες ομιλητές, αυτή η λεγόμενη περίφημη spike protein, η οποία παίζει ένα σημαντικό ρόλο γιατί βοηθάει να προσδένεται ο ιός στο κύτταρο που πάει να μολύνει, όπως το δούμε παρακάτω. Οι πρωτεΐνες λοιπόν και το RNA είναι τα κύρια 2 συστατικά του, τα οποία αποτελούν και τους στόχους ανάπτυξης νέων εμβολίων. Στην εικόνα αυτή βλέπουμε ότι ο SARS-CoV-2, για να μπορέσει να εισέλθει στο κύτταρο που θέλει να μολύνει, στο αναπνευστικό επιθήλιο για παράδειγμα, χρησιμοποιεί αυτή την ακίδα, και για να μπει, προσδένεται σε έναν υποδοχεία, μίλησε πριν προηγουμένως η κυρία Μαρκοπούλου για αυτόν, τον AC2 υποδοχεία. Βέβαια, για να εισέλθει παίζουν ρόλο και άλλα μόρια που βοηθάνε να γίνει αυτή η σύνδεση και να μπορέσει να μπει ο ιός μέσα στο κύτταρο. Άρα, μολύνονται εκείνα τα κύτταρα
που έχουν αυτόν τον υποδοχέα προκειμένου να προσδεθούν με αυτή την ακίδα του ιού. Και τα κύτταρα τα οποία εκφράζουν αυτόν τον υποδοχέα υπάρχουν σχεδόν σε όλο το σώμα, όπως φαίνεται στην εικόνα, με υψηλότερη έκφραση στο νεφρό, στο λεπτό έντερο, στους όρχες. Ξέρουμε ότι εκφράζεται στα επιθυλιακά και ψηλιακά κύτταρα. Η έκφρασή του δε αυξάνεται στους καπνιστές, στα κύτταρα των χολαγγίων, του ύπατος, με αύξηση της έκφρασης επίσης στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Η ακίδα αυτή τώρα προσδένεται στον υποδοχέα της, προκειμένου να μολύνει το κύτταρο στο οποίο μπαίνει, με τη σύνθεση με ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό εδώ πέρα, συγγνώμη, το ροζ που βλέπουμε στην εικόνα, δηλαδή από όλο το γονιδίωμα που αφορά την S-πρωτεΐνη, το κύριο κομμάτι το οποίο παίζει ρόλο είναι αυτό το RBD, το Receptor Binding Domain, με το οποίο ουσιαστικά πάει και ακουμπάει η ακίδα αυτή πάνω στον υποδοχέα της και παίζει ρόλο για το πόσο μολυσματικός είναι ο ιός. Στην εικόνα αυτή φαίνεται ο κύκλος του ιού. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω, γιατί νομίζω αναλύθηκε προηγουμένως, ότι μέσω αυτών των υποδοχέων του μπαίνει ο ιός μέσα στο κύτταρο που θέλει να μολύνει. Συγγνώμη, δεν ακούγομαι. Ακούγομαι. Ακούγεσαι μια χαρά. Α, συγγνώμη, γιατί άκουσα μια... Απλά, αν κάποιος έχει ξεχασμένο το μικρόφωνο του, να το κλείσει. Δεν υπάρχει κάτι από... υπάρχει μικροφωνισμός, έτσι ακούγεται κάτι τέτοιο? Όχι, μια χαρά, συνεχίστε. Εντάξει. Λοιπόν, στην εικόνα αυτή βλέπουμε τον κύκλο ζωής του ιού. Μπαίνει λοιπόν ο ιός μέσα στο κύτταρο, όπως είπαμε προηγουμένως, απελευθερώνει το γενετικό του υλικό, χρησιμοποιεί το υλικό και τη μηχανή πολλαπλασιασμού του κυττάρου του ξενιστή του, προκειμένου να πολλαπλασιάσει το γενετικό του υλικό, να συνθέσει όλα εκείνα τα πρωτεϊνικά μόρια που αφορούν το σώμα του, να συνδεθεί το σώμα του και στη συνέχεια να εξέλθει από το κύτταρο για να μολύνει και πολλά άλλα κύτταρα. Έτσι, μπαίνει στο σώμα διαμέσου της ρινοφαρυγγικής οδού από τα σταγονίδια τα οποία φέρουν το ιό από τα μολυσμένα άτομα, συνδέεται με τους υποδοχείς του και όταν μπαίνει μέσα στα κύτταρα, δρά κύτταρα τοξικά, δηλαδή σκοτώνει τα κύτταρα και σε αντίδραση ο οργανισμός απελευθερώνει πολλές φλεγμονώδεις ουσίες από τα επιθυλιακά και τα τοπικά μακροφάγα της περιοχής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προσελκύονται πολλά κύτταρα στην περιοχή, μονοκύτταρα, λεμφοκύτταρα. Γίνεται αυτό το φαινόμενο που λέμε της καταιγίδας των κυτταροκοινών, που οδηγεί στο τέλος, στην οξία πνευμονική φλεγμονή, στο ίδημα και στο RDS και ίσως στο θάνατο. Το είδος δε της ανοσιακής απάντησης και η βαρύτητα της φλεγμονώδης αντίδρασης καθορίζουν την έκβαση της νόσου. Στην εικόνα αυτή, θα το περάσω γρήγορα, φαίνεται μια φυσική ανοσιακή απάντηση όταν λειτουργεί το ανοσιακό σύστημα, έστω και αν προσβληθεί από τον ιό, αντιδρούν τα κύτταρα του νοσοποιητικού συστήματος, τόσο της φυσικής ανοσίας, όπως φαίνεται εδώ το δυνητικό, τα NK, που δεν είναι της παρούσης να αναλυθούν, παρουσιάζουν αυτόν τον ξένο εισβολέα, όπως είπε και η κυρία Ταράση, στα ειδικά κύτταρα της ειδικής ανοσιακής απάντησης, τα ταφλεμφοκύτταρα και τα βιταλεμφοκύτταρα, παράγονται ειδικά αντισώματα έναντι του ιού και πολλαπλασιάζονται και τα ειδικά κυτταροτοξικά κύτταρα με αποτέλεσμα να εξαλείφεται ο ιός. Συγχρόνως δημιουργούνται κύτταρα μνήμης και είναι έτοιμος ο οργανισμός να απαντήσει πιο δυνατά σε μία επανασυνάντηση με αυτόν τον οργανισμό, με τον ιό. Στην εικόνα αυτή γρήγορα το περνάω. Φαίνονται τα αντισώματα που παράγονται κατά τη διάρκεια της λίμωξης. Η κόκκινη γραμμή είναι πώς διαδράμει ο ιός και το RNA του και οι γραμμές οι άλλες αφορούν τα αντισώματα. Παράγονται, βλέπουμε, γύρω στις 7 με 14 μέρες μετά τη λίμωξη. Όταν έχουμε λοιπόν μια επαρκή ανοσιακή απάντηση, όταν υπάρχει δηλαδή ένα καλό ανοσοποιητικό σύστημα και όταν εμβολιαζόμαστε και υπάρχει μια ελεγχόμενη καλή ανοσοποιητική απάντηση, τότε θα παραχτούν ειδικά τα αυκύτταρα και θα παραχθούν αντισώματα, θα αντιμετωπίσουν τον ιό. Όταν όμως η απάντηση αυτή δεν είναι υπαρκής, για πολλούς λόγους, θα αναλύσουμε και παρακάτω, είτε γιατί υπάρχουν άνοσο-ανεπάρκειες, ελαττωμένη ανοσιακή απάντηση, μεγάλη ηλικία, έλλειψη ιντερφερονών, διαβήτης κτλ.
τότε δεν μπορούν τα κύτταρα της πρώτης γραμμής της φυσικής ανοσίας να αντιμετωπίσουν τον ιό. Συγχρόνως, τα κύτταρα της ειδικής ανοσίας παθαίνουν εξάντληση, εξαντλούνται, με αποτέλεσμα το φαινόμενο που περιγράψαμε παραπάνω, να συσσωρεύονται όλο και περισσότερο κύτταρα, να παράγονται φλεγμονώδεις κυταροκίνες και να φτάνουμε στο είδημα. Η διαδρομή της νόσου και η πορεία της λίμωξης είναι ποικίλη. Δηλαδή, έχει μια επώαση 2 με 14 μέρες μέχρι την εμφάνιση των συμπτωμάτων, με μεγάλη διακύμανση στη βαρύτητα, ανάλογα με την ηλικία, όπως φαίνεται και στην εικόνα, και ανάλογα με τα υποκείμενα νοσήματα. Βλέπουμε εδώ ποια είναι τα υποκείμενα νοσήματα, η παχυσαρκία, ο διαβήτης, ο καρκίνος ή άλλα λοιμώδη νοσήματα. Ουσιαστικά η νόσος μοιάζει και η πορεία της με να έχουν την εικόνα παγόβουνου. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια, δηλαδή τα περιστατικά τα οποία δεν γνωρίζουμε. Έτσι, αυτοί που θα νοσήσουν, που είναι περίπου και θα έχουν βαριά συμπτωματολογία, είναι περίπου 10 με 20%, 6% από αυτούς πεθαίνει με συνολική θνητότητα περίπου στο 0,9%, ενώ το 80% περίπου αυτών που μολύνονται διαδράμουν ή με ήπια συμπτωματολογία ή είναι ασυμπτωματικοί. Τα συμπτώματα έχουν αναφερθεί και προηγουμένως, είναι γνωστά, βήχας, πυρετός κτλ. Όταν υπάρχουν όμως επιπλοκή, υπάρχει επιπλοκή, η επιπλοκή αυτή αφορά όλα τα συστήματα, δεν χρειάζεται να τα πούμε αναλυτικά, έχουν αναφερθεί. Και από τα, όσο η διασπορά του ιού αυξάνεται και πώς αυξάνεται η διασπορά του ιού και ποιες είναι οι αιτίες για να συμβεί αυτό, πρώτον και κυριότερη αιτία η ασυμπτωματική φόλης. Δεύτερον, οι πρόσφατα μολυσμένοι ασθενείς στο στάδιο της επώασης πριν την έναρξη των συμπτωμάτων. Οι συμπτωματικοί φορείς μετά, οι οποίοι δεν καταλαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Οι ανανύψαντες αλλά φέροντος τον ιό. Και τέλος, ευαίσθητα ζώα. Είδαμε περιπτώσεις όπως στη Δανία. Στην προσπάθεια αναχέτησης αυτού του κύματος και αντιμετώπισης των συμπτωμάτων, χρησιμοποιήθηκαν διάφορα όπλα, οι ανοσοθεραπείες με ιντερφερόνι, μονοκλονικά αντισώματα, μονοκλονικά εναντικυταροκινών, κυταρικές θεραπείες και λοιπά, νέα αντιϊκά φάρμακα, με άλλοτε άλλα αποτελέσματα, χωρίς να υπάρχουν σαφείς οδηγίες πια τι ακριβώς πρέπει να ακολουθηθεί. Από την άλλη μεριά, η επίτευξη ανοσίας της κοινότητας από φυσική νόσηση θα σήμαινε τεράστιο αριθμό θανάτων. Ας δούμε το παράδειγμα της Σουηδίας που στην αρχή προσπάθησε να ακολουθήσει μια τέτοια τακτική. Η κοινωνική απόσταση και οι μάσκες δεν φτάνουν. Άρα, εκείνο που θα σταματήσει τον εφιάλτη είναι το αποτελεσματικό εμφόλιο, που αποτελεί τη μόνη λύση για να επιτευχθεί η ανοσία της κοινότητας και να αναχαιτιστεί η διασπορά. Έτσι, έγινε μια παγκόσμια συνεργασία επιστημόνων, βιομηχανίας και οργανισμών για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαφορετικών φάσεων ανάπτυξης εμβολίων, ασφαλών και αποτελεσματικών, το ταχύτερο δυνατό. Η γρήγορη αποκωδικοποίηση του γενετικού υλικού του ιού. Όπως είπαμε, μέσα σε 2 εβδομάδες ήταν γνωστό. Η τεχνολογία και η γνώση διάφορων μεθόδων ανάπτυξης εμβολίων, έτσι όπως τις ανέπτυξε προηγουμένως η κυρία Ταράση, η κεκτημένη γνώση από προηγούμενες πανδημίες, αναφέραμε ότι ξέραμε το ACE2 τον υποδοχέα από τον SARS, και η γνώση για φορείς και βέκτορες για ιούς από τον έμπολα και η πρωτοφανής χρηματοδότηση δόθηκαν μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα πάρα πολλά μεγάλα ποσά, οδήγησαν στο άνευ προηγουμένο επίτευγμα. 270 διαφορετικά εμβόλια σε εξέλιξη, πάνω από 70 σε κλινικές δοκιμές και 11 σε κλινική δοκιμή φάσης 3. Είπε η κυρία Ταράση τι είναι η φάση, θα τις πούμε και λίγο αργότερα κι εμείς. Για την Ευρώπη, δε, η διαχείριση των εμβολίων γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η ελάχιστη αποτελεσματικότητα που απαιτείται για να δοθεί αδειοδότηση είναι 50%. Τι είναι ένα εμβόλιο αποτελεσματικό, πότε ένα εμβόλιο είναι αποτελεσματικό? Όταν μπορεί να μειώσει την πιθανότητα μόλυνσης του ατόμου, τη βαρύτητα της νόσου, αλλά και το ρυθμό μετάδοσης. Η ικανότητα του εμβολίου να προστατεύει από τη βαριά νόσο και από τη θνητότητα είναι ο απόλυτος στόχος. Η επιτυχία αυτή εξαρτάται,
σε ατομικό επίπεδο από την ποικίλη κλινική πορεία της νόσου που σχετίζεται με την ηλικία, το φύλλο, τη φυλή και τα υποκείμενα νοσήματα, σε επίπεδο δε πληθυσμού από τη μεταδοτικότητα του ιού, την αποτελεσματικότητα στις μεγάλες ηλικίες και το ποσοστό της πληθυσμιακής κάλυψης. Δεν θα μείνω σε αυτό. Τα εμβόλια δρούνε προκαλώντας ενεργητικά το ανοσοποιητικό σύστημα, διεγείροντάς το, για να έχει μια επιτυχή ανοσιακή απάντηση. Μπαίνει ένα αντιγόνο με διάφορους τρόπους που θα δούμε παρακάτω, προκειμένου να προκληθεί ειδική ανοσιακή απάντηση με ταφ κύτταρα, με αντισώματα που έχουν και μνήμη. Για να αναπτυχθεί ένα εμβόλιο, όπως είπε και η κυρία Ταράση προηγουμένως, περνάει από διάφορες φάσεις. Την προκλινική φάση που αφορά το είδος του αντιγόνου που επιλέγεται που θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να διεγερθεί η ανοσιακή απάντηση, γίνονται οι δοκιμές πρώτα σε ζώα και μετά ξεκινάνε οι κλινικές φάσεις αυτές που ακούμε τόσο συχνά τον τελευταίο χρόνο. Η φάση 1, όπως είπε η κυρία Ταράση, με λίγο μικρό αριθμό υγιών εθελοντών, έλεγχος κατάλληλης δόσης ασφάλειας και ανοσιακής απάντησης, κοιτάνε και την ανοσιακή απάντηση. Στη φάση 2, όπου έχουμε περισσότερους εκατοντάδες εθελοντές. Στη φάση 3, που είναι χιλιάδες εθελοντές, μετράται η αποτελεσματικότητα, η εκτίμηση δηλαδή του ποσοστού μείωσης της επίπτωσης της νόσου στις ομάδες των εμβολιασμένων. Το μέγεθος δε της επίπτωσης της νόσου στον πληθυσμό επηρεάζει και το μέγεθος του ελέγχου, όπως θα δούμε παρακάτω. Μετά ακολουθεί η φάση ελέγχου και πιστοποίησης από τους αρμόδιους οργανισμούς και τέλος η φάση παραγωγής και διάθεσης στην αγορά και φυσικά ο έλεγχος δεν σταματά γιατί ακολουθεί τότε η φάση επιτήρησης για να δούνε στη νευρία κλίμακα και όταν χρησιμοποιείται πια το εμβόλιο σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες ποια είναι η αποτελεσματικότητά του. Στην προκειμένη περίπτωση του SARS-CoV-2, όλες αυτές οι διαδικασίες που δείξαμε προηγουμένως και μπορούν να κρατάνε 10 έως 15 χρόνια, έγιναν μέσα σε 10 μήνες. Και πώς έγινε αυτό, υπήρξε επίγουσα ανάγκη, δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα, χρησιμοποιήθηκε υψηλή τεχνολογία που επιτάχυνε τις διαδικασίες και μάλιστα πάρα πολλές φάσεις μπορεί να γίνονταν συγχρόνως, φάση 1 και 2 μαζί, φάση 2 και 3. Φυσικά υπήρξε και το ενδεχόμενο μη τήρησης, όπως θα δούμε σε μερικά παραδείγματα, της πλήρους διαδικασίας, γιατί πίεζε η ανάγκη εφαρμογής εμβολίου για αποδοχή και επίγουσα χρήση σε ευπαθείς ομάδες. Έχουμε τα παραδείγματα των εμβολίων που θα δούμε παρακάτω, της Pfizer και της Moderna, που αδειοδοτήθηκαν για επίγουσα χρήση στη ΣΥΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία πριν περάσουν την τέταρτη φάση. Η κυρία Ταράση πριν ανέφερε διεξοδικά τους διάφορους τρόπους με τους οποίους παρασκευάζονται τα εμβόλια. Υπάρχουν διάφοροι τύποι και οι τύποι τους διαφέρουν γιατί υπάρχουν διάφοροι τρόποι προκειμένου το αντιγονικό ερέθισμα που θέλουμε να προκαλέσουμε στον ξενιστή, αυτό το αντιγονικό ερέθισμα να μεταφερθεί. Εξαρτάται δηλαδή ποιο προϊόν του ιού χρησιμοποιούμε, που εδώ όλα τα εμβόλια θα δούμε παρακάτω στοχεύουν στην πρωτεΐνη S, την ακίδα, αυτήν μεταφέρουν και τη μεταφέρουν με διάφορους τρόπους, είτε με έναν εξασθενημένο ιό, είτε με ζώντα ιό, είτε με την ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη, με υλικό βέκτορα και τέλος με RNA και DNA. Στην εικόνα αυτή, στον πίνακα αυτό, αναφέρονται εκείνα τα εμβόλια, τα οποία φαίνεται ότι βγήκαν μπροστά σε αυτόν τον αγώνα δρόμου, στη μάχη για την αποτελεσματικό, για τη δημιουργία αποτελεσματικού εμβολίου και είναι τα δύο πάνω RNA γνωστά εμβόλια που ξέρουμε, της Moderna και της Pfizer. Συγγνώμη. Κάτω είναι δύο εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούν αδενοϊό, θα τα δούμε αναλυτικά παρακάτω, όπως είναι της AstraZeneca και της Janssen. Και τέλος είναι δύο εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούν πρωτεϊνικά κομμάτια, μέρη της πρωτεΐνης του ιού, που είναι της Novavax και της Sanofi. Και ξεκινάμε με τα εμβόλια που χρησιμοποιούν DNA ή mRNA και θα επικεντρωθούμε φυσικά στο RNA, γιατί αυτό είναι το είδος του εμβολίου το οποίο χρησιμοποιήθηκε και έχει πλέον ευρεία χρήση σε όλο τον πλανήτη σήμερα. Έγινε χρήση αυτής της πλατφόρμας για πρώτη φορά για την παρασκευή εμβολίου. Βέβαια, η θεραπευτική χρήση του mRNA περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1992. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης με το εμβολίο με mRNA, που το είπε πριν η κυρία Ταράση, θα το πω γρήγορα και πάλι, μπαίνουν μέσω ενός
λιπηδικού σάκου, θα το δούμε λίγο παρακάτω, μέσα στο σώμα και στη συνέχεια έξω από το πυρήνα του κυττάρου, στο κυταρόπλασμα, μεταφράζεται αυτό το RNA που αποτελεί εκμαγείο πληροφορίας, ούτως ώστε να παρασκευαστεί η spike protein, αυτή η S-protein που είπαμε, η ακίδα, και έναντι της ακίδας να διεγερθεί το ροσοποιητικό σύστημα να παράξει αντισώματα. Και τα πλεονεκτήματα λοιπόν αυτής της μεθόδου είναι ότι καταρχήν δεν μπορούν να μεταδώσουν την νόσο COVID-19 γιατί δεν περιέχουν τον ιό. Αυτό το είπαμε όλοι και θα το λέμε και θα το ξαναλέμε, γιατί πάρα πολλοί ακούγεται μήπως κινδυνεύουν και ρωτάνε μήπως κινδυνεύουν να νοσήσουν από τον ιό. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, είναι προφανές. Επίσης, δεν ενσωματώνεται στο γονιδίωμα του λήπτη. Δηλαδή, το RNA δεν μπορεί να περάσει στον πυρήνα. Μόνο βγαίνει από τον πυρήνα, δεν μπορεί να ακολουθήσει αντίθετη πορεία και να πάει μέσα. Απαιτεί μόνο την εισαγωγή του στο κυταρόπλασμα του κυττάρου, το είπαμε. Η δε μετάφρασή του διαρκεί μικρό χρονικό διάστημα και μετά αποδομείται. Προκειμένου τώρα να καταφέρουν, η BioNTech το έκανε αυτό που βοήθησε την Pfizer, για να μπει το RNA που είναι έτοιμο, έξω παρασκευασμένο, μέσα στο σώμα, χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα περίβλημα, ένας τρόπος για να περάσει και αυτό και να κρατηθεί η σταθερότητά του. Γίνεται αυτό μέσω ενός συστήματος λιποσωμάτων ή μικροσωματιδίων, όπως φαίνεται στην εικόνα. Αυτό στη μέση είναι το RNA και γύρω-γύρω είναι αυτή η κατασκευή. Η Moderna και η Pfizer, οι δύο εταιρείες, είναι αυτές που έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες φάσης 3. Έχει χορηγηθεί έγκριση σε Ευρώπη και ΗΠΑ σε αυτές. Και μελέτες δε γίνεται με την ίδια τεχνολογία στο εμβόλιο της CureVac, της γερμανικής εταιρείας, που έχει ξεκινήσει έναρξη μελέτης φάσης 3 τον Δεκέμβριο τώρα του 20. Είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, εμβόλια με μεγάλη δυνατότητα παραγωγής. Έτσι, στις 2 Δεκεμβρίου αδειοδοτείται στο Ηνωμένο Βασίλειο το εμβόλιο της Pfizer για επίγουσα χρήση. Στις 9 Δεκεμβρίου το FDA δίνει την αδειοδότηση στη ΣΥΠΑ και στις 18 Δεκεμβρίου αδειοδοτείται και το εμβόλιο της Moderna, όπως θα δούμε παρακάτω. Εδώ στην εικόνα φαίνονται οι πρώτοι Βρετανοί και ανάμεσα στους δύο πρώτους, δηλαδή ήταν και ο William Shakespeare, ο οποίος δέχτηκε το εμβόλιο της Pfizer. Και ξεκινάμε λίγο πιο αναλυτικά να πούμε τι είναι αυτά τα εμβόλια. Με το εμβόλιο της Pfizer που είπαμε ότι είναι ένα messenger RNA, αγγελιοφόρο RNA εμβόλιο. Μιλήσαμε πολλές φορές για το τι σημαίνει αγγελιοφόρο RNA και ότι δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Στην εικόνα αυτή κάτω φαίνονται διάφορες ημερομηνίες που αφορούν την παραγωγή του εμβολίου. Στις 1 Ιουλίου ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα των μελετών, ενώ στις 27 Ιουλίου ξεκίνησε η φάση 2-3 της μελέτης. Δίνεται με δόση 30 μικρογράμμ, ολόκληρη πρωτεΐνη S κωδικοποιείται από το RNA που χορηγείται. Το πρόβλημα με το εμβόλιο ότι πρέπει να διατηρείται στους μείον 80 βαθμούς και αυτό έχει δημιουργήσει μια δυσκολία στην αρχή ως προς τη μεταφορά του και τη διανομή του. Γίνεται σε 2 δόσεις, σε απόσταση 21 ημερών. Για τις κλινικές δοκιμές φάσης 3 συμμετείχαν 44.000 άτομα, πάνω από 16 ετών σε 150 κέντρα, έδειξαν να υπάρχουν και να έχει ως αποτέλεσμα το εμβόλιο ικανοποιητικούς τίτλους αντισωμάτων έναντι του ιού και πρόκληση τάφλεφο κυταρικών απαντήσεων, ενώ η αποτελεσματικότητά του μετρήθηκε στο 95%. Στην εικόνα αυτή φαίνεται η δημοσίευση σε ένα έγκριτο περιοδικό, στο New Journal, σε έγκριτο περιοδικό, η μελέτη αυτή, βάσει της οποίας αδειοδοτήθηκε και το εμβόλιο, όπου φαίνεται ότι η ομάδα των εξεταστέντων, αυτών που πήραν το εμβόλιο που μοιράστηκαν στη μέση, 18 και 18.000 περίπου, αυτοί που πήραν το εμβόλιο και αυτοί που δεν πήραν το εμβόλιο, και πώς χορηγήθηκε αυτό σε διάφορες ομάδες, αναλόγως με το φύλο, την εθνότητα, την χώρα, το ηλικιακό γκρουπ, και φυσικά χορηγήθηκε και σε κάποιες ομάδες μικρές με υποκείμενα νοσήματα. Στην ίδια δημοσίευση αναφέρθηκαν και οι αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν, όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν οι τοπικές αντιδράσεις, πόνος, ερυθρότητα, ίδημα, το οποίο έχει κατατάχθηκε στη διαβάθμιση ήπια, μέτρια, βαριά και βαθμού 4. Βλέπουμε ότι η πλειονότητα των αντιδράσεων είναι ήπιες και μέτριες.
όπως όλα τα εμβόλια. Επίσης, στην ίδια μελέτη παρουσιάστηκαν και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες, δηλαδή πυρετός, κακουχία, πονοκέφαλος, ρίγος, μυαλγία, δαμή, έμετη, διάρρεια κτλ. Διάφορες διαβάθμισης, και βλέπουμε εδώ ότι αυτό που επικράτησε ήταν πάλι οι ήπιες και οι μέτριες αντιδράσεις. Οι αναφυλακτικές αντιδράσεις τώρα στο εμβόλιο είναι συχνότερες σε σχέση με τα συνήθεια εμβόλια. Στα συνήθεια εμβόλια έχουμε εμφάνιση 1,3 αντιδράσεις σε 1 εκατομμύριο δόσεις, ενώ στο συγκεκριμένο εμβόλιο 1,1 στις 100.000 δόσεις. Στις 21 περιπτώσεις που αναφέρθηκαν αντιδράσεις μετά από 1,8 εκατομμύρια δόσεις, στα 17 από τα 21 άτομα είχαν ιστορικό αλλεργιών. Ο χρόνος εκδήλωσής τους ήταν 15-150 λεπτά μετά τη χορήγηση και αντιμετωπίστηκαν όλες με χορήγηση αδρεναλίνης. Γι' αυτό, όταν υπάρχει ιστορικό αναφυλαξία στην πολυεθυλενογλυκόλη, αυτό εδώ πέρα το υλικό που χρησιμοποιείται για να μπαίνει μέσα το RNA, αντεδείχνεται η χορήγηση του εμβολίου. Σε έναν άλλο πίνακα φαίνεται τα αποτελέσματα ως προς την αποτελεσματικότητα του ιού στα διάφορα group, και φαίνεται ότι αυτή είναι στο 95% με μια διακύμανση από 87,7% έως 100%. Η αποτελεσματικότητα σε σχέση με την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, την εθνότητα και τα υποκείμενα νοσοήματα, ήταν αυτό που παχύ σαρκία, ήταν περίπου ίδια με αυτή του γενικού πληθυσμού. Εδώ φαίνεται δε ότι η επίπτωση της COVID-19 λίμωξης μετά την πρώτη δόση του εμβολίου σε σχέση με την ομάδα πλασέμπο, αυτή είναι η ομάδα πλασέμπο, αυτή είναι αυτή που πήρε το εμβόλιο και βλέπουμε την τεράστια διαφορά και πώς ανοίγει η ψαλίδα, μετά και από την πρώτη χορήγηση του εμβολίου. Αυτό είναι ίσως που οδήγησε στην σκέψη τους Βρετανούς να σταματήσουν στην πρώτη δόση και να μην προχωρήσουν στη δεύτερη. Βέβαια, όλες οι υπόλοιπες χώρες που κάνουν τη δεύτερη δόση κάνουν πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είναι γνωστό το βάθος της ανοσίας και το ύψος που κρατιέται από την πρώτη δόση. Από τα 10 περιστατικά οξείας λίμωξης μετά την πρώτη δόση, μόνο ένα ανήκει στην ομάδα του εμβολίου. Η ελάττωση δε στην εμφάνιση οξείας λίμωξης δείχνει και τον προστατευτικό ρόλο που έχει το εμβόλιο έναντι της βαρύτητας της νόσου. Όχι το να μην εμφανίσει λίμωξη κάποιος, αλλά και όταν εμφανίσει να μην είναι αυτή βαριά. Και περνάμε στο επόμενο εμβόλιο, που είναι το εμβόλιο της Moderna. Είναι με δόση 100 μικρογραμμ. Πάλι στοχεύει σε ολόκληρη την πρωτεΐνιες. Φυλάκεται τώρα σε καλύτερο, πιο υψηλή θερμοκρασία, δηλαδή στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Δύο δόσεις σε διάστημα 28 ημερών. Φαίνεται εδώ πέρα τα διάφορα χρονοδιαγράμματα παρασκευής του εμβολίου και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Προκαλεί ικανοποιητικούς τίτλους αντισωμάτων και αυτό επίσης, και έχει αποτελεσματικότητα 94,1%. Εδώ φαίνεται η δημοσίευση που έγινε για τα αποτελέσματα της Moderna. Επίσης, καλά αποτελέσματα. Φαίνεται εδώ ότι τα group που χρησιμοποίησε για να ελέγξει το εμβόλιο σε πλασίμπο και σε ανθρώπους που πήραν το εμβόλιο, φαίνεται το εδώ πέρα ότι είχε ήλεγξη, υπήρχε ομάδα ασθενών με πνευμονικές παθήσεις. Εδώ στο ίδιο διάγραμμα φαίνονται οι παρενέργειες, ίδια και αυτό όπως το αποτέλεσμα όπως τα αποτελέσματα και οι παρενέργειες της Pfizer, δηλαδή βλέπουμε ότι ως επιτοπλίστων είναι χαμηλού βαθμού, είτε πρόκειται για συστηματικές είτε για τοπικές αντιδράσεις. Η δε αποτελεσματικότητά του είναι στο 94,1%, πάλι η ίδια εικόνα, η ψαλίδα και η αποτελεσματικότητά του εδώ σε αυτό τον πίνακα σε σχέση με τα ηλικιακά γκρουπ. Ποιες είναι τώρα οι αντεδείξεις για τον εμβολιασμό? Τώρα μιλάμε για τα mRNA εμβόλια. Όταν υπάρχει αλλεργική αντίδραση σε προηγούμενη δόση εμβολίου mRNA ή συστατικού του συγκεκριμένου, του PEG. Όπως και σε κάθε εμβόλιο, αναβάλλεται σε οξία εμπύρετη νόσο. Έγκυες γυναίκες και παιδιά μικρότερα των 16 ετών ή των 18 ετών, για τα δύο εμβόλια mRNA δεν συνιστάται να εμβολιαστούν μέχρι να γίνουν οι κατάλληλες μελέτες. Γιατί, όπως είδαμε στις μελέτες που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, δεν συμπεριλήφθηκαν ομάδες για μελέτη ανθρώπων, εθελοντών μικρότερες από αυτές τις ηλικίες. Είναι σκόπιμο να προγραμματίζεται η εγκυμοσύνη 1-2 μήνες μετά τον εμβολιασμό. Ωστόσο, το εμβόλιο δεν αποτελεί αιτία διακοπής της κύησης.
μπορούν να εμβολιαστούν τα άτομα που έχουν νοσήσει? Η απάντηση είναι ναι, αλλά φυσικά σε μία απόσταση, γιατί προηγούνται τα άτομα τα οποία δεν έχουν ανοσία και αυτά θα πρέπει να εμβολιαστούν σε ένα επόμενο χρόνο. Διότι δεν ξέρουμε και το διάστημα της ανοσίας που έχουν τα άτομα που έχουν νοσήσει. Μπορούν να εμβολιαστούν τα άτομα που έχουν εκτεθεί στον ιό? Μπορούν να εμβολιαστούν αφού περάσει κάποιο χρονικό διάστημα 14 ημερών, 2 εβδομάδων και πάνω. Τι ισχύει για τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, ανοσοκατασταλμένοι αυτοάνοσα νοσήματα? Σύμφωνα με τις εταιρείες, τις επιστημονικές των αντίστοιχων νοσημάτων, συστήνεται ο εμβολιασμός. Στους ανοσοκατασταλμένους φυσικά μπορεί να μην υπάρχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και πρέπει να δοθεί σημασία στο περιβάλλον τους, δηλαδή να εμβολιαστεί και το περιβάλλον τους προκειμένου να μην κολλήσουν αυτή τον ιό. Συζητιέται για τα αυτοάνοσα νοσήματα, για κάποια αυτοάνοσα νοσήματα, και αυτό πρέπει να γίνεται πάντα με συμβουλή από τον θεράποντα γιατρό. Το τι ισχύει για τα παιδιά και τους εφήβους το έχουμε απαντήσει, και τι ισχύει και τις θηλάζουσες μητέρες επίσης. Μπορεί να γίνει χορήγηση άλλου εμβολίου. Μπορεί να γίνει φυσικά σε απόσταση από το εμβόλιο αυτό. Μετά τον εμβολιασμό πρέπει να εφαρμόζω τα μέτρα προφύλαξης κατά του κορονοϊού? Οπωσδήποτε ναι, γιατί δεν ξέρουμε πόσο επίπεδο ανοσίας έχει αποκτηθεί και επιπλέον για να μην υπάρξει διάδοση του ιού πρέπει να επιτευχθεί αυτό το περίφημο αποτέλεσμα της ανοσίας της αγέλης, το οποίο θα αργήσουμε πάρα πολύ για να το έχουμε. Μπορεί να κάνω εμβόλιο και να μην νοσήσω, αλλά να είμαι ασυμπτωματικός φορέας του ιού και επομένως να μεταδώσω τον ιό? Δεν υπάρχει σίγουρη απάντηση γι' αυτό. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που εμβολιάζεται, κατά πάσα πιθανότητα, όπως είδαμε, σε μεγάλο ποσοστό, 94-95%, αποκτά ανοσία, αλλά υπάρχει ένα ενδεχόμενο με τα αντισώματα που θα δημιουργήσει αν είναι χαμηλά, να μην προστατεύεται το ανώτερο αναπνευστικό του σύστημα, άρα να μην υπάρχουν δηλαδή IgA αντισώματα τα οποία θα προστάτευαν το ανώτερο αναπνευστικό και πιθανότατα πρόσκαιρα να φέρει τον ιό και να μπορεί να τον μεταδώσει χωρίς ο ίδιος να νοσεί. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν έχει απαντηθεί, θα απαντηθεί σε επόμενη φάση. Το νέο εμβόλιο παρασκευάστηκε με νέες τεχνικές σε σχέση με τα άλλα εμβόλια, όπως προείπαμε. Αυτό πόσο επικίνδυνο είναι, το ξαναλέμε. Τα mRNA των εμβολίων είναι 10 φορές μικρότερο από εκείνο του ανθρώπου και δεν έχει τη δυνατότητα να φτάσει στον πυρήνα του κυττάρου, όπου εδράζεται το DNA. Τελικώς, το RNA μεταφράζεται σε πρωτεΐνα στο κυταρόπλασμα, έξω από τον πυρήνα, ενώ σε μία-δύο ημέρες καταστρέφεται. Πριν την αδειοδότηση του κάθε εμβολίου, είναι απαραίτητη, όπως δείξαμε, η απόδειξη από τους κατασκευαστές της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς του. Σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χορηγήθηκαν τα εμβόλια στη διάρκεια των κλινικών δοκιμών, ενώ ήδη έχουν χορηγηθεί σε εκατομμύρια ανθρώπους μετά την αδειοδότησή τους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν περιγράφηκαν ιδιαίτερες παρενέργειες στις κλινικές δοκιμές, το δείξαμε αυτό. Οι αναφερόμενες αντιδράσεις στα εμβόλια ήταν παρόμοιες με αυτές άλλων εμβολίων, όπως πόνος και τοπική αντίδραση, πυρετός, πονοκέφαλος, κακουχία, επίσης τα δείξαμε αυτά. Η τεχνολογία του mRNA δεν είναι νέα. Έχει χρησιμοποιηθεί ήδη για εμβόλια κατά του καρκίνου, όπως φαίνεται από μια πλειάδα εδώ πέρα αποτελεσμάτων από τον πίνακα αυτό, από παλιότερη ανακοίνωση δημοσίευση, όπου βλέπουμε ότι οι ίδιες εταιρείες που κάνουν τώρα το εμβόλιο τα τωρινά, δηλαδή BioNTech, CureVac, Moderna, χρησιμοποίησαν την ίδια τεχνολογία για να κάνουν εμβόλια κατά του καρκίνου. Άρα ήταν γνώσεις της τεχνολογίας. Και ερχόμαστε στη δεύτερη ομάδα εμβολίων, που είναι εμβόλια με ιό φορέα. Δηλαδή έχουν έναν αδενοϊό που μεταφέρει το γενετικό υλικό, το οποίο μεταφέρει μια πληροφορία κατασκευής της S-πρωτεΐνης, που θα μπει μέσα στον πυρήνα του κυττάρου. Τώρα αυτή τη φορά ο ιός θα μεταφραστεί και στη συνέχεια θα βγει έξω προκειμένου να προκαλέσει ανοσοποιητική απάντηση. Τέτοια εμβόλια αυτής της τεχνολογίας είναι εδώ αυτά που παρουσιάζονται στον πίνακα, δηλαδή της AstraZeneca, της CanSino με αδενοϊό 5, το Sputnik το ρώσικο, της Johnson & Johnson και άλλα.
Και ερχόμαστε ειδικά στο εμβόλιο το Oxford της AstraZeneca, που ο φορέας του είναι αδενοϊός χιμπατζή. Δίνεται σε δύο δόσεις σε απόσταση 28 ημερών, φυλάσσεται στους 2 με 8 βαθμούς Κελσίου. Έγιναν κλινικές δοκιμές φάσης 3 με 23.848 συμμετέχοντες. Ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρουσιάστηκαν ικανοποιητικοί τίτλοι αντισωμάτων και πρόκληση τάφλαμφο κυταρικών απαντήσεων. Είπαμε ότι αυτός είναι ο στόχος των εμβολίων. Είναι η ίδια πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο για MERS και για φυματίωση. Η αποτελεσματικότητά του είναι τώρα περίεργη, δηλαδή υπάρχει, κυμαίνεται από το 62% σε 90%, αναλόγως με το ποιο ομάδα εξετάζεται, συνολικά είναι 70%, αλλά υπάρχει η σκέψη στους Βρετανούς, και ίσως να μην είναι λάθος, ότι έστω και μειωμένη να είναι η αποτελεσματικότητα, όταν τελικά το αποτέλεσμά της, όπως φάνηκε σε μελέτη, δεν είναι η βαριά νόσηση, τότε και με αυτό το εμβόλιο αποσυφορείται το σύστημα υγείας και μειώνονται οι θάνατοι. Φαίνεται εδώ πέρα σε δημοσίευση που έγινε στο Lancet για το συγκεκριμένο εμβόλιο, οι ομάδες που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να γίνει η δοκιμή του και η σύγκρισή του. Φαίνεται ότι συμπεριλήφθηκαν και εδώ ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα. Θα τα περάσω γρήγορα, δεν έχει νόημα, είναι αποτελεσματικότητα που φαίνεται άλλοτε άλλη αναλόγως με το group μελέτης. Δύο διαγράμματα που δείχνουν το αριστερά μετά από δύο δόσεις και το δεξιά μετά από μία δόση του εμβολίου σε σχέση με την ομάδα πλασίμπο. Το μπλε είναι η πλασίμπο, κάτω είναι αυτοί που πήραν το εμβόλιο. Φαίνεται ότι σαφώς έχει σαφή αποτελεσματικότητα. Βέβαια δεν είναι τόσο μεγάλη σαν τα άλλα εμβόλια, αλλά είναι αποτελεσματικό. Και ερχόμαστε στην άλλη κατηγορία, στο άλλο εμβόλιο και σε άλλη κατηγορία εμβολίων, που είναι τα εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούν τον αδενοϊό 26 ή αδενοϊό 5, όπως είναι τη Σκανζίνο στην Κίνα, η οποία πριν και στη Ρωσία χρησιμοποιείται το Sputnik, είναι της ίδιας φιλοσοφίας, γιατί στην Ρωσία έχει δύο αδενοϊούς μαζί. Ο αδενοϊός 5 τώρα που χρησιμοποιούν οι Κινέζοι είναι κοινό παθογόνο και υπάρχει η πιθανότητα 30% να υπάρχουν ήδη αντισώματα, και αυτό δεν είναι καλό. Στον πίνακα κάτω δείχνουμε στους δύο πίνακες, στις δύο εικόνες, δύο εμβόλια αυτής της τεχνολογίας, της CanSino το κινέζικο και Johnson & Johnson, το οποίο είναι ένα με τα οποία έχει συνάψει συμφωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιό φορέα, με τύπου η αδενοϊό 26. Το Sputnik, το εμβόλιο για το οποίο έχουμε ακούσει πολλά, το οποίο έχει πρώιμη εφαρμογή, πρώτα δημοσιευμένα αποτελέσματα στις 4 Σενάτου, αδειοδότηση από τη ρωσική κυβέρνηση στις 11/8/20, σε λιγότερο από 2 μήνες μετά την έναρξη των κλινικών δοκιμών και χωρίς κλινικές δοκιμές ευρείας κλίμακας. Αυτό δείχνει ότι η ανάγκη και η πίεση και φυσικά αυτός ο αγώνας δρόμου προκειμένου να παρασκευαστεί γρήγορα ένα εμβόλιο οδηγεί και σε τέτοιες παρακινδυνευμένες αντιδράσεις και τίθεται και θέμα πολιτικοποίησης της όλης διαδικασίας. Στις 14/12 έγινε δημοσίευση των λεπτομεριών των αποτελεσμάτων της μελέτης αυτής από 22.714 εθελοντές και έδειξαν αποτελεσματικότητα 91%. Υπάρχουν τώρα τα εμβόλια της άλλης κατηγορίας, με πολλαπλασιαζόμενο ιό φορέα. Η εταιρεία Merck & Co. έχει ξεκινήσει τέτοια παρασκευή εμβόλιο τέτοιου τύπου. Ο πρώτος φυσικά εθελοντής που δοκιμάστηκε με αυτό ήταν οι πρώτοι εθελοντές στις 6/11 και στις 7/9, δηλαδή είναι πάρα πολύ πίσω. Εμβόλιο με δρανοποιημένο ιό, η Sinovac, πάλι είναι στις κλινικές δοκιμές φάσης 3, σε εξέλιξη σε Τουρκία, Βραζιλία και Ινδονησία. Είναι κινέζικο, 95,1% αποτελεσματικότητα έδειξαν στην Τουρκία μελέτες, 78% στη Βραζιλία. Από τον Ιούλιο του 20 έγινε επίγουσα χρήση, πριν τελειώσουν όλες οι φάσεις των δοκιμών, στην Κίνα, στο στρατό.
Τέλος, υπάρχει το εμβόλιο από ζώντα εξωστενημένο ιό, τα εμβόλια αυτά, ή από, όπως τα ανέστηλησε και η κυρία Ταράση, ή από αδρανοποιημένο ιό. Τέτοια εμβόλια υπάρχει παραγωγή από πολλές ομάδες στην Κίνα και στη ΣΥΠΑ υπάρχει μια τέτοια προσπάθεια. Ο ιός παράγεται σε κυταροκαλλιέργειες. Παλιότερα εμβόλια έχει δοκιμαστεί δηλαδή σε ποντίκια ως ελληνικό σπρέι για τον SARS και υποδόρια έγχυση. Μπορεί μία μόνο δόση να είναι αρκετή και τέτοια εμπειρία για τέτοια εμβόλια υπάρχει από τα παλιά εμβόλια, το MMR, εναντίον της βαρισέλα κτλ. Και ερχόμαστε στα εμβόλια με ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη, αντιπρόσωποι Novavax και Sanofi. Υπάρχει εμπειρία από τα εμβόλια για την υπατήτητα Β, τον παπυλώμα, τη γρήπη. Είναι ένα συνδυασμένο εμβόλιο πρωτεΐνης S. Γίνεται μεταφορά του γονιδίου που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη σε μύκητα και μετά η πρωτεΐνη που παράγεται χορηγείται ως εμβόλιο. Η Sanofi βρίσκεται στη μελέτη φάσης 3 στο δεύτερο τετράμινο του 2021 και πιθανότητα, αν και έχει συνάψει συμφωνία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Sanofi, μάλλον προς το τέλος του 2021 θα υπάρχει το εμβόλιο αυτό. Και στη συνέχεια ως προς το εμβόλιο Novavax που το αναφέρουμε προηγουμένως, κατασκευάζεται λοιπόν από μια σταθεροποιημένη μορφή της πρωτεΐνης ακίδας του ιού με την τεχνολογία των νανοσωματοδίων ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης. Τα καθαρισμένα αντιγόνατα και καθαρμένα δηλαδή της πρωτεΐνης στο εμβόλιο δεν μπορούν να αναπαραχθούν και δεν μπορούν να προκαλέσουν νόσο. Αυτό είναι γνωστό. Έχει ευνοϊκό προφίλ χειρισμού, 90% αποτελεσματικότητα, ολοκλήρωση της φάσης 3 και επικείμενη έγκριση, πιθανά έως το καλοκαίρι. Εδώ ένας πίνακας που λέει ποια εμβόλια έχει συνάψει συμφωνίες η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτές, ποιες είναι εδώ δεξιά φαίνονται οι πιθανότητες των δόσεων, των εκατομμυρίων δόσεων που θα πάρουμε και σε ποια είναι η πιθανή ημερομηνία πρώτης παράδοσης. Η 26 Δεκάτου έγινε της Pfizer, το ξέρουμε. Η Moderna ήδη έχει έρθει, τα άλλα αναμένονται. Και ερχόμαστε στην ανοσία της αγέλης, γιατί σε αυτό στοχεύουν τα εμβόλια. Πόσοι πρέπει να εμβολιαστούν για να ελεγχθεί η πανδημία? Ο δείκτης ΡΟ, αυτός που ακούμε συχνά κάθε μέρα δηλαδή, και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι αυτά που θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Δηλαδή, το απαιτούμενο ποσοστό εμβολιασμού βγαίνει από ένα υπολογισμό σε σχέση με το πόσο μεταδίδεται ο ιός και σε σχέση με το πόση είναι αυτή η αποτελεσματικότητα του εμβολίου, αυτή που δείξαμε 90, 70, 95 κτλ. Και έτσι μπορεί να χρειαστεί να είναι, αν είναι μεγάλη η μεταδοτικότητα του ιού, μέχρι και το 100% του πληθυσμού προκειμένου να επιτευχθεί η ανοσία της αγέλης. Αν είναι χαμηλότερη, εννοείται, μπορεί με 60, 65, 70, 80 να επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Και τι είναι η ανοσία της αγέλης, φαίνεται παρακάτω, το έδειξε και η κυρία Ταράση, όταν εδώ είναι τα άτομα τα οποία είναι ευαίσθητα, και όταν υπάρξει ένα το οποίο έχει νοσήσει, πάρα πολύ γρήγορα θα νοσήσουν όλοι. Στην περίπτωση τώρα που υπάρχουν κάποια νοσοποιημένα, έστω και ένα αν νοσήσει, τότε βλέπουμε ότι γρήγορα πάλι δεν επιτευχθάνεται η ανοσία της αγέλης και μολύνονται πάρα πολλά άτομα. Ενώ αν είναι εμβολιασμένα πάρα πολλά και να υπάρχουν κάποια ευαίσθητα μέσα στον πληθυσμό, τότε αυτά προστατεύονται από τους άλλους και δεν νοσούν. Στην εικόνα αυτή φαίνεται τι συμβαίνει τώρα, ποια είναι το παγκόσμιο τομείο της εμβολιαστικής πορείας. Φαίνεται δηλαδή η πορεία ανάπτυξης διαφόρων εμβολίων από αυτά που αναφέραμε τώρα, με διάφορα χρονικά σημεία, πότε ήταν ο πρώτος εθελοντής, πότε δημοσιεύτηκαν τα πρώτα αποτελέσματα και τελικά ποια πήραν αδειοδότηση. Και βλέπουμε ότι 1, 2, 3, 4, 5 αυτά που κάναμε εμβόλια είναι αυτά τελικώς που βγήκαν με διάφορους τρόπους σε διάφορες χώρες και χρησιμοποιούνται. Εδώ φαίνεται πόσα εμβόλια βρίσκονται αναλόγως με τη φάση τώρα σε εξέλιξη και βλέπουμε ότι ήδη υπάρχουν 3 εμβόλια που έχουν σταματήσει πια τις μελέτες, απέτυχε, σταμάτησε δηλαδή η εξέλιξή τους, η εξέλιξη της παραγωγής τους. Στην εικόνα αυτή φαίνεται το Εθνικό Υπηρεσιακό Σχέδιο Εμβολιασμού κατά της COVID-19, όπου χωρίζεται σε 3 φάσεις. Μια πρώτη φάση που είναι λίγα τα εμβόλια και είναι χαμηλό το ποσοστό των εμβολιασμών, ένας μεγάλος αριθμός διαθέσεων εμβολίων στη δεύτερη φάση και, ένας επαρκής αριθμός στην τρίτη φάση, ο οποίος τοποθετείται, όπως βλέπουμε εδώ χρονικά, περίπου το καλοκαίρι, τον Ιούνιο του 2021.
Ποια είναι η κατάσταση των εμβολιασμών σήμερα? Μέχρι σήμερα, μέχρι χθες, είχαν εμβολιαστεί 251.000 περίπου άτομα, από τα οποία τα 218.910 ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, από τη διαφορά φαίνεται ότι υπάρχουν και καμιά 30.000 που τέλειωσαν και τη δεύτερη δόση. Αυτές είναι οι εταιρείες με τις οποίες έχει συναυθεί συμφωνία και το ξέρουμε. Απλώς θα πούμε εδώ πέρα για την ιστορία ότι στις 9.11 η Pfizer ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης ανάλυσης με 90% επιτυχία, τότε είχε πει, πάνω από 90%, 7 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση. Και στις 11.11 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε συμφωνία για παραγγελία 200 εκατομμυρίων δόσεων από την Pfizer. Και τότε αρνήθηκε την προσφορά να παραγγείλει 500 εκατομμύρια δόσεις, γιατί περίμενε να βγουν τα άλλα εμβόλια που δεν βγήκανε. Στις 29.10.20 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρήγγειλε επιπλέον 100, έφτασε δηλαδή 200-300 εκατομμύρια δόσεις από την Pfizer, τα οποία όπως καταλαβαίνουμε αντιστοιχούν για 150 εκατομμύρια ανθρώπους. Ως προς τις άλλες εταιρείες, στις 17.10.20 έκανε επίσης συμφωνία για παραγγελία 225 εκατομμυρίων δόσεων από τη γερμανική CureVac, η οποία όμως δεν είχε ακόμα ξεκινήσει ούτε τη δοκιμή φάσης 3, ενώ ήδη είχαν γίνει συμφωνίες αγοράς των εμβολίων από την AstraZeneca για 400 εκατομμύρια δόσεις και αυτοί βρισκόταν στις φάσεις 2-3. Είχε δηλαδή ελπίδες γρήγορης παραγωγής η AstraZeneca, αλλά μετά έμεινε πίσω στην παραγωγή και προηγήθηκαν οι άλλες mRNA εταιρείες. Η Sanofi έχει παραγγελίες και αυτή για 400 περίπου εκατομμύρια εμβόλια, 300 δόσεις από 18 ενάτου, ενώ το εμβόλιο ήταν σε φάση δοκιμών 1-2. Και η Johnson & Johnson, η οποία επίσης έχει... πρόκειται να πάρθουν 400 εκατομμύρια δόσεις από αυτή. Ίσως είναι η πιο γρήγορη που θα βγει μαζί με την Norvax. Στο χάρτη αυτό φαίνεται η παγκόσμια εμβολιαστική, το παγκόσμιο εμβολιαστικό αποτέλεσμα. Αυτό που είναι πιο μπλε φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιών στον πληθυσμό τους ανά 100 κατοίκους. Βλέπουμε εδώ το φαινόμενο του Ισραήλ με 52,6 ανά 100 κατοίκους. Και άλλες χώρες έχουν καλό αριθμό. Εμείς είμαστε λίγο κάτω, αρκετά κάτω, 2,4 στους 100 κατοίκους. Και εδώ παρουσιάστηκε ήδη και από την κυρία Μαρκοπούλου η προτεραιοποίηση του εμβολιαστικού προγράμματος. Αναλόγως, δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ για να μην μακρηγορώ και τρώω το χρόνο. Φαίνεται ποια είναι εδώ πέρα η κατηγορία Α ασθενών και ποια η Β. Δείχνω εδώ ότι οι ασθενείς με πνευμονικά νοσήματα ανήκουν στην κατηγορία 2, όπως το είπε και η κυρία Μαρκοπούλου. Και εδώ παρουσιάζω ανακοινώσεις από την European Endopathic Pulmonary Fibrosis and Related Disorders Federation, τον οργανισμό στην Ευρώπη, ο οποίος συστήνει τον εμβολιασμό και ζητά την προτεραιοποίηση. Κάτι ανάλογο γίνεται και στην Αμερική για τους ασθενείς με πνευμονική ίνωση. Τι γίνεται τώρα με τις μεταλλάξεις? Μεταλλάξεις, οι κοροναοί έχουν πάντα και ο συγκεκριμένος ιός από την αρχή που εμφανίστηκε, βλέπουμε εδώ σε διάφορες δημοσιεύσεις, εμφάνισε διάφορα μεταλλαγμένα στελέχη. Υπήρξε όμως και η μετάλλαξη της Αγγλίας, αυτή που ξέρουμε, του κορονοϊού, η οποία έδειξε ότι είναι πολύ πιο μεταδοτική, με αλλαγές στην πρωτεινή ακίδα που διευκολύνουν την είσοδο του ιού στο κύτταρο, νοσούν περισσότερα άτομα σε σύντομο χρονικό διάστημα και πιέζεται το σύστημα υγείας και σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τα εμβόλια κατά του κορονοϊού είναι εξίσου αποτελεσματικά κατά της νέας μορφής του. Αυτό πρέπει να πούμε. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι είναι πιο θανατηφόρος. Εδώ φαίνονται όμως πως άλλαξαν τα κύματα και η αύξηση στην Αγγλία των κρουσμάτων στο διάστημα που εμφανίστηκε, τόσο των κρουσμάτων όσο και των θανάτων, στο διάστημα που εμφανίστηκε ο μεταλλαγμένος ιός. Και υπάρχει και η άλλη μετάλλαξη της Νότιας Αφρικής. Μελέτη έδειξε ότι μειώνεται η αντισωματική απάντηση και πολλές φορές δεν υπάρχει αντισωματική απάντηση εναντίον αυτού του νέου στελέχους. Ωστόσο, διεξάγονται μελέτες που δεν έχουν απαντήσει ακόμα κατά πόσο είναι αποτελεσματικά το εμβόλιο σε αυτό το στέλεχος ή όχι. Οι προκλήσεις που μένουν να αντιμετωπιστούν. Το αντιβολιαστικό κίνημα. Έλλειμμα εμπιστοσύνης μεγάλου ποσοστού ανθρώπων και μη αποδοχή της επιστημονικής αλήθειας, θεωρίας συνωμοσίας με ευρεία διάδοση. Από την άλλη μεριά, μη ισότιμη κατανομή των διαθέσιμων εμβολίων. Όλοι οι άνθρωποι και οι λαοί του πλανήτη πρέπει να μπορούν και να έχουν ίση πρόσβαση στο εμβόλιο, κάτι που δεν συμβαίνει. Βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές
μεταξύ πλούσιων και φτωχών, αδυναμία παραγωγής και διάθεσης των απαιτούμενων δόσεων από τις κατασκευάσεις εταιρείες, το βλέπουμε και το ζούμε, μεγάλες καθυστερήσεις, θέματα που παραμένουν άγνωστα όπως η διάρκεια και το ύψος της ανοσίας που παρέχουν τα αντισώματα που χορηγούν, τα αντιβόλια που χορηγούνται, η αποτελεσματικότητα σε διάφορες ομάδες πληθυσμού, η φυλή, το φύλλο, τα παιδιά, τα υποκείμενα νοσήματα, η δυνατότητα κάλυψης των μεταλλαγμένων στελεχών, αυτό είναι ένα ερώτημα. Η παραγωγή ασφαλούς λοιπόν και αποτελεσματικού εμβολίου είναι μια πραγματικότητα προϊόν μιας πρωτοφανούς παγκόσμιας κινητοποίησης ανθρώπινων και υλικών πόρων και η εμπιστοσύνη σε αυτό είναι πράξη αλτρουισμού, κοινωνικής ευθύνης, σεβασμού της ζωής αλλά και της μνήμης στα εκατομμύρια των ζώων που χάθηκαν. Και κλείνοντας θα πω ότι η απειλή δεν πεθαίνει ούτε χάνεται ποτέ, αλλά έρχεται για να διδάξει τους ανθρώπους. Και αυτό που μαθαίνει κανείς μόνο μέσα στη μεγάλη συμφορά είναι πως οι άνθρωποι αξίζουν πολύ περισσότερο τον θαυμασμό παρά την καταδίκη. Ας δείξουμε εμπιστοσύνη λοιπόν στη διάνοιά τους και ας εμπιστευτούμε και την επιστήμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή κυρία Φυλάκτου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική ομιλία σας και για τον τρόπο με τον οποίο κλείσατε όλο αυτό το υπέροχο ταξίδι που μας κάνατε, αναφερόμενοι με πάρα πολύ κατανοητό αλλά και ταυτόχρονα αναλυτικό τρόπο στα είδη των εμβολίων, δηλαδή ποιες κατηγορίες υπάρχουν, πώς δρούν και επίσης και σε πιο θέματα που μας ενδιαφέρουν, όπως είναι ποια είναι η διαθεσιμότητά τους, ποια από αυτά είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με τα τελευταία ακριβώς δεδομένα, θα έλεγα αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί σήμερα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Και τώρα, κυρία Σταμούλη, να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις που έχουν θέσει τα μέλη και οι διάφοροι. Λοιπόν, καταρχήν να μεταφέρω, να μεταφέρω σε όλο το πάνελ τα συγχαρητήρια για την εκδήλωση από τον κύριο Μπούρο, ο οποίος μας παρακολουθεί και τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εξαιρετικές ομιλίες όλων των ομιλητριών, γιατί γυναικείο ήταν το πάνελ σήμερα ολόκληρο, οι οποίες ήταν εξαιρετικά εμπεριστατωμένες και εξαιρετικά πυκνές. Και παρά το γεγονός ότι πολλά από τα ερωτήματα τα οποία έχω να κάνω έχουν ήδη απαντηθεί, αλλά υπήρχε τόσο μεγάλη πυκνότητα και τόσο μεγάλη πληροφορία που νομίζω ότι πρέπει κάποια πράγματα να ξανααναφερθούν πιθανά για να μπορέσουν αυτοί που το παρακολουθούν να φύγουν με την αίσθηση ότι σίγουρα πατάνε στα πόδια τους για αυτό που πρόκειται να κάνουν. Να ξεκινήσω λίγο από τα τελευταία τα οποία μου έχουν έρθει και μετά θα πάω στα υπόλοιπα. Καταρχήν μία διευκρίνηση να ρωτήσω την κυρία Φυλάκτου τι σημαίνουν τα αρχικά RNA και mRNA τα οποία έρχονται και επανέρχονται και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι πράγμα είναι αυτό. Ναι, είναι το mRNA, προκύπτει το M από το messenger, δηλαδή αγγελιοφόρο. Το αγγελιοφόρο RNA είναι γενετικό υλικό, ρίβονουκλεοτίδιο είναι. Τώρα για να μην το... Είναι το γενετικό υλικό που μεταφέρει γενετική πληροφορία. Είναι δηλαδή μια αλυσίδα νουκλεοτιδίων. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, γιατί είναι αυτό η βάση πάνω στην οποία διαχωρίζονται και τα ίδια τα εμβόλια. Οπότε λέμε είναι mRNA σε αυτή την κατηγορία, οπότε δεν καταλαβαίνουμε τι πράγμα είναι. Ξεχωρίζουν ότι υπάρχουν DNA και RNA. Άλλο το DNA, άλλο το RNA. Και τα δύο όμως είναι γενετική πληροφορία έχουν και τα δύο μόρια. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω το εξής και απαντάει όποιος από εσάς τους ανοσιολόγους θέλει. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται και το οποίο αναφέρεται στο... Υπάρχουν πάρα πολλά εμβόλια, υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna, περιμένουμε της AstraZeneca και μια σειρά από τα άλλα τα οποία τα παρουσίασε και η κυρία Φυλάκτου. Υπάρχει διαφορά στο να κάνει κάποιος, φυσικά δεν υπάρχει επιλογή στο ποιο θα κάνει, αλλά υπάρχει διαφορά στο ποιο εμβόλιο θα κάνει ο ασθενής.
ή ο τέλος πάντων αυτό που θέλει να επιλέξει το εμβόλιο. Υπάρχει διαφορά? Καταρχήν δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής, το είπατε κι εσείς. Το είπα. Ναι. Ως προς την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, αυτά που τα δύο που έχουμε, τα mRNA, όπως βλέπουμε, είναι περίπου ίδια η αποτελεσματικότητά τους και περίπου οι ίδιες οι όποιες παρενέργειες θα έχουν που δεν έχουν. Το είπαμε, βασικές παρενέργειες δεν έχουν. Άρα, ως προς τα δύο αυτά εμβόλια δεν υπάρχει θέμα. Ως προς τις AstraZeneca, το άλλο εμβόλιο, είδαμε ότι έχει λίγο λιγότερη αποτελεσματικότητα από τα άλλα, αλλά και αυτό ακόμα για όλα τα εμβόλια θα κριθούν η αποτελεσματικότητά τους, όχι η ασφαλειά τους, όταν βγουν και εμβολιαστεί πάρα πολλοί κόσμοι και ελέγξουν την ανοσία τους. Τώρα από τα πριν δεν μπορούμε να τα πούμε. Πάντως είναι καλό να κάνουν είτε είναι το μεν είτε είναι το δε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Επίσης, από αυτά τα εμβόλια, για τα άτομα, γιατί η ομάδα ασθενών, η δική μας, οι άνθρωποι με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολλές συνοσηρότητες, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ανοσοκατασταλμένοι. Θυμάμαι ότι κάνατε κάποια αναφορά, και αυτός που το ρωτάει φυσικά μάλλον δεν θυμάται την αναφορά η οποία έχει γίνει αναλυτικά, ότι κάποια εμβόλια κάνουν για ανασοκατασταλμένους, κάποια δεν κάνουν. Αυτά τα οποία έχουν στη διάθεσή μας για τον κορονοϊό μπορούν να γίνουν σε ανασοκατασταλμένα άτομα, τα οποία έχουν φυσικά και ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση? Ναι, τα mRNA εμβόλια, ναι, οπωσδήποτε ναι. Το θέμα με τους ανασοκατασταλμένους είναι ότι επειδή ακριβώς είναι ανοσοκατασταλμένοι, μπορεί όταν δεχτούν το αντιγονικό έθισμα από το εμβόλιο να μην έχουν τόσο δυνατή ανοσιακή απάντηση μετά, να κάνουν δηλαδή τόσο πολλά προστατευτικά αντισώματα που θα πρέπει να έχουν. Εκεί είναι, όχι ότι το εμβόλιο δεν πρέπει να το κάνουν ή δεν είναι ασφαλές για αυτούς, το mRNA. Ναι. Προχωράω σε επόμενο και θα... Μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό? Βέβαια, ό,τι θέλετε να προσθέτετε, ό,τι χρειάζεται, όποιος θέλει από εσάς φυσικά μπορεί να προσθέτει. Πείτε μας την καταράση. Ίσως επειδή υπάρχει γενικά για τους ανοσοκατασταλμένους, το είπα εγώ, ίσως δεν έγινε αντιληπτό, ναι, ότι τα μόνα εμβόλια που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι αυτά που έχουν ζώντα εξασθενημένο το μικροοργανισμό. Κάτι όμως που παρότι έχουν δοκιμαστεί στον COVID, κανένα δεν έχει προχωρήσει, άρα κανένα από τα COVID εμβόλια δεν αντεδείκνεται. Αυτό μόνο. Να πω και εγώ δύο λόγια. Βεβαίως. Να πω και εγώ κάτι. Οι ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, αν παίρνουν αντινοτικά φάρμακα, δεν είναι ανοσοκατασταλμένοι. Τα δύο αντινοτικά φάρμακα που έχουμε στα χέρια μας σήμερα, δηλαδή είτε η πυρφενιδόνη είτε η νιντεντανίβη, δεν δρούν με τρόπο ανοσοκατασταλτικό. Από εκεί και πέρα, οι ασθενείς με διάμεση πνευμονοπάθεια, ας πούμε στα πλαίσια νοσήματος του συνδετικού ιστού, μπορεί πολύ πιθανά να παίρνουν κορτιζόνη, να παίρνουν άλλα φάρμακα, βιολογικούς παράγοντες. Εκείνοι θεωρούνται ανοσοκατασταλμένοι. Όταν θα κάνουν αυτοί το εμβόλιο, θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον ρευματολόγο τους, για να υπάρχει ένα διάστημα συνήθως, ειδικά για τις βιολογικές θεραπείες, μιας απόστασης κοντά στο μήνα από την χορήγηση του εμβολίου μέχρι τη χορήγηση του βιολογικού παράγοντα ή το ανάποδο. Αλλά για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση δεν θεωρούνται οι ασθενείς αυτοί ανοσοκατασταλμένοι. Ναι. Το ανέφερα, κυρία Μαρκοπούλου, έχοντας υπόψη οι ασθενείς μας οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή κάποιες ασθένειες όπως είναι καρκίνος σε διάφορα σημεία ή κάποια άλλα τα οποία δεν ξέρω αν μπαίνουν σε ανακατοσταλή, γιατί το ρωτάνε οι ίδιοι. Και μια και αναφέρθηκε η κυρία Ταράσκη μπροστά σε αυτό, να αναφερθώ, γιατί ρωτήθηκε κιόλας, και αυτά τα εμβόλια που κάνουμε της γρήπης και του πνευμονιόκοκου, σε ποια κατηγορία ανήκουν, αυτά τα εμβόλια? Τώρα ποιο έγινε παρεπιπτόντως η ερώτηση με βάση αυτά τα οποία λέγατε εσείς. Δεν είναι πάντως σίγουρα, δεν είναι αυτές οι μοντέρνες τεχνολογίες, δηλαδή, όχι μοντέρνες είναι όλα, δεν είναι ούτε messenger RNA. Της γρήπης είναι ανασυνδυασμένο. Του πνευμονιόκοκου είναι, πάλι μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, να χορηγήσουμε τον ειδικό πολυζαχαρίτη που περιέχει το αντιγόνο του πνευμονιοκόκου. Γιατί, όπως ξέρετε, το πνευμονιοκόκου περιέχει έχουμε διάφορα στελέχη. Έχουμε αυτό που είναι με τα 13 στελέχη και με τα 23 στελέχη. Πάντως, σίγουρα δεν είναι messenger RNA ούτε DNA. Είναι λίγο της δεύτερης γενιάς.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ γι' αυτό και να πάω λίγο... Α, επίσης μια και η κυρία Φυλάκτου αναφέρθηκε, προσπαθώ λίγο να το ομαδοποιώ όπως έρχονται με βάση όπως γίνανε οι τοποθετήσεις σας. Κάποια στιγμή στο λόγο σας αναφερθήκατε σε φάρμακο σε σχέση με την λιμοξικόβιτ, στο αν υπήρξαν φάρμακα τα οποία αντιμετωπίζουν, είτε αυτά ήταν αντιβιωτικά ή ούτε οτιδήποτε, δεν ξέρω. Έγινε μια τέτοια αναφορά, την έχω σημειωμένη κι εγώ. Και αν αυτό το οποίο αναφέρεται με την κολχικίνη, η οποία αναφέρθηκε τώρα τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με αυτήν. Αν έχει χρησιμοποιηθεί και πώς έχει χρησιμοποιηθεί, αν έχετε... Εγώ ξέρω αυτά που υπάρχουν στις δημοσιεύσεις. Επειδή δεν είμαι κλινικός γιατρός, δεν έχω άποψη, αλλά ξέρω και από την αρχή ακόμα της λίμωξης ότι είχε χρησιμοποιηθεί σε κάποια κέντρα και είχε καλά αποτελέσματα. Αυτό. Ωραία. Έχει κανένας να προσθέσει κάτι πάνω σε αυτό που μπορεί να είναι επιπρόσθετο? Όχι. Λοιπόν, Να πω λίγο αυτό που άπτεται της δικής μας ειδικότητας της ανοσολογίας, ότι και στην COVID χρησιμοποίησαμε αντισώματα, τα οποία είναι είτε αυτό που το είπα, πλάσμα από ασθενείς οι οποίοι έχουν αναρρώσει, αλλά έχετε ακούσει πάρα πολύ και για τα έτοιμα αυτά τα πολυκλονικά αντισώματα, της Regeneron, αυτά είναι τα πιο γνωστά, τα οποία όμως αυτά κάνουν ουσιαστικά ένα είδος παθητικής ανοσίας, αλλά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις βαριές μορφές, απλά χρησιμοποιούμε έτοιμα αντισώματα για να μπορούν να πάνε και να αδρανοποιήσουν τον ιό και να μην προχωρήσει. Γι' αυτό και αυτές οι θεραπείες έχουν κυρίως ένδειξη σε βαριές μεν μορφές, αλλά πριν ο ασθενής μπει στην μονάδα, γιατί τότε πλέον έχει αρχίσει αυτή η περίφημη καταιγίδα των κυταροκινών, όπου εκεί αυτά τα αντισώματα δεν έχουν καμιά δυστυχώς θεραπεία. Στο COVID έχουν δοκιμαστεί πολλές θεραπείες, οι οποίες είναι και να καταστρίλουμε παραδείγματος χάρη τις κυταροκίνες, διάφορα φάρμακα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα φάρμακο με πολύ καλή δράση και γι' αυτό λέμε ότι το μέλλον είναι η πρόληψη, δηλαδή το εμβόλιο. Αυτό είναι το... Αλλά οπωσδήποτε προσπαθούμε και από την πλευρά των φαρμάκων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους ασθενείς, οι οποίοι τελικά εξελίσσονται σε λίμωξη. Ευχαριστώ πολύ. Πάω στις επόμενες, γιατί είναι αρκετές οι ερωτήσεις που έχουμε. Η κυρία Μαρία Δημητριάδου ρωτάει, μάλλον αφορά τώρα την κυρία Μαρκοπούλου, μπορείτε να αναφερθείτε, σας παρακαλώ, στην COP, κρυπτογενής οργανούμενη πνευμονία, και τον COVID-19 με θρομβοφιλία. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει εγώ και δεν ξέρω πού να την απευθύνω. Λοιπόν, εντάξει, η κρυπτογενούς, η ερώτηση δεν ξέρω αν αφορά κάποιο άτομο που έχει κρυπτογενή οργανούμενη πνευμονία και παθαίνει COVID, ή την κρυπτογενή οργανούμενη πνευμονία ή την οργανούμενη πνευμονία στα πλαίσια του COVID. Η ακτινολογική εικόνα που σας έδειξα στη διάρκεια της εξέλιξης της νόσου είναι συμβατή με την εικόνα της κρυπτογενούς οργανούμενης πνευμονίας, δηλαδή μιας από τις διάμεσες πνευμονοπάθειες που ανταποκρίνεται καλά στην κορτιζόνη. Η θρομβοφιλία είναι κάτι που εμφανίζεται πολύ συχνά στους ασθενείς που περνάνε COVID. Mm. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ έντονη τάση θρομβοφιλίας και γι' αυτό φαίνεται ότι έχουμε πολύ αυξημένο ποσοστό μικρό ή μεγάλο θρομβόσο, κυρίως μικρό θρομβόσο σε διάφορα σημεία του οργανισμού, πνεύμονες, αγγεία, περιφερικά, φλέβες, αρτηρίες και καρδιά ή και εγκεφαλικά επεισόδια. Τώρα, αυτά και τα δύο μαζί, δηλαδή η θρομβοφιλία και η οργανούμενη πνευμονία, είναι μια τυπική εικόνα ασθενούς με νόσο COVID. Mm. Δεν είναι κάτι το περίεργο και το παράξενο. Συνήθως αυτά στην πορεία της νόσου λύονται. Απλώς πρέπει κανείς να είναι πάντα σε μεγάλη επιφυλακή για το τι θα προκαλέσει τον ασθενή. Ειδικά η θρομβοφιλία. Ευχαριστώ πολύ. Και η επόμενη είναι για σας, κυρία Μαρκοπούλου, από την κυρία Μαρία Κουλοπούλου. Λέει, πιστεύετε ότι η θνητότητα ήταν μεγαλύτερη σε ασθενείς που η θεραπεία αφορούσε κορτιζόνη? Κορτιζόνη ή βιολογικούς παράγοντες σε σχέση με αυτούς που ελάμβαναν αντινοτικά? Δεν υπήρχε διαφορά.
Καταρχάς ήταν μικρά τα νούμερα των ασθενών που έπαιρναν, αλλά δεν βρέθηκε διαφορά ανάμεσα στην ομάδα που έπαιρνε ανοσοκατασταλτικά και στην ομάδα που έπαιρνε αντινοτικά. Δηλαδή, γενικώς, το σημαντικό, ας πούμε, για μένα είναι ότι αυτοί που έπαιρναν αντινοτικό δεν βρέθηκε να προστατεύονται. Γιατί συνήθως λέμε ότι ένας ιός όπως ο COVID, ένας αναπνευστικός ιός, θα μπορούσε να προκαλέσει μια οξία παρόξυνση της νόσου, της ιδιοπαθούς πνευμονική σύνωση. Σε αυτό που λέμε οξία παρόξυνση και μπορεί να οφείλεται και σε άλλους ιούς. Θεωρείται ότι τα αντινοτικά φάρμακα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μπορούν να προστατέψουν από την συχνότητα των οξιών παροξύνσεων. Αυτό, δηλαδή, και λέγαμε μη τυχόν στους ασθενείς που παίρνουν αντινοτικό, μη τυχόν θα μπορούσαν να είναι ελαττωμένες οι παρενέργειες του COVID, αλλά δεν βρέθηκε. Τα νούμερα όμως, επαναλαμβάνω και τονίζω, είναι πολύ μικρά των ασθενών που παίρναν. Δεν μπορούμε δηλαδή με 20 και 40 ασθενείς που πήραν αντινοτικό φάρμακο να βγάλουμε συμπεράσματα. Η δικιά μου γνώμη είναι να συνεχίσουν όσοι παίρνουν αντινοτικό να το πάρουν, να κρατήσουν τα μέτρα προφύλαξης και μόλις μπορέσουν να κάνουν το εμβόλιο να το κάνουν. Δηλαδή είναι κάποια πρώτα στοιχεία που έχουμε για τη θνητότητα των ασθενών αυτών, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε ή να τα γενικεύσουμε σε ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό. Μιλούμε μόνο για 160 αρρώστους σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μαρκοπούλου. Από τις ερωτήσεις τις οποίες είχαμε πιο μπροστά, απλώς στέκομαι σε κάποιες γιατί έχουν ήδη απαντηθεί από αυτά τα οποία έχετε από τις τοποθετήσεις σας και τις παρουσιάσεις σας. Μένω μόνο σε κάποιες που επαναλαμβάνονται και εκεί ίσως πρέπει να στοιχειοθετηθεί το γιατί ακριβώς τα εμβόλια έχουν ασφάλεια. Στέκονται πάρα πολύ στην ταχύτητα παρασκευής του εμβολίου και κατά πόσο αυτή η ταχύτητα διασφαλίζει την παραγωγή ενός ασφαλούς εμβολίου. Το έχετε πει ήδη, αλλά θα πρέπει λίγο να το επαναλάβουμε, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας σήμερα εδώ, να πείσουμε τον κόσμο ότι είναι ασφαλές. Ναι, δεν ξέρω να απαντήσω όσον αφορά το εμβόλιο. Και όλοι σας, αν θέλετε, μπορείτε. Αυτό που πρέπει να πω είναι, πρώτον, ότι τα εμβόλια mRNA, αυτά που έχουμε τώρα, τα δύο, και τα άλλα μετά, έχουν τεχνολογία η οποία δεν είναι καινούρια, για να πούμε ότι έγιναν γρήγορα. Άρα υπήρχε τεχνολογία και τεχνογνωσία από τα πριν, από χρόνια. Και τη χρησιμοποίησαν αυτή τη γνωστή για να φτιαχτεί. Δεύτερον, σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα, κυρίως από την Αμερική και την Ευρώπη, που δεν είχε γίνει ξανά ποτέ αυτό. Τρίτον, πάρα πολλές ομάδες επιστημονικές σε όλο τον κόσμο, πάρα πολλές, το δείξαμε πολλές φορές, δουλεύανε συγχρόνως για το ίδιο πράγμα. Επίσης είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει ανάλογο. Και τέταρτον, υπήρξε μεγάλος αριθμός εθελοντών. Είδαμε ότι και η AstraZeneca και το εμβόλιο, τα mRNA, δηλαδή της Pfizer και της Moderna, χρησιμοποίησαν χιλιάδες εθελοντές για να κάνουν τις δοκιμές τους. Δεν ήταν δηλαδή τυχαία τα αποτελέσματά τους σε 40, 50, 100 χιλιά άτομα. Ήταν σε 40 χιλιάδες, σε 30 χιλιάδες, 28 χιλιάδες, τα δείξαμε τα νούμερα αυτά. Άρα έγιναν οι μελέτες και είδαν το αποτέλεσμα. Ωραία. Δεν υπάρχουν δηλαδή άλλα εμβόλια στο παρελθόν τα οποία εμβολιάστηκαν σε δοκιμάστηκαν σε πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Απλώς δεν ήταν τόσα τα χρήματα και αυτή η μεγάλη συνεργασία που υπήρξε τώρα στο σύντομο χρόνο. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κυρία Ταράση, κυρία Παυλίτου, κυρία Μαρκοπούλου? Συγγνώμη, το οποίο το είπε. Για πρώτη φορά ότι δόθηκαν χρήματα χωρίς να ξέρουν το αποτέλεσμα του εμβολίου. Δηλαδή, δόθηκαν χρήματα και πολλές εταιρείες δεν κατόρθωσαν να βγάλουν το εμβόλιο. Λόγω του ότι η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει όλος ο πλανήτης είναι τραγική. Και υπήρχε η θέληση να φτάσουμε στο εμβόλιο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ναι, κυρία Ταράκη.
Ναι, ήθελα να πω, το είπε η κυρία Φυλάκτου, απλά να το επαναλάβω για το κοινό, ότι γίνανε όλες οι κλινικές φάσεις, αλλά μερικές φορές γίνανε ταυτόχρονα, πρώτη με δεύτερη, δεύτερη με τρίτη. Αλλά γίνανε κανονικά όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Αυτό δηλαδή πρέπει να το αντιληφθεί ο κόσμος. Δεν έγινε πουθενά καμία έκπτωση. Αυτό. Ωραία, φαίνεται λοιπόν ότι η σύμπραξη όλης της ανθρωπότητας επί της ουσίας ήταν αυτή η οποία οδήγησε σε ένα ασφαλές αποτέλεσμα. Έτσι, σε επίπεδο μυαλού και σε επίπεδο χρημάτων και σε επίπεδο γενικότερα να συνδράμουμε και να συνδράσουμε όλοι μαζί. Υπάρχει μία ερώτηση, βέβαια εντάξει επανέρχονται ερωτήσεις σχετικά με την προτεραιοποίηση που το είδαμε και από την παρουσίαση της κυρίας Μαρκοπούλου και όπου εκεί και εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία ασάφεια, δηλαδή δεν είμαστε ενήμεροι πλήρως πώς θα γίνει. Είναι στη δεύτερη φάση, αλλά δεν ξέρουμε πότε είναι αυτή η δεύτερη φάση. Ακόμα και δεν υπάρχει και η προτεραιοποίηση εντός της προτεραιοποίησης, γιατί πολλοί είναι στις ευπαθείς ομάδες, αλλά παρόλα αυτά όμως κάποιος που είναι σε μια ευπαθή ομάδα πρέπει να προηγηθεί από κάποιον άλλον. Είτε γιατί υπάρχουν συνοσηρότητες, είτε γιατί ηλικιακά πρέπει να προηγηθεί. Όλα αυτά δεν ξέρω πραγματικά πώς θα γίνουν και αυτό φυσικά δημιουργεί και ένα αίσθημα αγωνίας και ανασφάλειας, γιατί δεν ξέρεις πώς θα γίνουν. Το 80-85 ήταν σαφές. Το άλλο, οι ευπαθείς ομάδες δεν έχει σαφήνεια. Τώρα δεν ξέρω αν θα δημιουργηθούν σχέση με τους γιατρούς που παρακολουθούν τέτοιου είδους ασθενείς κάποια πρωτόκολλα που να μπορούν να προτάσσονται κάποιοι. Δεν ξέρω, απλώς αν έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση από αυτού, μας το λέτε ή περιμένουμε όλοι μαζί τελικά να δούμε πώς θα γίνει αυτή η προτεραιοποίηση. Εμείς δεν έχουμε καμία πληροφόρηση. Αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε μια λίστα των ασθενών μας που δικαιούνται να είναι στις ευπαθείς ομάδες και για τις οποίους αν μας ζητηθεί θα δώσουμε τη γνωμάτευση που χρειάζεται. Αλλά ως εκεί μπορούμε να φτάσουμε. Αυτή την ώρα νομίζω ότι και το Υπουργείο ακόμα μελετάει ποιος είναι η πιο καλή προσέγγιση στο θέμα αυτό. Δεν νομίζω ότι έχουν φτάσει σε συμπέρασμα πώς θα δράσουν. Μία ερώτηση θα ήθελα και εγώ να κάνω. Ελένη, με συγχωρείς. Ναι. Αναφέρεται στο Facebook από πολλούς ότι ζητείτε από τους εμβολιαζόμενους να υπογράψουν ένα χαρτί ότι δεν ζητάνε καμία ευθύνη από κανέναν. Ισχύει αυτό, το γνωρίζετε? Όχι, έτσι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όχι, όχι. Εγώ έκανα και τις δύο δόσεις του εμβολίου, όπως και οι συναδέλφες, φαντάζομαι. Απλά συμπληρώνουμε, στο δικό μας εμβολιαστικό κέντρο στο Παπα-Νικολάου, συμπληρώνουμε ένα χαρτί με ένα ερωτηματολόγιο με το τι θα μπορούσαμε να έχουμε σαν συνοδιασπαθήσεις, αν έχουμε κάποιες αλλεργίες. Δηλαδή, αυτό όλο που πρέπει να ρωτήσει κανείς πριν βρεθεί στην καρέκλα του εμβολιαζόμενου. Μόνο αυτό. Δεν υπογράφουμε κανένα χαρτί. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε, γιατί ο κόσμος φοβάται. Λέει, γιατί ζητάει ευθύνη από μένα να αναλάβω, ας πούμε, για τις παρενέργειες οποιασδήποτε συμβούν στο μέλλον. Όχι. Και είναι αρνητικό αυτό για το κόσμο. Θα ήθελα, επειδή γίνεται με αυτόν τον τρόπο, είναι και πολύ τυποποιημένο και οι ίδιες ερωτήσεις για όλους. Γιατί όχι υπογράφουν, γιατί συμπληρώνουν το ίδιο χαρτί, άρα σε όλους γίνονται ακριβώς οι ίδιες ερωτήσεις. Αυτό είναι σωστό. Δεν γίνεται κάποια ερώτηση, δεν παραβλέπετε κλπ. Ωραία. Ευχαριστώ. Μία επόμενη ερώτηση, αν υπάρχουν διαδικασίες, βέβαια και αυτό πάει στο κομμάτι της προτεραιοποίησης και δεν ξέρω και πώς μπορεί να λυθεί, αλλά είναι πρόβλημα. Αν υπάρχει μέρημνα για τους φροντιστές των ατόμων με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, τουλάχιστον αυτούς που είναι, γιατί φροντιστοί έχουν επί της ουσίας οι άνθρωποι που είναι σε προχωρημένη φάση συγκεκριμένης ασθένειας, να εμβολιαστούν μαζί με τον ασθενή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια τέτοια μέρημνα ή αν έχει πέσει την αντίληψή σας. Άκουσα πρόσφατα ένα webinar στο οποίο συμμετείχε η κυρία Θεοδωρίδου και ο υπεύθυνος του εμβολιασμού από το Υπουργείο, όπου έγινε η ίδια ερώτηση για άλλες ομάδες, για φροντιστές άλλων ομάδων ασθενών και η απάντηση ήταν φυσικά και θα θέλαμε πολύ να εμβολιάσουμε και τους φροντιστές στην ίδια φάση μαζί με τους ασθενείς. Τα εμβόλια δεν επαρκούν, αλλά υπήρχε μια, ας πούμε, μια άτυπη υπόσχεση ότι όταν τα εμβόλια θα επαρκούν, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα εμβολιαστούν με την ηλικία τους, αλλά με την ιδιότητά τους σαν φροντιστές. Μάλιστα. Αυτό είναι ευχάριστο αν προχωρήσει κιόλας.
Επαναλαμβάνεται επίσης μια ερώτηση συχνά, αν υπάρχει περίπτωση το εμβόλιο να ενεργοποιήσει την νόσο της ιδιοπαθούς πνευμονικής σύνωσης, δηλαδή να τη διεγείρει, αν υπάρχει κάποια τέτοια πληροφορία. Δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία, γιατί αφενός το ποσοστό των ασθενών με αναπνευστικές παθήσεις γενικά που συμμετείχαν στα προγράμματα εμβολιασμών στις κλινικές δοκιμές ήταν πολύ μικρό, ήταν ξέρω, ένα 7% γενικά με αναπνευστικές παθήσεις. Δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς είχαν πνευμονική ίνωση, διάμεση πνευμονοπάθηση γενικότερα. Παρ' όλα αυτά, με αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, η πιθανότητα κάποιος να ταλαιπωρηθεί πολύ αν νοσήσει είναι πολύ 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 μεγαλύτερη από την όποια πιθανότητα να υπάρξει κάποια σοβαρή παρενέργεια του εμβόλιου. Μάλιστα. Δηλαδή νομίζω ότι κάποιος θα κολλησιεργήσει βάζοντας τη ζωή του σε κίνδυνο αν πει εγώ θέλω να δω πώς θα πάει ο εμβολιασμός για τα επόμενα 2 χρόνια και μετά να το κάνω εγώ. Δεν έχουμε τέτοιο χρόνο. Ναι, ναι, και αυτό το οποίο λέτε τώρα είναι κάποιο το οποίο λένε κάποιοι διστακτικοί ασθενείς, ρωτάνε, είναι φρόνιμο κάποιος που βρίσκεται σε ευπαθή ομάδα τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας να μεταθέσει τον εμβολιασμό για λίγο αργότερα, ώστε να δούμε πώς πάει και μετά να το κάνω. Δηλαδή, εντάξει, το καταλαβαίνει την αγωνία του αλουνού ότι φοβάται, αλλά και από την άλλη πρέπει να ζυγιάσει το ρίσκο και του ενός και του άλλου, ξέρω κι εγώ. Έτσι, και είμαστε σε μια τόσο δύσκολη στιγμή υγειονομικά που δεν νομίζω ότι έχουμε το χρόνο να περιμένουμε. Όταν έχουμε τέτοιες μεγάλες μελέτες που ανέφεραν οι δύο άλλες ομιλήτρες με 40.000 περιστατικά σε κάθε μια κλινική δοκιμή χωρίς παρενέργειες σοβαρές, δηλαδή νομίζω τι άλλο θέλουμε για να πούμε εντάξει, έχουμε ένα λογικό περιθώριο ασφαλείας για να το κάνουμε. Μάλιστα. Και επίσης ένα τελευταίο που έχω εδώ, γιατί μετά έχω και από τον άλλο, από την άλλη πλευρά κάποιες ερωτήσεις, μία τοποθέτηση και μία ερώτηση που είναι. Αν αυτός ο οποίος εμβολιαστεί, υπάρχει περίπτωση να μεταδώσει τον ιό στο περιβάλλον του. Δηλαδή, αν υπάρχει περίπτωση να μεταδίδει αφού μόλις έχει κάνει το εμβόλιο. Η κυρία Φυλάκτου μίλησε γι' αυτό. Για πες, Μίνα. Το είπα, Φυλάκτου, περιμένω. Ξέρω ότι είναι πυκνές οι ομιλίες και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και προσπαθούν και μένουν στα σημεία τα οποία είναι και τα επικίνδυνα και αυτά που φοβόμαστε όλοι. Δεν υπάρχει σίγουρη απάντηση γι' αυτό. Υπάρχει μία υπόνοια, αν και η πιθανότητα είναι πολύ μικρή, υπάρχει μία υπόνοια αναλόγως με την αντισωματική απάντηση που έχει ο καθένας ο οποίος εμβολιάζεται και ως επιτοπλίστων δημιουργεί IgG αντισώματα. Τώρα, όπως έδειξα εγώ μία διαφάνεια, δημιουργούνται διάφοροι τύποι αντισωμάτων έναντι της νόσου, IgG, IgM, IgA. IgA, δηλαδή, είναι τα αντισώματα που υπάρχουν στο αναπνευστικό στις ανώτερες οδούς και στο καθετερικό. Επειδή δεν υπάρχουν IgA αντισώματα τα οποία εκείνη την ώρα θα δράσουν τοπικά όταν μπαίνει ο ιός στο αναπνευστικό επιθήλιο, υπάρχει μία υπόνοια ότι αν δεν είναι δυνατή η IgG απάντηση για να φτάσει δυνατά μέχρι εκεί, να μην μπορείς να περιορίσει τον ιό στην είσοδό του στο ανώτερο αναπνευστικό, χωρίς να προκαλέσει λίμωξη βέβαια σε αυτόν που έχει εμβολιαστεί, αλλά υπάρχει μία υπόνοια, έτσι λέγεται, μήπως, γιατί δεν το έχω τσεκάρει ακόμα, κατά πάσα πιθανότητα μικρή, μήπως και μπορεί για κάποιο μικρό διάστημα να μεταδίδει. Μία ερώτηση. Είναι κατανοητή ή πρέπει να πω και κάτι άλλο? Νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητό. Το είχατε πει και στην ομιλία σας, το παρακολούθησα, αλλά κάποια πράγματα χρειάζονται μεγαλύτερη ανάλυση. Όχι, γιατί είναι πολύ συμπίκνωση για όλους τους ασθενείς. Για εσάς τους γιατρούς είναι εύκολα. Να ρωτήσω κάτι, αν επιτρέπετε. Γι' αυτό το λόγο και συνιστούν και οι εμβολιαστέντες να προσέχουν και να φορούν τις μάσκες, να τηρούν τα μέτρα κτλ. Για να αποφύγουμε τυχόν τέτοιου είδους καταστάσεις. Έχω μία μισογαλλική και μισοελληνική ερώτηση, η οποία είναι de moi, του λέει πανελίστ. Πέρα από το ευχαριστούμε, ήθελα να ρωτήσω αν είναι βέβαιο ότι οι Άγγλοι δεν πρέπει να εμβολιαστούν. Στην Γαλλία έδωσαν άδεια να εμβολιαστούν.
Δεν είναι πιο επικίνδυνο μια έγκυος να πάθει COVID, από ό,τι καταλαβαίνω, να αρρωστήσει από το να κάνει το εμβόλιο? Ναι, μπορώ να πω. Πείτε ποιος θέλει και με τη σειρά μπορείτε να μιλήσετε και όλες. Δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι, το αναφέραμε στις απαντήσεις, αλλά όταν μια γυναίκα, για παράδειγμα, είναι σε μια κλινική COVID, μια γιατρός, και είναι έγκυος, τότε σε αυτήν πιθανά να τίθεται θέμα να εμβολιαστεί. Γιατί απαντά σε αυτό το ερώτημα που έθεσε ο κύριος, ότι καλύτερα να προστατευθεί παρά να νοσήσει. Και να εννοείται ότι είναι έτσι. Αλλά επειδή δεν έγιναν δοκιμές στα εμβόλια στην ομάδα αυτή του πληθυσμού και δεν υπάρχουν δεδομένα, γι' αυτό και λένε καταρχήν όχι, όχι γιατί σώνει και καλά είναι επικίνδυνο. Ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς αυτό συμβαίνει, λόγω του ότι δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός γυναικών σε σχέση με το εμβόλιο και τον κορονοϊό, συνιστάται να μην κάνουν το εμβόλιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν κάποια βρεθεί έγκυος χωρίς να το ξέρει και έχει κάνει το εμβόλιο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μην συνεχίσει την κύησή της. Θα γίνουν μελέτες εκτενέστερες τόσο για τις εγγύους όσο και για μικρότερες ηλικίες παιδιών που ακόμα δεν έχουμε πάρα πολλά δεδομένα. Εξάλλου νομίζω ότι ήταν και πάρα πολλές αυτές οι οποίες βρέθηκαν με κορονοϊό και ήταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης και μάλιστα γέννησαν και παιδιά τα οποία δεν είχαν και κορονοϊό και πήγαν όλα μια χαρά. Ακριβώς υπάρχει μια σύσταση. Όσες ετοιμάζονται ή προγραμματίζουν, ας πούμε, μία εγκυμοσύνη, να μην κάνουν το εμβόλιο πάρα αυτά ή να προηγηθεί το εμβόλιο 1-2 μήνες πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Ένα ακόμα θεματάκι. Ότι αυτό σχετικά με τις έγκυες, ότι αυτό ισχύει και για όλα τα εμβόλια. Δηλαδή, στην εγκυμοσύνη δεν... λέμε να μην κάνουν οποιοδήποτε εμβόλιο, εκτός και αν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος. Ναι. Προχωράω σε μία επόμενη, η οποία υπάρχει, η οποία δίνει συγχαρητήρια στις εξαιρετικές ομιλίες όλων σας και λέει ότι παρακαλώ θα ήθελα να εξηγήσετε και να επαναλάβετε, γιατί έχει σημασία να πιστεί και ο μη vulnerable πληθυσμός, αν έχετε την καλοσύνη, τη σημασία του εμβολιασμού στον χαμηλής επικινδυνότητας πληθυσμό, μικρότερης ηλικίας άτομα για την κοινότητα, πώς δηλαδή ωφελείται η κοινότητα από τον εμβολιασμό αυτής της κατηγορίας πληθυσμού, τόσο σε ατομικό όσο και επίπεδο κοινότητας. Να μιλήσω. Να μην περνώ. Υπάρχουν δύο θέματα. Πρώτον, ότι και χαμηλότερης ηλικίας πληθυσμός δεν σημαίνει ότι επειδή είναι μικρότερης ηλικίας και έχει καλύτερο νοσοποιητικό και καλύτερη απάντηση στον ιό, ότι είναι ασφαλής. Γιατί σε αυτόν τον ιό τα έχουμε δει όλα και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα μεταλλαγμένα στελέχη πλέον που μεταδίδονται πάρα πολύ γρήγορα και τα οποία ίσως και δεν αφήνουν στην άκρη κανέναν. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το ζήτημα της ευθύνης της κοινωνικής προκειμένου να επιτευχθεί η ανοσία και να της κοινότητας, αυτό που λέμε η αγέλης, γιατί δεν μου αρέσει και η λέξη, και να προστατευθούν επίσης τα άτομα τα ευπαθή, θα πρέπει για να δημιουργηθεί αυτή την εικόνα που έδειξα, αυτό το τείχος της ανοσίας και να προστατευθούν αυτοί οι λίγοι, οι μεγάλοι που δεν είναι εμβολιασμένοι, πρέπει ο υπόλοιπος πληθυσμός να είναι για να μην μπορεί να περάσει ο ιός, να μην μεταδοθεί σε αυτούς. Το δείξαμε σε μία εικόνα. Άρα προστατεύουν όχι μόνο τον εαυτό τους και όλους τους άλλους τους μεγάλους που δεν έχουν εμβολιαστεί. Θέλει κάποια κυρία να προσθέσει κάτι σε αυτό? Μία τελευταία, η οποία είναι μάλλον της αγωνίας των ανθρώπων που πάσχουν από ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και όπου περιμένουμε να βρεθεί και το φάρμακο για αυτήν, εναγωνίως, δηλαδή όλοι έχουμε σαν μότο ότι παλεύουμε και περιμένουμε να βγει το φάρμακο και θα το προλάβουμε. Όπου λέει η κυρία Ρούλα Σακελάρη, υπάρχει ελπίδα μέσα σε αυτόν τον αγώνα για φάρμακα και εμβόλια να βρεθεί και το φάρμακο για ίαση της ιδιοπαθούς πνευμονικής σύνωσης. Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη έρευνα και σε επίπεδο βασικής έρευνας, δηλαδή ουσίες που δουλεύουν μέσα στο κύτταρο,
ρόλος του κάθε κυττάρου στην ανάπτυξη της ανοσίας. Υπάρχουν κάποιοι γενετικοί τόποι που είναι ανάλογοι σε αυτούς που παθαίνουν βαρύ COVID και σε αυτούς που έχουν πνευμονική ίνωση. Πιστεύουμε ότι και η έρευνα για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση θα προχωρήσει πολύ μέσα από την έρευνα για το COVID. Μάλιστα. Και επίσης να θυμίσω εγώ στο προηγούμενο webinar το οποίο είχαμε κάνει, μία από τις εταιρείες μας ανακοίνωσε ήδη ότι ένα φάρμακό της βρίσκεται στην τρίτη φάση κλινικών μελετών και ότι υπολογίζει ότι σε 1,5 με 2 χρόνια θα είναι στη διάθεσή μας. Το αναφέρω επειδή είχε αναφερθεί από τον εκπρόσωπο της συγκεκριμένης εταιρείας σε εμάς. Και σε λίγο καιρό πρόκειται να ξεκινήσει και πρωτόκολλο σε όλη την Ελλάδα φαρμακευτικό, μελετώντας τα καινούργια φάρμακα. Οπότε, αν είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, να το έχουν υπόψη τους για τα εκάστοτε κέντρα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για τη συμπλήρωση. Δεν ξέρω αν κάτι έχετε να συμπληρώσετε κάποιοι από εσάς προτού ολοκληρώσουμε και κλείσουμε. Εγώ έχω τελειώσει με τις ερωτήσεις, δηλαδή δεν μου έχουν μείνει άλλες. Φυσικά να μεταφέρω από όλους ότι είναι εξαιρετικές παρουσιάσεις, επιτυχημένη οργάνωση. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους που πήραμε μέρος αυτήν. Για την επιστημονοσύνη των παρουσιάσεων, για τις ενδελιχείς γενικότερα παρουσιάσεις και πολλά ευχαριστώ από τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου μας. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι? Κυρία Σταμούλη, θα ήθελα τελειώνοντας την συζήτηση εγώ να ευχαριστήσω πάλι εκ μέρους της εταιρείας μας τον πρόεδρο κύριο Παναγιωτόπουλο και εσάς που διοργανώσετε αυτή την εξαιρετική διαδικτυακή εκδήλωση. Και επίσης κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι τα εμβόλια υπήρξαν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της επιστήμης της αμυσολογίας και η ανακάλυψή τους αποτέλεσε το κυριότερο εργαλείο για την πρωτογενή πρόληψη πολλών νοσημάτων και έσωσε και εξακολουθεί να σώζει εκατομμύρια ζωές σε όλο τον κόσμο. Σήμερα δε, που η πανδημία COVID-19 αποτελεί και πάλι μια παγκόσμια απειλή, η αξία και η συμβολή των εμβολίων στη δημόσια υγεία αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο και μάλιστα περισσότερο από ποτέ θα έλεγα. Όπως είπε και ο καθηγητής Φάουτσι, που είναι διευθυντής στο Εθνικό Κέντρο Λοιμόξεων στην Αμερική, το εμβόλιο αυτό έναντι του ιού SARS-CoV-2 αποτελεί υπέρτατο όπλο της ανθρωπότητας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πανδημία. Συνεπώς, ο έλεγχος αυτής της λίμωξης φαίνεται να είναι πολύ δύσκολος και ίσως ακατόρθωτος εάν δεν υπήρχε αυτή η χρήση του εμβολίου. Βέβαια, θα χρειαστεί συνεχής παρακολούθηση του ιού για τις μεταλλάξεις που θα υποστεί και έλεγχος για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι αυτών των μεταλλάξεων. Αυτό βέβαια δεν θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Θα μπορούν να γίνονται τροποποιήσεις στα εμβόλια, διότι η βιοτεχνολογία έχει τόσο μεγάλη ανάπτυξη που μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε και με ταχύς ρυθμούς να μετατρέπουμε τα εμβόλια ώστε να είναι ικανά να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα κυκλοφορούντα στελέχη και αυτό το πράγμα ήδη γίνεται με το εμβόλιο της γρίπης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους ομιλητές μας, τις ομιλήτριές μας, οι οποίες ήταν εξαιρετικές και εσάς, όπως είπα, τον Σύλλογο και φυσικά όλους αυτούς που συμμετείχαν και παρακολούθησαν αυτή την εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε όλους. Και εμείς σας ευχαριστούμε λοιπόν με τη σειρά μας. Ευχαριστούμε τα μέλη μας και τους φίλους του Συλλόγου που το παρακολούθησαν. Θα είμαστε διαρκώς σε επαφή γιατί ετοιμάζουμε πάλι πολύ ωραία πράγματα και την επόμενη εβδομάδα έχουμε
άλλα webinars τα οποία θα γίνουν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ασθενών με Ιδιοπαθή Ίνωση, που επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχουμε και μετάφραση εκεί για να μπορέσετε να το παρακολουθήσετε. Από εδώ και πέρα, κυρία Παυλίτου, και θα σας στέλνουμε και εσάς πλέον προσκλήσεις για τα webinar τα οποία κάνουμε και γενικότερα για τη δράση μας, όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά στον ευρωπαϊκό και στον παγκόσμιο, που πάει πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους για το χρόνο σας, για την προσπάθεια την οποία κάνατε, για την εξαιρετική παρουσίαση. Δεν έχω κάτι άλλο. Εγώ θα καληνυχτήσω από την πλευρά μου. Δεν ξέρω ο κύριος Παναγιωτόπουλος αν θα ήθελε να κάνει ένα χαιρετισμό. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να μεταφέρω τις ευχαριστίες, που έχω πολλά τηλεφωνήματα από τον κόσμο που μας παρακολουθεί, και να ευχαριστήσω όλο το επιστημονικό team. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμες οι όλοι πληροφόρηση που μας έδωσαν. Γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ αναστατωμένος, ψάχνεται, δεν ξέρει τι να πρωτοπιστέψει, και μέσα από αυτή την αναλυτική παρουσίαση που κάνατε, είμαι σίγουρος ότι λύσατε πάρα πολλές απορίες, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, και πιστεύω ότι καλό θα ήταν να το αναμεταδώσουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο όλο αυτό που μαγνητοσκοπήθηκε. Θα το αναμεταδώσουμε σίγουρα για όσους δεν πρόλαβαν να δουν αυτή την παρουσίαση. Ήταν πάρα πολύ σημαντική για μας, όχι μόνο τους ασθενείς, αλλά και για όλο τον κόσμο. Και πιστεύω ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που αναφέρθηκαν. Λύνουν πάρα πολλές απορίες. Αυτό, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε και είστε πάντοτε στη διάθεσή σας για κάθε καινούργια πρόκληση. Καλή βράδυ, καλή συνέχεια και όλοι. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.